Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μην παίρνετε τηλέφωνο, ξεκινάτε, δεν ξεκινάτε, ξεκινάμε. Ξεκινάμε και ξεκινάμε δυνατά, καθώς είχαμε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο με εκπληκτικά πράγματα σε Ευρώπη και σε Ελλάδα, με Arsenal να ανατρέπει το 0-1, το κάνει 2-1, με Μπαρσελόνα πριν από λίγο να τελειώνει 6-1, τι ήθελαν και σοβαρή. Κάτσε ρε, περίμενε ρε, κότα να πούμε. Κότα. Είχαμε... Κουλοτούμπα έχει κότα. Μπαρσελόνα, χέρια, Κουλουτούμπα. Είχαμε το τρομπόνι του ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή και τα μούτρα του Αλμού. Δεν πάω τα βλέπω, ρε. Αυτά τα μούτρα τα βλέπω. Δίκαιη νίκη του Ηρακλή. Μεγάλη νίκη της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού. Του Ολυμπιακού 1-0. Σπάει το αίτητο και μετά από χρόνια βλέπουμε εφημερίδες του Ολυμπιακού να μιλάνε για αδικία. Πολύ γουστάρω. Δεν είναι έτσι αυτό το μάτι. Ναι, περίμενε. Μην βιάζεσαι. Και πολλά και διάφορα άλλα θέματα τα οποία θα πούμε. Που θα φέρουν του πρόσφυγοι εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη να του πάνε στο Δεδροπόταμο. Θα του πάνε στο Δεδροπόταμο. Σε δύο σημεία θα γίνουν. Πες μου λίγο γρήγορα που. Θέλουν να πάνε σε δύο σημεία. Ποια σημεία. Ένα είναι κάπου εκεί στην Νεογουρούδα πάνω. Ναι, και το άλλο. Και το άλλο κάπου εδώ κοντά. Δεδροπόταμο. Μπορεί. Α πάει στο Δεδροπόταμο. Πού να πάει. Εγώ να πάω στο Πανόραμα. Όχι. Θα πάει στο Δεδροπόταμο και εκεί πρέπει να πάει κανονικά. Αλλά επειδή είναι αριστερή κυβέρνηση και είναι κομμουνιστές, κανονικά πρέπει να πάει στο Πανόραμα. Ναι, θα φανεί. Ωραιόκαστρο. Θεών. Ναι. Εκεί σε εμά, κάτω παραδείγματο. Ή στην πλατεία Αριστοτέλους, να του βάλουν στη μέση. Εκεί πέρα θα του ξαναείδα εγώ. Σταμάτα εσύ, ρε δεξιόμουτρο. Δεν είδε τι κυβέρνηση. Είναι δεξιόμουτρο. Μετά τη Βάρκηζα, τέλο κυβέρνηση δεν ξέρω. Ναι, ναι. Ωραία κυβέρνηση ήταν. Λοιπόν, πριν πάμε στι κυβερνήσει, πριν πάμε σε όλα τα θέματα. Σταμάτα, ρε, μην μιλά. Έκανε μπουλκουμέ από τον Ηρακλή. Σε τι έξω τώρα. Τι να με φτιάξει εμένα, ρε. Και δυο πέναλτι δεν του δίνει και. Πιανό. Τι εμένα. Ντροπή. Τι ντροπή. Είναι ντροπή. Ντροπή είναι. Εμένα θα τα πούμε. Πέναλτι, καταρχήν αυτό δεν ήταν παιχνίδι αγωνιστικό. Θα μιλήσουμε μετά όμω. Α, τι ήταν. 5 λεπτά θα ασχοληθώ. Τι, υπάρχουν ήτανε. Από πίσω άλλο. Είναι τρύπημα αυτό το μπάτι. Αυτό είναι αποτέλεσμα τρυπήματο. Τρυπήματο. Ναι. Ποιο είναι από τον Ηρακλή από την ομάδα μου μέσα. Άλλοι παράγοντε είναι. Λοιπόν, έχει χαιρετίσματα από το φίλο μου το Μάνο. Σου στέλνει τραγουδάκια, σου στέλνει ένα γλυφιτζούρι να το γλύψει. Εντάξει, ναι. Το τρίπημα τώρα. Συγγνώμη, ρε φίλε. Εγώ θα το αναλύσω. Εγώ θα πω τεκμηριωτά μερικά πράγματα. Τεκμηριωτά. Πε το τεκμηριωτά. Θα το πει τεκμηριωτά. Τεκμηριώνει, πώ λέγεται. Τεκμηριωτά. Τεκμηριωμένα, ρε. Πώ θα είναι πίσω κολλητό, τεκμηριωτό. Θα χαρώ το φίλο μου. Θα το κάνει τεκμηριωτό. Γιώργο, τεκμηριωτά, ρε. Μη τεκμηριωτό. Όπου μείνει από τον Παπενιώτη θα φάμε. Σιγά, hardball. Yeah. Λοιπόν, εκεί είμαστε ελπίδος 8 στην Πολύχνη. Έτσι. Το πιο εμπορικό, σταμάτα λίγο. Είπαμε ότι θα λέμε τους χορηγούς, μαλάκα μη. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε εξέλιξη ο διαγωνισμός μπυρί μας, ακόμα στους 16 είμαστε. Κάποια μάτια υπολείπονται, θα προχωρήσει αυτό. Του Champions League και του Europa Link. Οι νικητές θα πάρουν 1500 και οι τιμένοι από μία τηλεόραση. Ωραίο. Φανταστικό μαγαζί, sold out συνέχεια. Να πάτε εκεί να δείτε, να παρακολουθήσετε και πιρύπες, να πιείτε κάπου το καθαρά πράγματα ωραία, να γουστάρετε. Και ευχάριστες παρουσίες φυσικά και προσωπικότητες εκεί διάφορες. Πολύ γνωστοί τύποι. Έτσι. Πολύ γνωστοί τύποι και έρχονται και παίκτες εκεί πέρα. Μη το παραπατάς. Πολλών αθλημάτων. Μη το παρατραβάς. Χάντμπολ, βόλεϊ, ιστορίες. Ποδόσφαιρο. Αυλισκάκι. Έτσι. Λοιπόν, τα αυτιά σου τα καθάρισε η κυρία. Λοιπόν. Μηχανικό. Ε? Δεν υπάρχει αυτό που έκανε τον Νίκο. Λέγε. Υπάρχουν δύο χώροι καταπληκτικοί στο κέντρο της πόλης, Ολύμπου 23 και Ολύμπου 31. Είναι κέντρα αισθητικής, το ένα είναι κομμωτήριο, κούρεμα, χτένισμα, μανικιούρ, πεντικιούρ, περνάς. Μην μιλάς πάνω στον κορυφό. Σταμάτα ρε, σταμάτα. Σταμάτα ρε, τα να δούμε. Σε πω καλά πινελίκι. Ας γράφει, τι με νοιάζει εμένα, χορηγό λέει ο άλλος. Λοιπόν, είναι στο Ολύμπου 23 είναι το κομμωτήριο. Ένα ταλεράκι μόνο είναι το κούρεμα στα χρόνια της κρίσης αυτά. Περιποίηση εκεί πολύ ωραία. Λοιπόν, και ο Ολύμπου 31 είναι ο άλλος ο χώρος, ο καταπληκτικός της αισθητικής, το οποίο είναι μανικιούρ, πεντικιούρ, τζελ, μεγάλο μανιχιόν, μεγάλο μανιχιόν, το έμαθα. Ναι. Είναι μια μέθοδος η οποία μεγαλώνει τα νύχια. Δηλαδή, οι υποξίδες που έχουν μεγάλα νύχια. Βάζει, παιδί μου, ένα υλικό να πούμε. Όχι, εκείνα είναι φυσιολογικά. Φυσιολογική. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι τεχνητό. Ναι. Από τρίχωση ναι. Πρέπει να πας εκεί πέρα, ό,τι έχει μείνει, να το βγάλεις και αυτό. Ναι. Και φυσικά μασάζ, μισή ώρα ένα μασάζ χαλαρωτικό, 30 λεπτά λοιπόν και λίγο παραπάνω ίσως, μισά ώρα πιάνει, ένα δεκάρικο μόνο. Ωραία. Πάτε παιδιά, ωραία. Πετκανίτσα πήγες. Πετκανίτσα, αδελφό 101. Δεν πήγα ακόμα. Δεν πήγες ακόμα. Δεν ξέρω τώρα τι. Τι να πάω, αφού σε κλέψαν τα μάτια, το κλειδί τι θα το κάνεις. Έχω δουλειά με το Στέλιο, πρέπει να πάω οπωσδήποτε. Ναι. Πιθανόν αύριο να πάω. Στέλιο, αύριο μάλλον θα δω. Ναι. Και πάρε την εκδίκησή σου. Πού να πάνε
οι πρόσφυγες. Ανθρωπότα μου, πες τους και χαιρετίσματα. Πάρε την εκδίκηση. Εντάξει, τώρα η δουλειά είναι ναι. να πάνε κάπου λίγο πιο μακριά. Ναι. Να μπορούν να ελέγχονται κιόλας. Ναι. Από τη μια είναι καλό, βέβαια, αφήνουν λεφτά, αλλά από την άλλη θέλει προσοχή. Λοιπόν, είστε τρύπηγες, έτσι. Τρυπηθήκατε πάλι. Όχι, είμαστε τρύπηγες. Ναι, ναι. Ο γιατρός Μπανιώτης τρυπάει. Τρυπάει ωραία, με βελονισμό. Αλλά για να φύγουν οι πόνοι. Δεν πάτε στον Μπανιώτη να φύγουν οι πόνοι σας εκεί στην Εγνατίας 63 στον έκτο όροφο. Κοίταξε, λέω εγώ τώρα. Πονοκεφάλους, κρίσεις πανικών, δίαιτες, ιστορίες, κυταρίτιδες. Απ' όλα είναι. Αυτό είναι όντως για την υγεία. Εμείς έχουμε άλλο είδος πρόβλημα. Δεν κάνετε με βελονισμό, δεν γίνεστε καλά εσείς. Δεν μπορεί να γίνουμε. Άλλο θέλετε έτσι. Λοιπόν, ο παθολόγος είναι ο Μπανιώτης, ειδικευμένος στο βελονισμό. Είναι ματά μας, καταπληκτικός γιατρός. Καταπληκτικό παιδί, καταπληκτικός γιατρός. Εγνατία 63 θα πηγαίνετε. Διακοπή καπνίσματος, αντιστρες, αδυνάτισμα, κόψιμο στο τσιγάρο. Πάρα πολλά είναι τα οποία δημιουργούν θετικά πράγματα με τον βελονισμό. Πηγαίνετε Εγνατία 63 στον έκτο όροφο. Τις ώρες και πρωί και απόγευμα πάει ο Γιάννης εκεί και είναι πάρα πολύ καλός και οι τιμές του είναι πάρα πολύ προσιτές. Επίσης να πούμε για το Daily Way, όπου είναι θαυμάσιος χώρος με καταπληκτικά κρέατα εκεί στην περιοχή των Αγίων Πάντων, εκεί που είναι όλοι οι φίλοι σου οι παοξίδες, έτσι. Τι κοιτάς, δεν σε θέλω έτσι. Μην είσαι έτσι. Είναι όπως τα λες. Εντάξει, αλλά μην είσαι στεναχωρεμένο. Δεν μπορώ. Είναι φυσιολογικό αυτό, δεν είναι. Κάνει delivery σε όλο το κέντρο της πόλης και ανατολικά με light γύρω, με πολύ καλό λουκάνικο φρούστ. Φρούστ, 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 φοβερός. Και το γεμιστό το μπιφτέκι που βάζει μέσα τα κασέρια και τα αυγά. Και έχει πολλούς συνδυασμούς. Εγώ να μην τα πω, δείτε το και τηλεφωνήστε και κάντε την παραγγελία σας και θα γουστάρετε πολύ. Συν πέψη δώρο, αν καθυστερήσει 20 λεπτά, ή μισή ώρα δεν ξέρω πόσο είναι, είναι αμερικάνικο αυτό. Αν καθυστερήσει, παίρνει δώρο και μία πέψη. Παρακαλώ να καθυστερήσει δηλαδή. Δεν καθυστερεί όμως. Άμα αποκαθυστερήσει παραπάνω, τα παίρνει κούτρα. Όχι, παίρνει κούτρα την Coca-Cola. Μεγάλο. Όχι, Coca-Cola, Pepsi, μεγάλο το μπουκάλι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πάμε στην Πορφύρα. Εγώ σου είπα, έχασα το στίχημα με τον Μπερμπάτοφ. Έμεινε ο Μπερμπάτοφ, διαπρέπει στον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Σήμερα έκανε καλό παιχνίδι. Εντάξει, δεν μπορέσε να σκοράρει. Έτσι δεν είναι. Εντάξει. Σχετικό είναι. Που δεν κοροϊδεύω. Επειδή πάμε και στην κυρία Μέρε, λέει πότε θα έρθετε να κάνετε το τραπέζι στον Τζόρνταν και στον φίλο τον Γκρέντι. Θα έρθουμε κυρία Μέρε. Θα έρθουμε κυρία Μέρε. Να φάμε εκείνο το ωραίο το καυτερό, όπως το λένε το. Πες το. Του Καραβίσιο. Καραβίσιο. Σήμερα Καραβίσιο ήταν. Τι ήταν σήμερα. Σήμερα ήταν Λιμανίσιο ήταν. Τι ήταν. Δεν ξέρει τι ήταν. Πιθανόν από εκείνα ήταν. Φοβερές τιμές στις εκδηλώσεις τις κοινωνικές. Κηδείες, γάμοι. Αραβώνες, μνημόσυνα. Ιδιαίτερα και στον πάνω όροφο βάζει το ένα σόι, κάτω το άλλο σόι. Μπορεί να μην έχει και επαφή δηλαδή. Δηλαδή έχει μεγάλο χώρο, ναι. Άνω κάτω. 10 ευρώ το άτομο μόνο στα μνημόσυνα και ένα ευρουλάκι μόνο ο καφές. Αλλά τι καφές, παχύς παχύς. Με μια φουσκάλα να, σαν τη ρόγα της αυτήνης, πώς τη λένε, της αγαπής που αγαπάς. Πολλές αγαπάω, ποια λες. Ποια, 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 ποια. Την Πέμπη Ζούμη. Την Πέμπη Ζούμη. Είναι η γυρόγα σαν βολιώτικη. Αυτό με λέει. Σαν βολιώτικη. Ελιά. Την Πέμπη Ζούμη. Τη Ζούμη, αγαπά. Πώς τη λένε, ξέρω. Πέμπη. Αγαπάει την Πέμπη Ζούμη. Αγαπά. Λοιπόν, ξέρω πολύ ωραία. Πολλές. Είπαμε λοιπόν Πορφύρα, Daily Way, Πετκανίτσας, γιατρός Μπανιώτης, Κομωτήριο Έφη, Hardball. Πέμπη. Ναι, Πέμπη Ζούμη. Ταξιαρχές ήμουν χθες. Πάμε να τους δούμε. Πάμε. Λατρεμένος πυλά, αλλά πέσανε πάνω στο τι να κάνω. Πάμε να τους δούμε. Σταμάτα ρε, θα γίνουμε κολέγιο τώρα. Κάνα, σκάιαν, κάνα, σκάιαν. Εγώ όταν θέλω να μιλήσω, δεν θέλω να με διακόψω. Σιγά ρε, βαρύ μαν κάνα πούμε. Πώς θα γίνει. Άντε κανένα. Τον επιτρέπει. Καλά ρε, Τζόρταν, εγώ στην ουσία αντίθετο γίνεται, μην τρελαίνει εδώ. Ειδικά με σένα, εσύ το αντίθετο. Να πούμε ότι σήμερα η εκπομπή παίζεται απευθείας από το ραπτό.gr. Πείτε ό,τι γουστάρετε, αρκεί να μην είναι μηνύσιμο, υβριστικό και κολάσιμο. Δηλαδή να μην είναι προδιαθέτει την τιμωρία. Γιατί δεν γουστάρουμε τιμωρίες, θέλουμε να είμαστε εκρηκτικοί, αλλά με καλό λεξιλόγιο, με καλές εκφράσεις κτλ. Ραπτό.gr, παίζεται ο κομμουνιστής, έβαλε μυαλό και πάει πάρα πολύ δυνατά, πάρα πολύ δυνατά στο θέμα site και αύριο μου είπε θα τη δείτε και μαγνητοκοπημένη που λέει ο κόκκινος. Αυτό το τριαντάφυλλο τι είναι, καρύφαλο τι είναι αυτό. Αυτό είναι για την Βαλεντίνα μου αυτό το τριαντάφυλλο είναι για την Βαλεντίνα μου από το Πειραιά. Από το Πειραιά. Από το Πειραιά. Από το Πειραιά η Βαλεντίνα. Από το Πειραιά, πάσε μη. Από το Πειραιά, Τι έγινε. Τι να. Πάσαμε έντυτο. Είμαστε οι μόνοι άντρες εδώ που χτυπάμε τσαμπούκι τον Ολυμπιακό. Κάτι τέτοιο έμαθα. Αυτό ήταν από την πρώτη μέρα που ανέλαβε ο Τίγρης. Α, έτσι.
Και μήνυμα στον παρατηρητή, κοίταξε να πούμε να σε εξηγήσω το όνειρο στο ημίχρονο. Ωραίο. Εντάξει, μωρέ. Ωραίο. Κατέβηκε να του πει να προσέξει να παίξει καλά. Παίξει καλά την άγρια. Γι' αυτό στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε μπέναλτι που φωνάζει ο θρύλος και τέτοια. Εγώ θεωρώ τον Ραπτόπουλε, δεν ξέρω τι λες εσύ, ότι ο Καλογερόπουλος με έσφαξε. Σε έσφαξε γιατί. Έπρεπε να πάρω πέναλτι στην ευκαιρία του Μάνταλ πιο μπροστά. Τσιμπάει την μπάλα και του παίρνει ο αμυντικός, δεν θυμάμαι ποιος ήταν του Γαβρού τα πόδια. Και θεωρώ ότι η δεύτερη κίτρινη παύλα αποβολή του Γκάλο, ήταν παραμύθι Σκορδαλιά. Για να και καλά ίσως και λύσει λίγο το κλίμα και, και όλα το αυτά. Το μάτς πώς το είδες? Πώς να το δω, θέλεις να το αναλύσω? Σφιχτό σε είδα λίγο πίσω. Με τρία αμυντικά χάφ. Θα σου μιλήσω για τους τρεις κόφτες. Για όσους παρακολουθούν τον Γκουστάβο Πογιέτ και την ΑΕΚ παιχνίδι, έχουν καταλάβει, πρέπει να έχουν καταλάβει ότι είναι ένας προπονητής που σέβεται πάρα πολύ την άμυνα. Και τους χώρους. Πρωτίστως, ναι, εννοείται. Η άμυνα αυτό είναι, ρε φίλε. Σέβεται στο σύγχρονο ποδόσφαιρο τους χώρους και χτυπά την κόντρα. Και με ανάλογους παίκτες. Ναι. Αυτό προσπάθησε να κάνει, να κλέψει το παιχνίδι ουσιαστικά είτε από κάποια στιγμένη φάση όπως και έγινε, είτε από κάποιο λάθος και φυσικά βγαίνοντας από κάποια κόντρα. Ωραία. Έτυχε και από κάποια πίεση ψηλά, έτσι. Γι' αυτό το λόγο, επειδή ξέρω ότι η δύναμη του Ολυμπιακού είναι στα άκρα με τα back half του, κοίταξε να ξεκινήσει το παιχνίδι με τρεις κόφτες καθαρούς και μάλιστα το Σιμόες Βδέλα πάνω στο Φορτούνι, που εγώ πιστεύω ότι τα πήγε περίφημα πάνω του. Τον έσβησε, ρε. Ναι, τον έσβησε. Και τον Γκάλο να στηρίζεται πάρα πολύ από την πλευρά του, από τον Γιώχασον, στο ντουμπλάρισμα. Και από την άλλη μεριά του Σουκουλίνη να βοηθάει τον Τίντακ την ώρα που κατεβαίνουν οι πλαϊνοί του Ολυμπιακού. Θεωρώ ότι έδωσε το τυράκι στο Πορτογάλο του Ολυμπιακού να έχει την κατοχή της μπάλας. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτό. 100%. Ωραία. Και χτύπησε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο και με τη βοήθεια του Πορτογάλου, που το θεωρώ κακό coach του Ολυμπιακού. Θεωρώ λάθος και την αλλαγή του Φορτούνη. Εγώ αν ήμουν Γαβρός θα έκραζα για την αλλαγή του Φορτούνη. Τον Ιντέγε. Τον Ιντέγε, φίλε. Να πάρω το πόντο. Τον Ιντέγε, ο οποίος το 11 έπρεπε να έχει ήδη μια κίτρινη κάρτα. Έχει κάνει 4 φάουλ μετρημένα. Άρα δεν πειράζω. Εξτρέμ. Όπως και η αλλαγή δεν του Ντουρμάς. Και η αλλαγή του Ντουρμάς την θεωρώ λάθος αν ήμουν Ολυμπιακός. Ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού το πρώτο ημίχρονο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Κάντε διάλογο. Αν δεν έπαιρνε πέναλτι για βασικό. Εγώ πιστεύω ότι θα το έπαινε το παιχνίδι. Είτε από κόντρα όπως προανέφερα. Καλή ερώτηση. Είτε από κόνερ, είτε εγώ από κάτω. Δεν βλέπω να δώσει γκολ. Καλή ερώτηση. Ναι. Όχι ότι μπορούσε να βάλει γκολ ο Ολυμπιακός, αλλά και την άκρη. Δεν είναι εννοείται ότι όλη τη βδομάδα λέγαμε το παιχνίδι είναι 0-1 γκολ, 0-0, 1-0 εκεί είναι. Εγώ σας είχα πει ότι δεν θα περάσω το Περιστέρι και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει ο Ολυμπιακός του Καραϊσκάκη. Να κάνω μια ερώτηση. Και θυμάσαι και την ευκαιρία που σου έδωσα την Παρασκευή το βράδυ στο Μητρόπολης. Βεβαίως και την είπαν στον Αλέφατο εκεί την ώρα και θα παίξει με τρία αμυντικά. Κάτι ακόμα πολύ σημαντικό, θεωρώ τη δήλωση του μεγάλου του Πεχταράκη. Αλλά περίμενα τον Αραβίδη στην πλευρά και το Μάνταλο κορυφή. Αυτό έκανε το αντίθετο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ήθελε. Εκείνο ήταν κάτι το οποίο πρέπει. Η ΑΕΚ ποτέ δεν είχε πλευροκοπήσει από τις δύο πλευρές καμιά φορά. Δηλαδή με το Μάνταλο σε μία μεριά, με την άλλη να έχει τον Γιώχασον στην πλευρά. Δεν είχε τρύπα και στις δύο πλευρές. Είχε μία πλευρά και ένα χαφ παραπάνω για να μπλοκάρει το κέντρο. Έτσι. Μα στην ουσία, ρε Κώστα, ήταν τρία χαφ της ΑΕΚ έναντι δύο συν το Φορτούνι του Ολυμπιακού. Ωραίος. Καταλάβεις τι έγινε. Ωραίος. Καλά έκανε και δεν έβαλε τον Μπακάκι και έβαλε τον Γκάλο. Εντάξει. Ο Άρθρο έπαιξε όμως και ήταν λίγο η Αχίλιος Φτέρνα σε κανένα δύο φάσεις. Επίσης. Σου πει να μου πει ότι το θεωρώ χαμηλό επίπεδο στο πέρα, αλλά να σου πω και κάτι. Επίσης, κανείς δεν λέει για τον Μπαρόχα. Το δικαιώνουν οι μεξιδείς αυτές οι επιλογές. Τον Μπαρόχα δεν το δικαίωσε. Ναι, συμφωνώ μαζί. Για μένα πρέπει να ξεκινήσει τον Ανέστη. Εκείνο ήταν το λάθος του. Γιατί ο Μπαρόχα τις τρεις πρώτες φάσεις έκανε άστοχη έξοδο. Δεν έχει την έξοδο όπως δεν την έχει ο Ανέστη την έξοδο. Αλλά είναι άμα πρόσεξε. Μια ώρα όλος έχει συνεχόμενα παιχνίδια και φάνηκε. Παλιά επισυνή που έβγαλε ήταν μεγάλη απέκρουση στο πρώτο μήκρο. Στη μονάδα και η ευκαιρία του Ολυμπιακού. Στο σωστημένο. Γιατί δεν έχει σέντερ μπακ καλό τον άρθρο. Έδειξε και αντανακλαστικά γρήγορα και όλα αυτά. Και επίση θεωρώ ότι η κουβέντα του, η φράση του Σιμόε μετά το τέλο του αγώνα. Ήταν όλη η πραγματικότητα. Όλη τη βδομάδα ο Πογιέτ στις προπονήσεις μας έλεγε και μας τόνιζε σε κάθε προπόνηση να είμαστε κακά παιδιά. Σήμερα νικήσαν τα κακά παιδιά. Ωραία. Το λουλούδι το δίνει γιατί? Τι του δίνει? Τα είπαμε αυτά. Η Βαλεντίνα του Πειραιά. Η Βαλεντίνα του Πειραιά. Μάλιστα. Είναι γιορτή σήμερα. Η Βαλεντίνα του Πειραιά. Τώρα για τη μετά αγώνα ημέρα γελάω. Τώρα αυτά που θα προσπαθήσουν να ανακαλύψουν άρθρα 28 για υποβιβασμό. Δηλαδή που ζούμε, ρε παιδιά, τι είναι αυτά? Πάλι τα έγκυα. Πάλι χαρτιά βάλε. Αυτά είναι αδερφίστικα. Αυτά είναι αδερφίστικα. Δεν είναι για τίποτα. Ένα μεγάλο μπράβο στο λαό που δεν έφαγε το τυράκι στο 82 στις προκλήσεις του κατά τα άλλα ήσυχου Γεωργάτου, που έβαλε και ένα χρόνο τη φανέλα μου.
Και του εντάξει, του κύριου Σάβα, τώρα μιλάμε τώρα εντάξει. Ατσι είναι υπερήλικα, στο 82 είναι. Που δεν φάγα το τυράκι και να πούνε. Πάντως μακάρι όλα γιατί, γιατί είναι γνωστή η πολιτική τους, έχουν εναλλακτικές για κάθε ενδεχόμενο. Λοιπόν, ένα λεπτό σε άφηλε κατάσταση ο Ολυμπιακός. Αν πάει με αυτά τα μυαλά με την άντρε. Σωστό. Εδώ και καιρό είναι. Και με τον ΠΑΟΚ δεν ήταν καλό. Τον ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός έπρεπε να το ρίξει 4. Έπρεπε να το ρίξει 4. Μετά το 8 με ανοιχτό τον ΠΑΟΚ, οι κόφτες του 2, 1,5. Με τσιόλιο το λόγο Κώστα στα παιδιά να μιλήσουν για τον ΠΑΟΚ. Όχι, δεν τελείωσε ακόμα. Θα μιλήσουμε γρήγορα. Θέλω να δώσω δύο ειδήσεις. Η μία είδηση βγήκε προχθές σε συνάντηση με τους οργανωμένους και στο γραφείο του Τίγρη, η οποία ήταν ότι η φράση του Τίγρη χαρακτηριστικά για τον Γκουστάβο Πογιέτ, γιατί έχει υπογράψει μέχρι στιγμής 6 μήνες συμβόλαιο, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ότι το συγκεκριμένο προπονητή θα τον βαστίξω για πάρα πολλά χρόνια και θα του φέρω το καλοκαίρι όποιο παικταρά γουστάρει. Χαιρετίζω τον κομμουνιστή, τον φίλο μου, τον Χριστάκη, ο οποίος από σήμερα παίζουμε μέσα στο YouTube και γίνεται χαμός. Και ευχαριστούμε τη σύγχρονη τεχνολογία που μπορούμε μέσα από ένα μικρό κανάλι της Θεσσαλονίκης, της μικρής αυτής πόλης μας, να μπορέσουμε να βγούμε σε πολλές περιοχές. Δύο ερωτήματα. Το είπε ο Γιώργης και στα αποδυτήρια ότι φέρτε μου παίκτες και θα δείτε του χρόνου. Δύο ερωτήματα. Δικαιώνομαι για τον Μάνταλο. Είναι ο μεγαλύτερος φλόρος που υπάρχει. Λοιπόν, ο Μάνταλος. Πολύ soft, ρε παιδί. Πολύ soft. Τρία τέτα τέτ. Ναι. Τρία τέτα τέτ. Μάνταλε, αν δεν μπορείς να κάνεις ένα γκολ. Έτσι ακριβώς. Και ειδικά το πρώτο κοστί, το οποίο αν έχει εγώ να πήγαινα, ήταν άδεια στην τερματοφύλακα και το πετάς μέσα. Και πολύ ψηλό παρτάλα ο center for. Από πού τον πήρατε αυτό, να. Τον Μπερχάντ. Εντάξει, του λείπουν κάποια παιχνίδια, ρίχνει στην ουσία και μια λύση από το πάγκο. Εντάξει, θα το δεν δούμε. Είναι μετά, τώρα, παιδιά, δεν είναι ρε φίλε τώρα. Δεν έχει κλείσει. Είναι παλαιομοδίτικο center for που βλέπει τα χωριά. Θα πάει στην μπάλα ψηλά. Έλα τώρα, εντάξει τώρα. Μου βγάλε τον Ζουκουλίνα και έβαλε εκεί πέρα τον Μπερχάντ. Εκεί έχασε λίγο η άκρη. Ζουκουλίνα, και σε έχει επηρεάσει σε όλα ο Αλέφαντο. Το Ζουκουλίνα. Ζουκουλίνα δεν λέγεται. Θεωρώ ότι αν δεν ήταν οι κόκκινε κάρτε στον Ολυμπιακό θα έκανε άλλε αλλαγέ. Και εγώ πιστεύω μένει αυτό που είπε εσύ ο Μάνταλο θα ήταν πρώτη του αλλαγή. Για να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Τελικές, ρε παιδιά, έχει Γιάννη με 45. Είναι ιδιαίτερα άτυχο. Τις τελικές, ρε Γιώργο, τώρα μου θυμίσεις τώρα Γαλάνη και πώς τις τελικές. Λέγε Μένιο. Ιδιαίτερα άτυχο το πρωτάθλημα. Τελική είναι και να σου το 40 μέτρα. Αυτοί που έχουν ύψος και φυσική κατάσταση, βλέπει Ηρακλής Πανιώνιος, έχουν το πλεονέκτημα. Μονομαχίες. Δηλαδή αυτή την ΑΕΚ με αυτά τα τρισπίθαμα. Τρισπίθαμα. Αυτά τα σαλιγκάρια εκεί που έχει μπροστά για παίκτες. Τρισπίθαμα. Για τα σαλιγκάρια. Ναι. Λοιπόν. Ο κύριος Εμπαρανότε είναι σαν το Σπύρο Μπιμπίλα. Και μεγάλος τερματοφύλακας Κωστίου Ρομπέρτο. Α, δηλαδή απέναντι σε αυτό το πέναλτι. Ναι. Είναι ο κορυφαίος. Είναι απόκρουση, ρε παιδί μου. Είναι ο κορυφαίος. Μιλάμε για τερματοφύλακα. Ναι, είναι ο κορυφαίος. Αν δεν φέρει γρήγορους και ψηλά κορμιά, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Θα κλέβει. Σαν λιγκάρια αυτά. Θα κλέβει. Ναι, θα κλέβει. Θα κλέβει. Ωραία. Αφήνουμε την ΑΕΚ. Να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Ναι. Μόνο. Και, και μιλήσω δεν ακούω, ναι, γουστάρω. Γιατί έχει σήμερα μεγάλη αξία η νίκη του Ηρακλή. Λείπει ένας παίκτης. Ορίστε, ξαναπέστε. Λόγω μιας απουσίας. Ξεκινάει ο Ηρακλής με ένα μεγάλο δεσαβαντάζ. Για ποιο λόγο έχει μεγάλη αξία η νίκη του Ηρακλή. Αυτό, τίποτα. Πιστεύεις να του δώσει μηνύματα τώρα. Να δω, αν το βρει κάποιος. Ναι. Πολύ ωραία. Λείπει ένας παίκτης. Ξεκινάει με μεγάλο δεσαβαντά. Να απαντήσει ο κόσμος στον Γιώργο. Ναι. Ο Μάριος. Μάριος, λέγε. Τίποτα, όχι τίποτα. Αφού μιλάτε γι' αυτό, τι εγώ θέλω. Τελείωσε η ΑΕ. Άστο το λοιπόν. Άστο, να μιλήσει ο. Για για ΑΕΚ, για Ηρακλή, για ό,τι γουστάρει. Λέγε. Εντάξει, η ΑΕΚ σαν οργανισμός ζούσε για αυτό το παιχνίδι, ρε. Η ΑΕΚ ζούσε. Για αυτό το παιχνίδι, σαν οργανισμός. Ναι. Ο Ολυμπιακός δεν ζει για αυτά τα παιχνίδια. Ναι. Καλώς και κακώς τα τελευταία χρόνια δεν ζει για αυτά τα παιχνίδια. Δεν είδε στον Ολυμπιακό να έχει κίνητρο για το αίτητο. Διαφωνώ με τον Μάριο. Ναι, γιατί κατέβασε Μάριο. Μπορεί κάποιο. Σα λίγο. Πρωτοκλασάτε δεκάδα τρεις μέρες πριν το παιχνίδι στο Βέλγιο. Εφόσον δεν ζει για αυτά τα παιχνίδια. Σωστό. Α μου δώσει μια απάντηση. Για να δούμε τι είναι δεκάδα. Να σου θυμίσω δύο τραυματισμούς που χάνουν το παιχνίδι με την Άντερλιχτ. Ναι, ναι. Γιατί αν δεν. Α κατέβαζε τον Μπουχαλάκι. Ας κατέβαζε τον Σαλίνο, ας κατέβαζε τον Καπίνο ναι. Και όλους αυτούς. Ξέρεις, Δήμο, έχεις δίκιο σε αυτό, εντάξει, ναι. Σαν οργανισμό. Θεωρείς ότι το ίδιο έπαιξε το Καρασκάκι με το ΠΑΟΚ και το ίδιο έπαιξε σε πάθος. Όχι, πλάκα όχι, μου, καλύτερο, όχι, όχι, με τίποτα. Σε αυτό είμαι μαζί σου, το είπατε προηγούμενη Κυριακή. Πόλεμος ήταν προηγούμενη. Καλά, εδώ τώρα και το ΠΑΟΚ, φαντάζομαι. Ήταν να παίξουν μέσα σε μια τρομοκρατική ατμόσφαιρα σε, μικρός, σε κόσμια πλαίσια. Ο ΠΑΟΚ φαντάζει μικρός, για πολλούς και διαφορετικά. Όλα τα έγραφε το πανίστηκα και το πετάλλω. Η ΑΕΚ τους πάει το αίτητο, η ΑΕΚ είναι πίσω από αυτόν. Πανίστηκα λες εποχές ρε παιδί, σάρκες στο τζάνι, πώς κοινάς. Η ΑΕΚ κάνει μεγάλη κερκίδα, έτσι να τα λέμε όλα.
Τώρα μην κοναστάω. Με κάνει σαν τον ουρακοντάγκο. Για κερκίδα μιλάω. Για κερκιδάρα μιλάω. Τι τσάκ. Για κερκιδάρα μιλάω τη ΑΕΚ. Τι να γιατί. Ήταν ωραία. Κερκιδάρα είναι. Τι να κάνει. Δεν άνοιξε. Ωραία ατμόσφαιρα. Κερκιδάρα. Καταρχήν είναι σε ένα. Η ΑΕΚ παίζει εδώ και 20 χρόνια χωρί. Εντάξει, δεν σχολιάζω. Το ΑΚΑ δεν γίνεται με τίποτα έδρα. Χίλια μπράβο στην ΑΕΚ με αυτό που έκανε. 45.000 με αγρότε, με 1.000 με 20 βαθμού πίσω από το φω. Άστο, άστο. Άστο. Με του αγρότε, άστο, γιατί οι αγρότε έχουν όλοι, δεν έχει μόνο εσύ. Όχι. Μπλόγκα έχει παντού. Σ' άκουσα και προχωρήσατε. Για ψαγμένου είναι αυτό. Πέρυσι, Τζόρνταν, ναι. Το τμήμα Ολυμπιακό είναι εμπορικό, δεν παίζει. Ναι, περίμενε όλο τον χρόνο αυτό το παιχνίδι. Είχε πανό μέσα από Πτολεμαϊδα, από Αλεξανδρούπολη, από Ιγουμενίτσα, από πάντου από όλη την Ελλάδα. Δηλαδή οι αγρότες κλείσαν τον δρόμο από την Αλεξανδρούπολη και δεν μπορούσαν να πάνε. Τι καραμέλα είναι αυτή που λες τώρα. Είχε από όλη την Ελλάδα κόσμο. Μπράβο στην ΑΕΚ, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ φυσικά και στον κόσμο της. 45.000 και πλέον φιλάδρους, αλλά είχε από όλη την Ελλάδα. Γιατί μπλόκα. Από Αλεξανδρούπολη πώς πήγαν εκεί πέρα. Από Θεσπρωτεία πώς πήγαν. Τα πανό τα είδα εγώ. Από Φλόρινα πώς πήγανε. Ζηλεύεις την κερκίδα. Όχι ρε φίλε, μακάρι, εγώ τι να ζηλέψω. Τη ζηλεύεις. Στέρηση είχε ΑΕΚ, 3 χρόνια για να κάνει κερκίδα. Στέρηση είχε. Πέρσι το ξανακάναμε με τον Ολυμπιακό. Βρεγάμα εθνική. Άσε ρε τώρα. Τη στέρηση. Όταν αρδέ σου πω εγώ. Έλα να σου πω δύο κουβέντες. Πέρα από το αγωνιστικό. Να σου πω δύο κουβέντες. Για με πεις για κερκίδα για μένα. Δες την 1-2 χ σήμερα της Παρασκευής. Είχε ντέρμπι. 6 ντέρμπι σε όλη την Ευρώπη και φόντο είχε πρωτοσέλιδο την Τούμπα. Άκου τώρα. Άσε τώρα με πείτε για κερκίδα εσείς τώρα. Άκου τώρα για κερκίδα. Με πείτε για κερκίδα. Χάσατε και από την Κολοπετινίτσα. Άσε τώρα. Κάτσε τώρα, περίμενε. Τι δουλειά έχει τώρα ήταν με. Ξτάς. Και αυτοί χάσανε από την Κολοπετινίτσα. Από την Λιβαδιά χάσανε. Άλλο θέλω να πω ρε. Φέρατε 3-3 με τον Παθραγικό. Δεν άνοιξε μύτη. Φέρατε 0-0 με τον Πανετολικό. Δεν άνοιξε μύτη. Χάσατε από τον Ολυμπιακό 2-0 και χειροκροτούσατε. Δεν άνοιξε μύτη. Όχι, δεν χειροκροτούσαμε. Χειροκροτούσατε. Την προσπάθεια των παικτών μας χειροκροτούσατε. Το μεταφράζεται στο γήπεδο μου, αρέσει. Χειροκροτούσατε. Λοιπόν. Αυτό που σου λέω εγώ χειροκροτούσαμε. Την προσπάθεια των παικτών μας. Κάτσε τώρα. Χάνετε. Ας τον Κάτσε. Χάνετε. Ο Κάτσε έπαιζε σήμερα. Και είδες πάλι θέμα Κάτσε δεν υπάρχει. Μια χαρά ήταν. Από ανάγκη. Όχι από ανάγκη. Και την προηγούμενη εβδομάδα με τον Πανιόνιο έπαιξε. Θέμα Κάτσε στο πάγο δεν υπάρχει. Έχει χαφάρε ο Παύλο. Έχει χαφάρε ο Παύλο. Ποιο είναι η χαφάρα για άλλο, Χαρίζη. Ο Χαρίζη βεβαίω. Μεγάλη χαφάρα. Που ξέρει μπάλα. Βέβαια, ξέρει. Ο άλλο ο Τσίμηρο που ξέρει μπάλα. Ποιο να βγάλει να βάλει τον Κάτσε, ρωτάω. Ναι, βέβαια, μεγάλη χαφάρα. Τώρα γίνεσαι επικίνδυνο με αυτά. Ναι, γίνεσαι επικίνδυνο, καλά λέει. Επικίνδυνο. Γίνεται επικίνδυνο, ναι. Λοιπόν, πάμε στην ομάδα τώρα. Κάνετε μανούρα σήμερα, κάνετε φασαρία, κλείνετε τα ποδητήρια, πέτετε στον προπονητή γιατί χάσετε τον Ηρακλή. Θα φτάσουμε, γιατί κινδυνεύετε να χάσετε την πέμπτη θέση. Τα τεκτημένα σα. Πάτε όπως πάει το αποτέλεσμα. Θέλω να μου και σε κάτι πολύ σοφό. Πάτε εκτιμένα σας. Προτιμώ να μην πάμε play-off λέει φέτος. Για να χτίσουμε ήρεμα και ναι. Όλοι εδώ μάλιστα. Πάτε όπως πάνε τα αποτελέσματα. Πώς, δηλαδή, κάθε εβδομάδα όταν αλλάζει το αποτέλεσμα πάτε κι εσείς. Σταθερή γραμμή από την αρχή του χρόνου δεν υπάρχει. Μάλλον, μάλλον για άλλο μιλάς. Ναι, ναι. Μάλλον για άλλο. Τώρα εγώ μιλάω. Σε πανηγύρια και καλέ, Τζόρνταν. Εγώ, άκου να δεις. Μιλάω, Τζόρνταν. Δεν θέλω διάλογο τώρα. Εγώ δεν διέκοψα κανένα. Πρώτα απ' όλα θέλω να δώσω συγχαρητήρια φυσικά στην ΑΕΚ αλλά πιο πολύ στο Μελισσανίδη. Αυτό ήταν ένα ντέρμπι παραγόντων, των δύο παραγόντων. Τον ζηλεύει στο Μελισσανίδη. Θα σου πω. Συμφωνώ με τον Τζόρνταν σε αυτό. Λοιπόν, πρώτη φορά εγώ είδα Ολυμπιακός να φάει 2 κόκκινες κάρτες. Ναι. Το χοντρό τον κατάπιε. Τι να κάνουμε. Ναι. Τελείωσε. Ήταν ντέρμπι παραγόντων φυσικά. Εσύ φίλε Δήμο είσαι κολοτούμπας. Στην αρχή του χρόνου τον έκραζε στο Μελισσανίδη. Εγώ κράτησα μια στάση πιο αυτή απέναντι. Έκραξα την επιλογή του Δέλα που δεν τη μετανιώνω. Γιατί θεωρώ ότι αν τον είχε τον Πογέτα από το καλοκαίρι. Δεν ισχύει. Θα ήταν το πολύ 6-7 βαθμούς Ολυμπιακός. Όχι, να τελειώνω με την άλλη. Του έδειξε με λίγα λόγια του Μαρινάκη τι θα ακολουθήσει τη νέα χρονιά. Αυτά που λέω εγώ ότι το καλοκαίρι θα φέρει παικταράδες, μαζί με τον δικό μας τον Σαββί θα φέρει παικταράδες και λοιπά και λοιπά και θέλουν να πάρουν την ΕΠΟ. Πάμε παρακάτω. Άντε να κάνουμε κανένα μωρό. Στο θέμα λοιπόν. Άντε να κάνουμε κανένα μωρό κυρά μου. Άντε τώρα που τελειώνει. Άντε. Τώρα είναι ευκαιρία. Κάνουν έρωτα οι Ηρακλήδες σήμερα. Ναι. Χαρούν τα παιδιά. Ναι. Κάνουν έρωτα. Έχω ένα φίλο. Έχει μια ωραία γυναίκα, φίλη μου και αυτή και αυτός ωραίο παλικάρι. Αν κερδάνε τον πάω και κάνουν έρωτα, μετά από 13 χρόνια θα ξανακάνουν έρωτα. Τώρα ορμπάει. Έτσι, κάνει και ένα ωραίο παιδάκι. Μακάρι. Βλέπουμε με τα καλύτερα. Ναι. Χάρηκα. Πάμε στον αγώνα σήμερα. Πάμε. Ναι. Πρώτα απ' όλα να δώσω συγχαρητήρια του Νίκο του Βεζερτζή. Το δεύτερο μ' άρεσε. Για την παρέτηση που έκανε και φύγε. Μπράβο. Όταν λέει θα διώξουμε τον Τούντορ. Ναι. Γιατί πλέον τελείωσε η υπομονή. Είπαμε δεν βλέπουμε στόχο. Ναι. Η υπομονή είναι αρετή να κάνεις υπομονή. Ναι. Αλλά πρέπει να υπάρχει και προοπτική. Κάθε. Όταν χτίζεται λάθος τελειώνει εκεί πέρα. Ξανά μάνα. Ναι. Λοιπόν. Πάμε
πάμε παρακάτω. Τι αφού λοιπόν τον άδειασαν. Κάτσε, υπομονή, τι. Ο Μπερμπάτοφ θα τον περιμένουμε. Μπερμπάτοφ, δεν θέλω ειρωνία. Όχι, δεν είναι. Ναι. Ναι. Όταν υπάρχει προοπτική να κάνουμε την υπομονή. Κάτσε, τον Μπερμπάτοφ θα τον περιμένουμε. Τον Μπερμπάτοφ έφερε σε ένα τέτοιο παικταρά, φέρε και έναν άλλον. Άλλο τα ίζει, ρε φίλε. Το ίδιο με την ίδια ποσότητα ενέργεια. Ναι. Βεβαίως. Ναι. Όχι με την ίδια, ένα δεκάρι καλό να τον ταΐζει ρε φίλε. Ναι, με την ίδια, ίδια ποσότητα ενέργειας και υγείας. Αυτό ναι. Ρωτάω. Κοίταξε, εγώ ήθελα να σου βάλει εκείνο τον γκολ. Ποιο? Σήμερα να μην έρθει καλά. Στο κατάλαβες. Και εγώ ήθελα να πηδήξω τη Σκάλα Γιώχανσον. Αλλά έφαγα σιλόπιτα την κυρασούλα στη γωνιά μου. Και εδώ τη χειρότερη. Χρυσούλα. Έφαγα την κυρασούλα στη γωνιά μου. Ο Μπερμπάτοφ θα το περιμένουμε. Ας τον Μπερμπάτοφ. Λέω τώρα, δεν. Σήμερα όχι, το καλοκαίρι μου λέγανε κάποιοι με μηνύματα ναι. Ότι τον πήραμε από τα χέρια της Άστον Βίλα. Ξέρε φίλε τώρα, αλλά τι άμα τον κάνετε τώρα, παλτό να μας τον κάνετε. Ο καλό, δεν θα αποδείξει τίποτα τον Μπερμπάτοφ. Πώς τον έχασε η Άστον Βίλα, δεν κινδυνεύει να πει. Δεν με ενδιαφέρει η άποψή σας για τον Μπερμπάτοφ. Τον έχει όλος ο πλανήτης. Τον έχασε. Τι να πούμε τώρα. Εσύ το φορτώνει. Εδώ από την πρώτη μέρα του κράζεται τον Μπερμπάτοφ. Γι' αυτό δεν παίζει. Δεν ξέρω δεν παίζει. Δεν παίζει για άλλο λόγο. Μήπως έχει τίποτα δεν έχει κάποιον να το πιώσει το δώσει παλιά. Τι έκανε δηλαδή. Σε όλο τον μπάτς πήρε δύο φορές την μπάλα. Τι έκανε. Τι πήρε παραπάνω. Σοβαρά. Φυσικά παραπάνω. Ο Πάου του Προέδρου δηλαδή δεν έχει δεκάρι. Πάμε παρακάτω. Κάτσε θέμα δεν υπάρχει. Δεν τελείωσε. Βλέπω παίζει. Έπαιξε και την προηγούμενη με τον Πανιόνιο. Ναι. Οπότε άκυρον αυτό που λέτε δεν υπογράφει και ξέρω εγώ. Εγώ το λέω. Κι άλλοι το λένε, δεν το λες μόνο εσύ. Δεν ισχύει αυτό. Πάντως δεν ισχύει αυτό. Πάντως σήμερα ο Ηρακλής. Επειδή είναι ο Κάτσε και ο Τζίμιροτ, χάνει τέσσερις κόντρα επιθέσεις φαρμάκια, τις κόβει ο Κάτσε και ο Τζίμιροτ. Δηλαδή, δώσατε μια ταχύτητα στο κέντρο. Το αυτό δεν είναι μια κάρτα που δεν υπάρχει στην αρχή, στο πρώτο λεπτό. Ποιο να? Του Κάτσε. Δεν υπάρχει. Υπάρχει κάρτα. Όχι, αδική. Δεν υπάρχει. Σου λέει είναι επιρρεπή, άμα του κάνω, του βγάλω κόκκινη κάρτα. Σε θεωρώ το μάτσα αυτό τρύπημα. Αυτό το μάτσα είναι τρύπημα, είναι από άλλο μπαρ. Σε σφάξανε. Εγώ βλέπω ότι. Ναι. Βλέπω ότι. Α, είναι τάπε προσαγωγού. Ναι, συζητιέται κόκκινη. Εγώ βλέπω. Αυτή που λέει. Στο 33. Ναι, ναι. Ξαναδέσω τώρα, πάμε το δύο, το βάλω το τώρα. Στο πρώτο λεπτό, ποιο παίκτη του Ηρακλή κάνει φάουλ που για κόκκινη και δεν το δίνει τίποτα. Στο πρώτο για κόκκινη, ναι, ποιος... σε ποιο μα λε, στο 72 σήμερα, με το Ζαφερίδη, πότε σήμερα, λες. Σήμερα, στο πρώτο. Σήμερα. Για κόκκινη προς το πρώτο λεπτό. Ναι. Τι λες, ρε, σοβαρά. Ναι, σοβαρά, σοβαρότατα. Πρέπει να κάνει. Έβγαλε μαχαίρι αυτό, τι έκανε. Το έβγαλε αυτό. Έβγαλε μαχαίρι, πρέπει να βγάλει να πάρει κόκκινη. Τι έκανε. Ποια φάση λες, Παρκά. Ο Βίτορ τι έκανε μαχαίρι, έβγαλε και πήρε την κόκκινη. Δεν θυμάμαι καν. Ποια δεν φάση είναι αυτή. Μα πες την. Ποιος με ποιον. Εγώ θέλω να πω ναι, ναι. Ότι αυτό το μάτς ναι. Μήπως είναι προϊόν τη συμμαχία που γίνεται με το Μελισσανίδη. Νάτο. Και κάποιοι την πήραν χαμπάρι και θέλουν να διασπάσουν τη συμμαχία αυτή. Είναι η περίφημη μία σφαίρα που σκότωσε τον Κέννεντι. Θα με αφήσει να μιλήσω, ρε φίλε. Ναι, Όσβαλτ. Μια σφαίρα, ναι. Θα με αφήσει να μιλήσω, ρε φίλε. The single bullet theory που έφυγε από το παράθυρο πάνω. Θα με αφήσει να μιλήσω. Μην το κάνετε. Σπίτα, μην είναι. Τρίτο, τι σκεφτείτε. Ότι τα φιλοολυμπιακά σου αισθήματα τα γνωρίζω. Είναι Ολυμπιακό. Από τι κουβέντε που λε για τον Ολυμπιακό. Φαίνεται εδώ και χρόνια. Λοιπόν, δεν σημαίνει όμω ότι βλέποντα ο πρόεδρο του Ολυμπιακού ότι πάει να χάσει πλέον την ΕΠΟ και τα ενία στο ποδόσφαιρο από κάποιου άλλου που πάνε μαζί για συμμαχία. Τελικά. Σου λέει του βάλω διαβάλματα να μα δώσουν να χαλάσουν τη φιλία του. Γιατί με αυτή την νίκη στην ήττα υποφελήθηκε η ΑΕΚ που θα πάει 11 βαθμού παραπάνω και στα πλέον θα έχει περισσότερο πλέον. Έτσι το μεταφράζω εγώ που έκανα και λάθο. Ακακακακά, εσύ δεν είναι. Τη δικιά μου άποψη, εγώ ακούγομαι. Όχι, όταν θα τελειώσω, μιλήσει. Λοιπόν, όταν τελειώσω, μιλήσει. Γιατί εσύ τι είσαι, τη δικιά σου άποψη. Έλα, άσε μα τώρα. Τρία λεπτά, τελείωσε τώρα. Δεν το διακόψει μετά. Φίλε, με κατατρέχει το σύνομα τη Αλίκη στον αέρα. Δεν το λέω. Λέγε ρε Τζόρνταν, συνωμοσία. Πάντω είδα την Αγγλία να σηκώνει παγκόσμιο. Πιθανόν, λέω να πούμε. Δεν ξέρω αν γνωρίζει. Τι έγινε. Κάποιοι πάνε να κάνουν ένα πατριωτικό κόμμα. Το γνωρίζει αυτό το πράγμα. Τι γελάτε. Οπότε, ποιοι είναι αυτοί. Νομίζω ο στρατηγός Φραγκούλης μαζί με τον άλλο να τους χτύπη να πούμε. Με τη Σκύπε, πατριώτης είναι αυτοί. Τον άλλο που της του... Δεν ξέρω πώς το λένε. Ξέρεις καλά που είχε κάνει τότε. Ξέρεις καλά πατριώτες. Πιθανόν λέω εγώ ρε φίλε. Και από πίσω είναι Μελισσανίδης Σαβίδης. Θα κάνουν πατριώτες είναι αυτοί. Τι είναι. Αυτοί που κυβερνάνε πατριώτες είναι. Όχι, θα είναι αυτοί. Εγώ τα πουλάνε όλα εδώ βλέπω. Ναι, και εγώ βλέπω όλα πουλιούνται. Και τελικά. Τι πατριώτες είναι. Γίνουν... Ο άλλος ανέβαινε στο τρακτέρ πάνω και έλεγε μαζί σας είμαι και τώρα τους κυνηγάει. Ναι. Που είπε ο Σαββίδης ότι πρέπει να αλλάξεις εσύ. Ναι. Το είπε, να αλλάξουν οι Έλληνες. Δεν είπε ο άνθρωπος. Καλά είναι. Μαζί του είπε. Να αλλάξουν οι Έλληνες. Τώρα να αλλάξουν οι Έλληνες. Και πιθανόν επειδή έκανε και μία δήλωση μέσα στο Καρασκάκης και είπε δεν είχα φιλοξενία, ήταν αφιλόξενο αυτό το γήπεδο. Θεωρώ εγώ γιατί αυτό το γκολ ήταν γκολάρα, ρε φίλε. Γιατί ακυρώθηκε. Ποιο. Αυτό το γκολ. Το ποιο. Το γκολ του Πάου γιατί ακυρώθηκε. Offside ήταν. Επηρέαζε τη φάση ο Μπερμπάτοφ. Στο πόδιτο. Ποιο πόδιτο. Δεν πήγε να πάρει τη φάση ο Μπερμπάτοφ. Βέβαια. Σοβαρά είμαι. Αυτό το πόδιτο. Κάθαρο γκολ ήταν αυτό. Πού είμαι, κάθαρο. Αν πάλι λέω εγώ. Λοιπόν. Ό,τι πει ο Τζόρνταν. Φυσικά ότι πει ο Τζόρνταν. Ό,τι πει εσύ δηλαδή δεν κατάλαβα. Άμα ήταν στον Ολυμπιακό, τα κύρωνε. Άλλο αυτό. Άμα ήταν
στην ΑΕΚ θα τα κυρώνει. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Ζώντα, σηκώνει το πόδι του ραγκόνι. Κανονισμό τι λέει. Σηκώνει το πόδι. Εγώ επειδή τη βλέπω λίγο πιο πονηρά, επειδή θα μπουν πολλά εμπόδια σε αυτή τη σχέση. Ποια σχέση. Σε αυτό που είναι ερωτική, τι σχέση. Πεθερικά δηλαδή, κουμπάρι, τι. Τι σχέση, πώ τη σχέση. Άκου, Αστραμά. Εσύ ξέρει πολύ καλά τη σχέση γίνεται και τι πάει να γίνει. Αυτό που φωνάζω από πέρσι ότι και οι δύο δουλεύουν για να γίνει η ανατροπή τη ΕΠΟ. Και αυτό το πράγμα κάποιο δεν βολεύει. Κατάλαβε. Κάποιου άλλου του βολεύει βέβαια αυτό το πράγμα. Έλα το σπίτι. Τώρα από εκεί και μετά. Φίλε, είσαι αλητία. Προπονητή του Ντόρ δεν υπάρχει. Αυτό το λέμε εδώ και ένα μήνα. Από το παιχνίδι ειδικά με την Ξάνθη και μετά. Κάναμε υπομονή, κάναμε υπομονή. Θα το στηρίξει ο Ιβάν, Τζόρταν, στο λέω. Θα το στηρίξει ο Ιβάν. Εγώ νομίζω ότι μέχρι το πρωί θα φύγει ο Ντόρ. Και μόνο που το βρίσκανε. Ναι. Λοιπόν, και αν το στηρίξει, κάνει αυτό το λάθος και το στηρίξει. Ναι. Την άλλη εβδομάδα μπορεί να δει 500 άτομα στο γήπεδο. Μην ψάχνει το λόγο γιατί δεν είναι. Σήμερα είχε 16-17 χιλιάδες η Τούμπα με τη βροχή και μόνο τα προβλήματα. Κάνεις τον πρόεδρο. Όχι, κάνω τον πρόεδρο. Βρίζει τον πρόεδρο. Όχι, δεν τον βρίζω τον πρόεδρο. Αλλά κάνει κριτική. Κάνω κριτική φυσικά. Σω, τώρα! Γιατί αργά είναι, δεν κατάλαβα. Αργά είναι, αργά είναι. Όχι, μπερδεύεσαι. Είναι αργά, πέρασε. Λοιπόν, πρέπει, ναι, πρέπει αργά... λοιπόν. Αργά! Μην ηρωνεύεσαι, ρε. Για αργά, τι. Μετά από... εδώ μέσα. Φρεκάνε τα λίπα, μετά από 5 χρόνια κάνει κριτική. Γιατί απαγορεύεται. Τώρα ξύπνησε. Όχι κριτική. Πρόεδρο προεδράρα είναι. Μεγαλομέτωχο κάτσε καλά, είναι σε όλα τα μέτωπα. Αλλά θεωρώ σε αυτό το κομμάτι κάνει λάθο πώ θα γίνει τώρα. Ναι. Βέβαια. Όταν επιμένει με το Σάμπο και με το. Τι γελάς εσύ εκεί πέρα. Αυτό γελάμε. Εκνευρισμένο. Κάνα μην γελάμε, μην τα κλαίμε. Όχι, δεν θα γελάσω. Τα μιλάω. Εγώ θεωρώ ότι γελιοποιεί την κουβέντα γι' αυτό. Τι δεν κατάλαβα. Γιατί είσαι ρότα. Είναι φορτωμένο ή φορτωμένο. Ναι, είμαι. Εσύ είναι φορτωμένο. Θα πει ένα άλλο, θα γελάει και θα κάνει. Εσύ τι είσαι. Επειδή έπαιρνε τρομπόνι τώρα. Τώρα γελάμε όλοι. Είναι ομάδα, πάω κάνω σε φτέρνη. Τώρα έχει ομάδα. Σε φόρτο λίγο. Σε παρακαλώ τώρα. Κάτσε όμω. Είναι ομάδα αυτή που έχει. Ρώτησα, ούτε τη γνώμη σου ρώτησα εγώ για την ομάδα. Τα προβλήματα τη ομάδα είναι δικά μα, δεν είναι δικά σου. Εσύ πανηγυρίζει, το ξέρω, γι' αυτό εξάλλου κέρδισε εδώ πέρα. Τώρα πανηγυρίζει. Ναι, εντάξει, τι να κάνω. Θα πανηγυρίσω. Το δεν έχουμε ομάδα, δεν έχουμε ομάδα, είναι δικό μα το πρόβλημα. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει καλό υλικό, μετά τον Ολυμπιακό έχει το καλύτερο υλικό, ναι, δεν μπορεί να το αξιοποιήσει. Τέλειο. Μα το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τέλος. Επιμένεις στη μεταγραφή του Σάμπο και κλείνω τώρα ναι, και ο παίκτης κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο, το ένα λάθος μετά το άλλο. Λέγε Γιώργο, σε ακούω. Λοιπόν, πάμε. Σειρά μου. Ναι. Όπως δεν ακούστηκα καθόλου, ξέρω ότι δεν θα με διακόψετε. Έτσι. Λοιπόν, καταρχήν εγώ θα ξεκινήσω με πολιτιστικά. Όχι ποδόσφαιρο. Πολιτιστικά. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Λοιπόν, μπράβο. Έγινε έγχρωμο. Πάω ξύρι σε αυτήν την κέντρο ή υπολόγη πράσινη. Ένα παιδί μα μιλούσε για πολιτική. Άστο, ξέρετε. Ά, το παιδί, άσε να μιλήσει. Ευχαριστώ που δεν με διέκοψε όπω δεν διέκοψε τον εγώ. Να σε καλά, ρε παιδί. Ευχαριστώ. Λε. Λοιπόν, τι, έγινε το remake τη ταινία Δεν γίνει να φοβείτε τον άντρα. Τι, ασπρόμαυρο που είναι. Το ασπρόμαυρο έγινε έγχρωμο. Κωνσταντίνο Τζαβέλα. Κωνσταντίνο Τζαβέλα του Γιώργου. Ναι, Γιώργο Τζαβέλα 100 χρόνια. Λοιπόν, εγώ πληροφορήθηκα ότι θα γίνει το remake μια πολύ μεγάλη ελληνική ταινία. Μπράβο, ρε Πεκταρά. Με Θανάση Βέγκο και Διονύση Παπαγιανόπουλο που λέγεται Ένα ασύλληπτο κορόιδο. Ναι. Το ρόλο του Θανάση Βέγκου που είχε τις λίρες μέσα και προσπαθούσαν να του τις φάνε θα το γνέχει ο Ιβάν Σαββίδης. Ναι. Και το ρόλο του Παπαγιανόπουλου, του πονηρού που πάει να του φάει τα λεφτά θα τον έχει ο κύριος Άρνεσεν. Ναι. Λοιπόν, γυρνάει τη προάλλος ο Ιβάν στη γυναίκα του και το πιάνει η γυναίκα του, γι' αυτό σου λέω θέλω πολιτιστικά, για τον αρπάει λέει εσύ γεμάτος πιπηλιές είσαι εδώ. Τι έγινε με την κόμενα, ίσως να. Όχι, λέει με τον Φρανκ. Ήρθε ο Φρανκ και τον δαγκώνει. Τον δάγκωσε με το Σάμπο τόσα εκατομμύρια. Ναι. Τον δάγκωσε με τον Όλσεν άλλα τόσα εκατομμύρια. Ναι. Τον δάγκωσαν με τον καινούριο χλωροτάπητα που πάτησε άλλο σήμερα το πόδι του και ξεράθηκε. Ναι. Δεν έμεινε τίποτα. Ναι, ναι. Άλλα τόσα εκατομμύρια. Ναι, 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 ναι. Και βγαίνουν τώρα οι φύλαθροι και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Τι είπανε? Γιατί το γαβγίζουν τώρα το Σαββίδι. Προσωπικά δηλαδή. Εγώ αντί σήμερα να... τον είδα, δεν τον κάνω κριτική, εγώ σήμερα τον υπερασπίζω. Αντί να γαβγίζουμε. Σήμερα τον υπερασπίζομαι εγώ. Συγχαρητήρια. Σήμερα που τον γαβγίζουν 5-10 γραφικοί να πούμε. Όχι, όχι, για σένα. Λοιπόν, όχι, δεν είπα. Δεν είπα. Όχι, δεν τον βρίζω του Σαββίδη. Όχι, το γαβγίζει. Δεν είπα ότι είπα για σένα. Απαγορεύεται. Καλά, τι. Άργησε, λέω εγώ 5 χρόνια. Δεν είπα για αυτό. Τώρα είναι το λάθο που κάνω. Τώρα πετάω 5 χρόνια. Όχι 5 χρόνια. Ναι, ναι, καλά, καλά. Καταρχήν να ξέρουμε τι λέμε τώρα. Τα χρόνια του Σαββίδη 3,5 δεν είναι 5. Μέχρι τώρα έχει κάνει 9 καλά. Και ένα λάθος. Τι να κάνουμε. Θα πεις το λάθος. Ναι. Το λάθος. Ή που συνέχεια στηρίζει μια κατάσταση άλλωση. Λοιπόν. Για λέγε λοιπόν. Το στηρίζεις τώρα, αλλά λες τι φωνάζεις αυτόν. Ναι, ακριβώς. Αυτούς που έφερε. Ο άλλος που θα πηγαίνει αύριο μεθαύριο να κάνει τζόκινγκ στην παραλία ελεύθερος, σε αυτόν πρέπει να πάτε να φωνάξετε. Ναι. Ή να του φωνάξετε να πείτε διώξτε τους κατάλληλους. Λοιπόν, τώρα για τον κύριο Βεζιρτζή που είπε ο Τζόρνταν.
Αυτός δηλαδή δεν κατάλαβα. Μπράβο. Του είχαν υποσχεθεί ότι θα γίνει πρόεδρος. Του είχαν υποσχεθεί, δηλαδή του είπανε πάρε το καινούριο στο πριόνι, έλα να πριονίσει την καρέκλα του άλλου διευθυντή και θα γίνεις εσύ. Και όταν πριονίστηκε η καρέκλα είδε ότι δεν πήγε αυτός. Γιατί έφυγε? Μπορεί να τον ήθελαν σαν αντιπρόεδρο να δίνει λύσεις. Να κάνει τις προτάσεις του. Αυτός τι ήθελε δηλαδή? Εγώ σου είπα γιατί έφυγε. Τώρα εσύ άμα μπορεί να το καταλάβεις. Λέω εγώ την άποψή μου. Μπορούσε και σαν αντιπρόεδρος να δίνει προτάσεις. Ναι. Αυτός προφανώς ήθελε τη μεγάλη τη μαρμίδα. Ήθελε, το μεγάλο το κασέρι. Κασέρι. Το μεγάλο το φαγητό. Φαγητό. Δεν τον έφτανε το μικρό το πιάτο. Σου λέει ο Τσάβες Ριτζής. Μπλακάνγκους ήθελε. Πιάτο, Μπλακάνγκους ήθελε. Εγώ ήθελα μεγάλη μερίδα. Εκεί με σαντουιτσάκια. Καλά ρε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο αγωνιστικό. Τώρα, γι' αυτό που λέει ο Τζόρνταν, εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ ότι έχουμε το καλύτερο υλικό. Ή κι αν το έχουμε, δεν έχω τέλος πάντων την ποδοσφαιρική οξυδιέρκεια που έχει ο Τζόρνταν να το δω. Γιατί απλά δεν έχει τίποτα. Δεν το έχει δείξει ακόμα. Μας λέγανε ότι αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν και θα πουληθούν σε μεγαλύτερη τιμή. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι καλοί παίχτες. Μπορεί να πιάσουμε κορόιδα άλλους μάνατζερ. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Να έχει μάνατζερ λύκια ο άλλος και να φέρει έσοδα. Αλλά σαν παίχτες τώρα και ο Σάμπαο δεν μου λέει κάτι. Ο Χαρίση σήμερα μπαίνει αυτή η μεγάλη χαφάρα και ξεκινάει. Σαν τον Μεγαλέξανδρο με το Δόρι να κάνει επέλαση για να γίνει και αυτός παοξής. Κάνει σούτ από εδώ, κάνει σούτ από εκεί. Αφήνει την άμυνα έκθετη και να τις ορδές των Ηρακλειδέων. Και έχουν εκεί τον καημένο τον Τζίμιρο. Στο μαρκάρισμα δεν είναι. Απαράδεκτος. Ο Χαρίς δεν υπάρχει. Απαράδεκτος. Είναι μεγάλη απάτη. Λοιπόν, και έχουν εκεί τον καημενούλη τον Τζίμιρο που τον έχει βγει η γλώσσα, μια σαν γραβάτα είναι η γλώσσα του, να τρέχει πάνω κάτω. Και τον Αλβανό, ο οποίος φυσικά είναι επηρεασμένος γιατί του λείπουν παιχνίδια για να τρέξει να κάνει ένα ράνι. Αν έπεσε σε ρί όλο αυτό θα ήταν ακόμα καλύτερο. Τώρα για το Βίτο. Τι θα έκανε δηλαδή καλύτερο, στο σου θα το βάζε μέσα? Όχι, θα ήταν πολύ καλύτερο. Ακύρωσε την επίδραση. Ανασταλτικά σε λέει. Ανασταλτικά. Ναι, τον Μπέλκα έχει το μεγάλο κούδα για μπροστά. Λοιπόν, ναι. Εντάξει, τώρα για τον Κάτσε ξέρω τι λέτε ρε παιδιά. Αν είχε βγάλει ελληνική σημαία, όλοι θα τον αγαπούσατε τώρα. Εντάξει. Για... Πέφτουν και άλλα στη μέση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Ούτε ο μη τρώγεστε ούτε ψήτη. Δεν κάνουμε, ναι. Εγώ δεν τρωγόμαστε. Με τίποτα. Με τίποτα. Εντάξει, γιατί δεν θα τα τρώσω όλα αμάσιτα. Δεν πρόβλημα. Σταμάτα. Λοιπόν, εγώ είπα ότι δεν είχε παιχνίδια. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τώρα για τον κύριο Βίτορ, ναι. Ο οποίος ήθελε να παίξει μπουνιές σήμερα. Και ο κύριος Τζαβέλας από το πρώτο λεπτό με τον Μπουλούτ έπρεπε να έχει αποβληθεί. Ίσως το όμως το πέφτει ο Μπουλούτ κάτω και πάει ο άλλος και του βάζει την ποδάρα. Στο 2 και κάτι. Στο 2 και κάτι. Αυτή είναι η απάντηση. Ο Πάο Γκένιωθε όμως ίσως λίγο μειονεκτικά και πήγε να το πάει στο τζαμπουκά το παιχνίδι. Στο τζαμπουκά να το πάει το ματς, αλλά όχι έτσι. Εντάξει. Αν δεν ξέρουν, ούτε αυτό τι δείχνει. Ούτε τζαμπουκά δεν ξέρουν να κάνουν αυτοί. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, για μένα θεωρώ σήμερα προσωπικά τον μεγαλύτερο νικητή του ΠΑΟΚ, τον Στέφανο Θανασιάδη φυσικά. Ναι. Εννοείται. Σήμερα ο Στέφανος ήταν στο σπίτι με την κοπέλα, πίναν, τρώγαν, κάνουν και λέγανε να, κοιτάξτε να δείτε εδώ, εγώ είμαι ο ήρωας τώρα. Αυτό. Την άλλη φορά που θα λέει του Μπερμπάτοφ και θα είναι ο Κλάους και δεν θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ, ποιος θα είναι ο ήρωας? Θα περιμένουμε τον Μπερμπάτοφ. Εγώ έχω υπομονή. Είδες πώς πάτε ανάλογα με το αποτέλεσμα. Καταρχήν δεν ήταν, θα είναι πιο πολύ μέσα στη φάση, πιο συμμετοχικό. Είδες λοιπόν πώς πάτε με το αποτέλεσμα. Λοιπόν, εγώ θα τον περιμένω τον Μπερμπάτοφ. Εγώ τελείωσα. Τελείωσες. Ναι, να μιλήσει ο Μένιος. Ωραίος. Ναι. Δεν υπάρχει αντρική ομάδα στον ΠΑΟΚ. Αντρική. Ναι. Αυτό ο ΠΑΟΚ είναι για γενικό πρωτάθλημα. Έτσι. Τώρα δεν ξέρω εγώ το ποιο τα πέντε χαφ που λέει αυτά είναι επικίνδυνα, ναι. Πράγματα. Αν λέει ότι σήμερα πάω και τα πέντε καλύτερα χαφ στην Ελλάδα, λέει επικίνδυνα πράγματα. Βεβαίως έχει. Πέντε λοιπόν, τα καλύτερα χαφ. Τι γίνεται εδώ τώρα. Και με αυτά τα χαφ, με αντρικό ποδόσφαιρο, ο Ηρακλής δεν περνούσε από την Τούμπα. Έτσι. Έδωσε ρεσιτάλ αντρικού ποδοσφαίρου ο Ηρακλής σήμερα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο πήρε τις μονομαχίες. Φταίτε εσείς εδώ στην πόλη. Και να τα παστέλια και να τα ξερολούκουμα και να τα πρωτοσέλιδα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ακούω αναμεταδόσεις στο ραδιόφωνο, δεν ακούγεται αυτό το πράγμα. Λες και κάνουν αναμετάδοση για το νηπιαγωγείο. Τα παιδάκια δεν γνωρίζουν που πάνε τα τέσσερα. Μας έχουν αλλάξει, μας έχουν μαυρίσει το στομάχι με τα παλτά αυτά που ήρθαν εδώ τα τρία τελευταία χρόνια. Ο ΠΑΟΚ είναι από τις πιο άτεχνες ομάδες στο πρωτάθλημα. Κοντά κορμιά. Κοντά κορμιά, άτεχνα, και το μόνο που ξέρουν τώρα όποιον ρωτάς, ενάλλη είναι καλός, λέει τρέχει. Ξέρεις, άμα ακούσεις άνθρωπο να σε πει για παίκτη, τρέχει, σηκωφύγει. Τι θα πει τρέχει, ρε. Καινούργιες μόδες στο ποδόσφαιρο. Έχω μαλώσει με γονείς. Όταν θα το δώσω την μπάλα στα πόδια. Έχω μαλώσει με γονείς. Τι θα την κάνει, ρε. Ναι. Τι θα πει τρέχει, ρε. Μπράβο. Ο παίκτης που έλειπε είναι ο Τζιόλης. Γι' αυτό έχει αξία νίκη του Ηρακλή. Δεν έπεσε ο Τζιόλης. Ο οποίος κάνει κοντρόλ με το καλάμι με την τρίτη. Αυτό. Έχει αυτόν τον Βούλγαρο μπροστά κοπριά τεράστια πρέπει να το διώξει αύριο. Μεγάλη κοπριά. Μεγάλη κοπριά. Φωνώ με το μήνυμα. Τι κοπριά μεγάλη. Τεράστια κοπριά. Δηλαδή έχει καταντήσει αειδιαστικός.
32 θράσεις ο άλλος ο Βοήδομος Χαροκέφαλος, πιο μεγάλο κεφάλι από αυτόν, τι προπονητής είναι αυτός. Δεν μπορεί να περπατήσει κανένας και απροπονητή όλοι. Προετοιμασία μηδέν. Ναι, τα τουαζάκια, φαβοριτάκια, κουνιστράκια, τι είναι αυτά. Πάω. Δηλαδή και που πάνε 15-17 χιλιάδες κόλους είναι... Είναι ήρωες, ναι. Εντάξει ρε παιδιά. Εντάξει ρε παιδιά. Αυτό λέω. Και θέλουμε να είμαστε ειδικοί, δηλαδή μπορώ να σου πω ότι είναι και κάτω για πέμπτος, αν δεν ήταν πάω. Θα βγει μέσα στην πεντάδα, δεν κινδυνεύουμε, θα βγει. Πάω, εντάξει. Αυτό το έχει το ελληνικό πρωτάθλημα. Παρακαλώ να κερδίσει ξανά. Είναι το αποτέλεσμα. Παρακαλώ να κερδίσει. Αυτό έχει το ελληνικό πρωτάθλημα. Είσαι Ολυμπιακός πρωταθλητής. Είσαι πάω καναγκαστικά πεντάδα. Είσαι ξέρω εγώ θα πέσει. Το έχει το ελληνικό πρωτάθλημα. Να ακούσει τι γίνεται. Γι' αυτό είπε μια ψαγμενιά σήμερα θαλαμοφύλακα. Θα προτιμώ λέει φέτος να μην πούμε πεντάδα. Να μην πούμε πεντάδα. Συμφωνώ σα. Διάλειμμα. Φάνε κανένα πρόλογο η Ηρακλήδη και διώξει τον Παπαδόπουλο για φαντεζή ποδόσφαιρο και τέτοια. Δεν πρόκειται ο Ηρακλής να παίξει φαντεζή ποδόσφαιρο με αυτά τα οικονομικά. Ο Παπαδόπουλος, ο Άβελ εκτός από μια λογική. Ο Άβελ, εκτός από το γεγονός ότι έχει πετάξει το χατζιπαναγινισμό, δηλαδή αυτό το καραγκιοσλίκι, πάμε να δούμε τον Ηρακλή, αλλά όχι για τον Ηρακλή, για το χατζιπαναγκι, τον πέταξε στα σκουπίδια, με αυτό το κολομπάτζετ και γι' αυτό έχει αξία. Και το άλλο είναι ότι πέταξε από τον Ηρακλή σήμερα ειδικά, αυτό που λέμε ρε παιδί μου σήμερα, για σήμερα μιλάω, ότι έλα μωρή Ηρακλάκος είναι, μικρή φανέλα έχει, κόμπλα είναι γριά, θα το φάει. Θα το φάει. Όχι. Δηλαδή, κοίτα να εξεργαστεί. Ναι. Ατομικά. Δηλαδή, είχα ένα Ηρακλή τα προηγούμενα χρόνια, 4 επιθετικά, χάβ και τα λοιπά. Έρχεται σήμερα λοιπόν ο Μάγκας και τι κάνει. Δίνει ένα ρυθμό στο παιχνίδι, μετά το 55, στην κούραση αυτούνου. Και πετάει μέσα και χαβ, ναι, στο κέντρο και σου λέει τώρα εγώ πήρα το κέντρο και αν μου βγει μια κόντρα κρατάω το μηδέν, του τη φέρνω. Μα έχω μπροστά, ο ένας έχει μια κουπριά του Μπρεμπάτου, ο άλλος έχει το Βέλιο. Πιάνε ρε ο άνθρωπος μέρος. Ποιος? Ο Βέλιος. Τεράστια εμφάνιση. Πιάνε μέρος. Τεράστια εμφάνιση. Πού άλλος δεν πολλές κεφαλιές στον γκολ, το μισό γκολ του Βέλιο. Έχει από πίσω αυτό το λέω Ζήνιο. Ποιον έχει πάει, τον Μπέλκα. Ο Μπέλκα έχει. Καθίστε καλά, πώς είναι καλύτερος ο Πάπα από την Ηρακλή. Αγωνιστικά. Μια ένα παίκτη ήθελε ο Ηρακλής. Θέση του Ρωμάνου. Πήγε, πήρε. Ονειρευόμαστε τώρα. Έκανε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μίλησα με προπονητή Αλβανίκη. Εντάξει, πουλήσει λίγο. Μου λέει, ο Ηρακλής ρε παιδιά, έκανε το αυτονόητο. Δεν έχει κάνει τίποτα. Άμα βγήκε ο Πορτογάλος που πήρανε. Αυτονόητο. Και άμα βγήκε όσο και ο Πορτογάλος που πήρανε, τον είχα πει τον Μάριο. Ναι. Τον είχα πει με Λεωζίνιο, γιατί σου λείπει ένα παίκτη με αυτά τα χαρακτηριστικά. Θέση του Μπουλούτ. Ναι, θέση του Μπουλούτ. Στέλνει ένα τεράστιο μήνυμα. Κάποιο που δεν τον γνωρίζει ο Κωστής, αλλά θα το λατρέψει σίγουρα. Ο Θωμάς ο Ηρακλειδέας ο Στόντο. Τι λέει? Έχει ένα είδος αλήθειας αυτό που λέει. Έτσι. Καλό. Και ωραία το σχολείο τώρα. Ωραία σχολείο. Έτσι είναι, τι. Σκασμένη. Λέει ο Θωμάς ο Στόντον. Πες τον ραπ δικαίωση γιατρού Ηρακλειδέα Βασίλη για Κυριακίδη εσωτερικό χαφ. Απίστευτο τρέξιμο και pressing και φυσικά ατομική ενέργεια πάντα άξια στο ποδόσφαιρο. Παρένθεση Λεωζίνιο. Τεράστιο μήνυμα Θωμά που βλέπεις μπάλα. Και βάζει τον Ιτζόγλου ξεκούραστο. Το λεφτά. Κουρασμένο τον Ιτζόγλου. Και βάζει λίγα μέτρα πιο μπροστά τον Κυριακίδη να πάρει χώρο και για την κόντρα. Κυριακίδη τεράστια εμφάνιση έκανε σήμερα. Βρήκε θέση τον Κυριακίδη, ο οποίος ήταν μεταξύ δεξιού back half, δεξιού εξτρέμ, αριστερού back. Και πετάει έξω ο Πορτουλίδη και τα λοιπά λόγω ηλικίας και κάνει το πείραμα με τον Κυριακίδη. Πορτουλίδη το βάζει αλλαγή. Ναι, τον Κυριακίδη με τον Καρασαλή. Να πούμε κάτι. Ναι. Για να μην τα λέμε όλα μετά τον αγώνα και επειδή νίκησε όλα ωραία. Ναι. Επίσημα το έχω τρέλα και ενοχλούμε λιγάκι. Πες μου. Η αλλαγή που κάνει, διαφωνώ και άλλη με τον Πορτουλίδη. Που βγάζει τον Λεωζίνιο. Μπράβο, καλά κάνεις. Ναι. Ρωμάνο. Όχι. Τι να πάει να κάνει το 0-2. Όχι. Κάτσε καλά. Δεν μαρκάρει. Δεν μαρκάρει. Να πάει να κάνει το 0-2. Ρε μάρκα. Δεν μαρκάρει. Όχι να κάνει το 0-2. Φρε. Το παίζει τέλεια. Κόβει το κέντρο. Ο Πορτουλίδης μπορεί να πατήσει περιοχή μία φορά. Η νίκη του Ρακλή είναι τεράστια. Επειδή ξεκινάει, το βλέπω χωρίς γιόλι, λέω το πήρω πάω. Λέω το πήρω πάω. Όπως βέβαια κάνει και το αυτονόητο. Κάνει τρίτη αλλαγή ο άνθρωπος. Μπράβο ρε Πάοξη. Μπράβο ρε Λουκίνα. Βάζει τον Λουκίνα στη θέση του Μπουλούτ. Γιατί στο 89 να κερδίσει χρόνο. Κάτι που άλλο με τον Πανιόνιο. Ο Τούντο. Στο 0-0. Θέλει 3 λεπτά. Δεν κάνει την τρίτη αλλαγή. Μπαλάντα τελατρόμπα. Θα κερδίσει 1,5 λεπτό. Διάλειμμα ανοίγουμε γραμμέ. Never be alone again.
Έχει ζάχαρη το γλυφιτζούρι, είναι γλυκό όμως. Σ' άρεσε το γλυφιτζούρι. Σ' αρέσει. Εγώ δεν γλύφω, ρε φίλε. Δεν γλύφει. Μήπως να γλύφω καμιά φορά. Τι να γλύφει. Γλυφιτζούρια. Ένα, αυτό γλύφει πατούσε. Εσύ δεν γλύφει τίποτα. Αυτό γλύφει και μασχάλε. Καλά κάνει. Είναι... Μασχάλε, άλλη αδυναμία μου τρέλα. Έχει φαντασία. Σαν και εσένα είναι. Καλά, εντάξει, φαντασία. Προτιμώ αξίριστη. Η ένστασή μου είναι με, με λάθο άτομα. Μασχάλε, μασχάλε. Δεν είναι ότι δεν το αρέσει το γλύψιμο. Τα λάθο άτομα που θε να γλύψει εσύ δεν θέλει αυτό. Δεν ξέρω από του μεγάλου. Πάμε πάνω. Για τα πλάγια μπακ, α το λίγο ρενικό. Άσε, τι πού είναι ο Αντώνη, ναι. Τι γίνεται με το σωστό. Λέγε. Είμαστε ένα βράδυ σε Μπουζούκια. Πρόσφατα. Χρόνια. Χρόνια, ναι. Μπορεί και πίσω 15 χρόνια. Ναι. Ανεβαίνουμε πάνω στην πίστα. Έρχεται μια λουλουδού από δίπλα. Λουλουδού. Με κάνει το δίσκο μπροστά. Βουτάω 3-4 γαρίφαλα τέτοια και τα τρώω. Τα τρώω. Έπαθε. Έπαθε πλάκα αυτή. Τριαντάφυλλα. Τα παγιέ. Εδώ συγχωρεμένος ο Ψωμιάδης. Πήγαινα ο Κουντουράκης, φουσκωτός της ιστορίας ο Κουντουράκης, πάει στον Ψωμιάδη που έπαιζε στην ΑΕΚ. Λέει, μου δώστε μια επιταγή, λέει πρόεδρε. Λέει, και, άνετα, ναι, πού είναι αγόρι που λέει επιταγή. Εδώ έφαγε την επιταγή, άρα. Λοιπόν, πάμε. Ο Μάικης πέθανε, έτσι. Πέθανε. Πρόσφατα. Δεν σίγουρο, βέβαια. Πρόσφατα. Ναι. Πάει ο Big Mac. Αναποπή. Το φέρετρο κλειστό ήταν. Εγώ άμα δεν το. Κλειστό ήταν. Κλειστό ήταν. Τα φέρετρα είναι ανοιχτά. Δεν τα ανοίγεις να το χαιρετήσει. Μένει ο Κιδιάλα Παλέρμο, είχαμε και τέτοια. Έτσι. Σικελία εκεί πέρα. Σικελία, έτσι, ο Κουστάρ. Κόρδο, καλημέρα. Μορφέ, καλημέρα. Να λέτε τι ομάδα υποστηρίζει. Καλημέρα και από τώρα. Σταμάτα λίγο. Ραπτό.gr. Ραπτό.gr. Του βλέπετε από την εκπομπή απευθείας στο YouTube. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλώ το. Έλα, καλλιτέχνη. Καλλιτέχνη, καλά είσαι. Ποδόσφαιρο, όλα καλά. Χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Τζόρταν. Γεια σου, ρε καλύτερο. Λοιπόν, Ασλαμά, εσύ είπε ποιο παίχτη του Ηρακλή δεν έπαιξε. Ο, δεν είπα έτσι. Και είπα τον Ιντζόρταν. Δεν είπα έτσι. Όχι, 30 φορέ το πάει πίσω να το δούμε. Είπα γιατί έχει μεγάλη αξία η νίκη του Ηρακλή σήμερα. Ποιο παίχτη έλειπε. Έλειπε ο Τζιόλης από τον ΠΑΟ. Ξεκινάει ο ΠΑΟ χωρίς τον Τζιόλη. Λέω το πήρε ο ΠΑΟ. Κόβει δύο κούρσες, τρεις κούρσες, τέσσερις κούρσες στην Ηρακλή. Στην κόντρα επίθεση. Λοιπόν, ο Κυριακής καταρχάς έπαιξε πολύ καλά αμυντικό χαφ. Και παίζει τόσο καλά όσο και δεξί μπακ. Ποιος. Ποιος. Ο Κυριακίδης. Ο Κυριακίδης χαφ δεν μπορεί να παίξει. Ναι, εξτρέμ. Αριστερό μπακ. Αριστερό μπακ με δεξί ποδάρι να ανέβει. Ναι, και αυτός τον είδα σήμερα δύο φορές δυσκολεύτηκε. Γιατί όποτε μπήκε. Ήταν έμπνευση του Άβελ να το βάλει κόφτη. Ναι. Ωραία. Άλλο λέω ότι τον έβαλε μετά αριστερά και έβαλε τον Πορτουλίδη στα Τον Ιτζόγλου έβαλε πρώτα. Ναι, ναι. Τον Ιτζόγλου έβαλε. Με το Φαρούχα στείλε και άλλη φορά μήνυμα όμως. Να μιλήσω και μετά να μιλήσω. Όχι να το δοκούμε. Όταν μπήκε στην περιοχή, πήγε να βγάλει εκεί με το δεξί εξωτερικό και την έκανε τη βλακία του. Λοιπόν. Ναι, ρε φίλε, ο Κυριακίδης είναι. 30 χιλιάρικα το χρόνο κάνει. Δεν είναι. 70. 70. Εντάξει. Ούτε. Ναι. Ναι. Σήμερα η ομάδα μου έδειξε ότι είχε μεγάλη ψυχή, παλικάρια, ότι δείξαν ότι μόνο όσα πληρώνει τον Μπερμπάτοφ είναι όλη μου η ομάδα. Τον Μπερμπάτοφ θα τον περιμένουμε, φίλε. Θα κάνουμε υπομονή. Ψυχή μέτρησε για τα ψηλά κουρμιά. Όχι, μέτρησε και τακτική του προπονητή. Ποια ψυχή μέτρησε. Φυσικά και τακτική. Μέτρησε και τακτική. Και τακτική, φυσικά. Και επιτέλους, στον Ηρακλή είδαμε λίγο ποιότητα. Και το άλλο Σάββατο θα δούμε ακόμη πιο πολύ, γιατί τελειώνει η τιμωρία του Μοντέιρο. Και μαζί με Ρωμάνο και Περόνε και Λεωζίνιο και Βέλιο, Δήμο δεν σε βλέπω καλά το άλλο Σάββατο. Φυσικά. Έχει και ο Ηρακλής φλόρους. Έχει το Τσιγιανίδη. Είναι ένα πιο δύσκολο παιχνίδι. Έχει και ο Ηρακλής φλόρους. Έχει από την πλευρά σου. Γεια σου, φίλε. Επόμενη γραμμή, επόμενη. Γρήγορα κόμε. Έχει και ο Ηρακλής φλόρους. Έχει το Τσιγιανίδη. Σήμερα ο Τσιγιανίδης δεν μ' άρεσε. Όχι, λάθος. Δεν μ' άρεσε. Μ' άρεσε πολύ πρώτο 25 λεπτό. Δεν μ' άρεσε. Πρώτο 25 λεπτό. Ναι. Πάμε, επόμενη γραμμή. Έχει τέχνη, καθετυπάσα. Τον θέλω λίγο πιο άντρα όπως το Μάνταλο. Πιο αλάνας παιδί, Τσιγιανίδη. Ναι, ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς το. Ο Γιώργος από τον Επτάλοφο είμαι. Από τον Επτάλοφο. Ναι. Έλα, Γιώργο. Ο παδός του ΠΑΟ. Όχι, δεν είμαι ο παδός. Φίλαθρος είμαι. Δώσε λίγο φωνή, ρε, παραπάνω. Ναι. Δώσε λίγο ηχεία, ρε. Είμαι ο παδός, φίλε. Το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα. Ωραία. Γιώργος, φίλος του ποδοσφαίρου. Καλά, μην μαλώσουμε γι' αυτό τώρα, ναι. Ναι. Θέλω να μιλήσω με τον Γιώργο και με τον Ραπτόπουλο μόνο με διακόψη. Είναι που ξέρουν από μπάλα. Καλά.
Λοιπόν, Γιώργο, τι γνώμη έχεις για τον Άρνεσεν, ρε φίλε, για πες μου τη γνώμη σου. Εμένα λες? Ναι, ναι, εσένα. Για τον Άρνεσεν, κοίταξε φίλε, για τα λεφτά που παίρνει, θεωρώ ότι το έργο του τουλάχιστον ως τώρα είναι αποτυχημένο. Δηλαδή αυτούς τους παίκτες που βρήκε, μπορούσε να τους βρει και ο Ζήσης ο Βρίζας, ας πούμε. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Γιώργο. Βέβαια. Οι επιλογές αυτές ήταν το Άρνεσεν το καλοκαίρι. Αυτός δεν έκανε το σχεδιασμό, αυτός δεν ήταν ο υπεύθυνος. Κάνεις λάθος. Λάθος. Ο Σαββίδης ήταν υπεύθυνος. Ο Άρνεσεν του πρότεινε 4 ποδοσφαιριστές συγκεκριμένους, ονόματα δώσπο τώρα. Ναι. Και έπρεπε να πάρει την απόφαση Σαββίδης. Πες μου ένα. Περίμενε, εγώ κάτσε περίμενε λίγο. Πες μου ένα, αδερφέ Γιώργο, πες μου ένα. Από τους 4. Να τελειώσω. Ώστε που να πάρει την απόφαση ο Σαββίδης, γιατί έπρεπε να γίνει αύξηση. Με λίγα λόγια, δηλαδή οι τιμές που του ζήταγε στους ποδοσφαιριστές ο Άρνεσεν ήταν καμία σχέση. Και πήγε και πλήρωσε με τα ίδια λεφτά την τέταρτη και την πέμπτη επιλογή. Και αυτούς τους παίκτες. Συγγνώμη, συγγνώμη να κάνω λίγο μια ερώτηση. Για τον τερματοφύλακά μας πόσα λεφτά δώσαμε? Ο τερματοφύλακας μια χαρά τερματοφύλακα ήταν. Συμφωνώ. Δεν συμφωνώ σε αυτό. Για το Σάμπο, μισό λεπτό. Για το Λέοβατς πόσα λεφτά δώσαμε? Πάρα πολλά. Μπράβο. Άρα δηλαδή μου λες ότι αυτός που προτείνει ο Άρνεσεν πόσα έκανε, 5 εκατομμύρια ας πούμε. Ο παίκτης που σου πρότεινε ο Άρνεσεν, αυτή τη στιγμή παίρνει την Αγγλία, φίλε. Καταλαβαίνω. Ποιος είναι, ποιο λέει. Δεν ξέρω ποιο λέει. Παλικάρι, ντρέπεσαι να το πει. Πες τον, ποιος είναι αυτός. Δεν με ενδιαφέρει, φιλαράκι, όπως μαθαίνω εγώ να μάθεις κι εσύ. Να μάθεις κι εσύ ότι ήταν η έκτη επιλογή τουλάχιστον υπέρ της αυτούς που έχουν ο Άρνεσεν. Φιλαράκι Γιώργο, ξέρω εγώ. Θα σε κάνω λίγο μια ερώτηση. Γιατί φέρανε αυτές τις 5 επιλογές? Γιατί έχει τον Βλάκα τον Τούτουλ που φέρε τα... Το μυαλό του αργόστροχο σαν τον... Ωραία. Τον Ντούντορ ποιος τον διάλεξε, ποιος τον στήριξε για προπονητή? Αυτός εδώ. Επιλογή του Άρνεσεν δεν ήτανε? Και τι έγινε η Μπαρτσελόνα? Φίλε, δεν καταλήξουμε. Έλα ρε φίλε, τι λες τώρα. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Πάμε παρακάτω, δεύτερη ερώτηση. Πάμε. Δεύτερη ερώτηση, το σύνδεσμα IG. Ναι. Αυτό που λέει, άκουμε λίγο. Τελευταία, δεν λέω τίποτα άλλο. Ο Μαρινάκης με δύο κινήσεις σε δύο Σαββατοκυριακά πέτυχε το στόχο του. Άμα έφανε ο Πάοκ με 3-0, ο Τούντορ που θα ήταν, ε? Σωστό. Στην Κροατία, στον Τουμπρόβνη. Αν ο Ολυμπιακός κέρδιζε την ΑΕΚ. Προχθές. Αν λέμε, έτσι δεν λέω εγώ τι έπρεπε να κερδίσει, λέω αν. Θα άλλαζε τίποτα στην ΑΕΚ. Κάτι θα άλλαζε, δεν είναι, θα γινόταν με σεισμός. Τώρα όμως είναι εντάξει. Τα κατσουλάκια θα παίζουν και του χρόνου. Γιώργο! Ο Τούντορ έμεινε, καληνύχτα σας. Επόμενη γραμμή, καληνύχτα και σε εσένα. Έλα. Καλημέρα. Έλα. Πάμε στον επόμενο, έλα. Ναι, ακούγομαι. Ακούγεσαι, φίλε. Θα ήθελα να μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Πώς τον βλέπετε φέτος? Ο παδός του Παναθηναϊκού, είσαι φίλε. Ο παδός του Παναθηναϊκού. Δόκτωρ Τζέκιλ και Μίστερ Χάιντ. Εγώ έτσι τον βλέπω. Κυκλοθυμικό σαν γυναίκα μετά την εμινόπαυση. Ή στην περίοδο της εμινόπαυσης. Μία κρύο, μία ζέστη, ρε φίλε. Τι πράγμα. Δεύτερο θα βγει ο Παναθηναϊκός. Μπορεί, ξέρω εγώ τι. Συμφέρει τον Ολυμπιακό αυτό. Ποιο συμφέρει? Τον Ολυμπιακό, τον Μαρινάκη, το συμφέρει. Από πού του συμφέρει, δεν τον Ολυμπιακό? Γιατί δεν έχει λεφτά ο Παναθηναϊκός, φίλε, δεν θα κάνει μεταγραφές και τα λεφτά θα αποκλειστεί, θα πάλι θα τα πάρει ο Μαρινάκης. Ενώ αν βγει ο Πάοκ δεύτερος, θα ξεσχιστεί τις μεταγραφές. Πού είναι τα λεφτά, έχεις λεφτά? Μάλιστα. Ναι, ο Πάοκ θα βγει και θα βγει. Όχι, σε ρωτάω, έχεις λεφτά. Να είσαι σίγουρος ότι το Μαρινάκη δεν τον συμφέρει να βγει ούτε ο Μελισανίδης ούτε ο Σαββίδης δεύτερος. Εννοείται, ρε. Επόμενη γραμμή, πάμε. Επόμενη γραμμή. Φίλε, λέει κάτι ο Γιώργος, συμφωνώ. Του χρόνου λέω, αν είσαι πάω και θες να κάνεις υπομονή όμως, πραγματικά υπομονή. Δηλαδή να αντέξεις και σε σφαλιάρες πολλές. Θα βγει και 0-3 στην Τούμπα θα βγει. Δηλαδή 0-3 το Πλατανιά, τέτοια πράγματα. Μάρτιν Ονίλ. Πάμε, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Έχω να κάνω μια ερώτηση στον Ασλαμά. Εδώ είναι. Ναι. Ασλαμά, ακούς? Ναι, είσαι ο παδός του Πάο. Ο παδός του Πάο, δεν είναι τέλος. Σημειώνω, ρε πάλι καρνά. Χρήστος, λέγομαι. Πώς? Χρήστος. Χρήστος, ναι, Χρήστο, πάμε. Ναι, πανέγω. Στο κύπελο, πού είσαι εσύ? Στο κύπελο? Ναι, ναι. Αποκλείστηκα από τον Οπτινάικ. Ναι. Ναι, από πώς το ξέρω, δεν ξέρω. Και τι έγινε τώρα, επειδή νίκησες τον Πάο, τι χαίρεσαι?
Όχι, εσύ λυπάσαι. Σταμάτα λίγο, κάτσε λίγο. Κάτσε λίγο, Κωστή. Επειδή νίξα τον πάω. Ρε, αφού είναι φίλε. Να του άλλου. Κάτσε, εμένα δεν ρωτάς, φίλε. Ναι, εσένα, εσένα. Αν ξέρουμε που νίξα τον πάω. Ναι. Όχι, είμαστε κατάθλιψη. Ναι. Ναι, σε μελαγχολία το βράδυ πάνω στο γενή καίει. Και ηρωνία από πάνω. Τι έγινε ρε φίλε, εντάξει. Ρε φίλε, να σε πω κάτι. Καλά, πόσο κρυόκολος μπορεί να είσαι ρε φίλε. Άντε, σου κάθισε ποτέ γκόμενα ρε φίλε. Με τέτοιο κρύο χαρακτήρα. Άντε βγαίνε εδώ ρε κρυόκολε. Ε κρυόκολε. Εσκεχιούμα. Άντε εδώ πέρα κρύα άντρα. Ε κρύα άντρα. Για παρέα είσαι. Πάμε επόμενη γραμμή. Εσύ τα διάλα από εκεί πέρα. Λέγε φίλε, ναι. Ναι. Έλα φίλε. Κοπέλα είναι. Κοπέλα είναι. Ναι καλέ, εντάξει δεν σε άκουσα, λέγε. Εσύ ποτέ δεν με ακούσα, ποτέ σε παίρνω. Από πού είσαι? Είμαι από Εύωσμο και είμαι η Λιδία. Είσαι η Λιδία από τον Εύωσμο, ναι. Η Φιλιππισία. Ποια Φιλιππισία? Λέγε. Έλα. Ο παδός του πάω. Φυσικά. Πάω. Εύωσμο, τι θες να είναι? Σιγά ρε φίλε, ρωτάω. Για λέγε καλέ. Δεν ξέρω, βασικά το θέμα μου είναι ότι έχουμε να δούμε νίκη 7 αγωνιστικές. 7 αγωνιστικές. 4. Εγώ 7 ξέρω. 7, κι άλλος 7 είπε. 7. Ναι, 7 αγωνιστικές. Και τέταρτο μάτι που δεν κέρδισε ο Πάου. Στάς, περίμενε. Εγώ νομίζω ότι έχουμε... Άκουσα και ο παδό του Πάου. Τα Γιάννενα, μετά τα Γιάννενα έχουμε να κερδίσουμε νομίζω. Βάλει και τον Πανιόνιο. Βάζει και τον Πανιόνιο. Βάζει και τα δύο του κυπέλου. Βάζει και τον Πανιόνιο. Και το κύπελο βάζει. Σε ποιο, πες σε ποιο Coffee Island, πες μου. Έλα. Αδερφέ. Λέγε, 33 δεν έχει πολλά κόφια. Άσε 33. Λέγε, Ματούλα, Λιδία, λέγε. Μα κάθε φορά με μπερδεύεις, όποτε τηλεφωνώ Κωστή όλα αυτά μου κάνει. Να μπερδεύουμε, για πες. Μπερδεύεσαι. Δεν ξέρω, είμαι μεγάλη θαυμάστρια του Τζόρνταν. Είστε θαυμάστρια του Τζόρνταν. Μη πρόσεχε, θα σου φρώσει τα φρύδια τώρα, Τζόρνταν. Μη τρέπετε, καλή, μη τρέπετε, καλή. Θα τραπηθεί. Θα τραπηθεί. Μη. Απάντα ρε, Τζόρνταν. Απάντα ρε, Τζόρνταν, θα βάζει. Ακούω, φιλάδα. Το διαβάζω, Τάσο. Κάτσε, ακούς μετά. Πώς το... Ντροπήσου εσύ που στείλεις το μήνυμα, βρε, ποτέ. Πώς το κόβεις. Βρίζουνε. Συγγνώμη, Λιδία, εσύ παίρνεις τηλέφωνο και στην Ελληνοφρένεια. Όχι, βέβαια. Θα μάθει να. Θυμάσαι τώρα πώς πήρες τηλέφωνο. Ε, μας βλέπει το κορίτσι. Είδα τον Τζόρνταν, ρε παιδί μου, και γούστα, ρε. Τι πρόβλημα. Είδε τον Τζόρνταν και. Είδε τον Τζόρνταν. Θα σου πω εγώ, η Λιδία είναι τώρα με 5-6 άντρες που σας κάνουν χαβαλέ, άντε. Όχι, είδε τον Τζόρνταν και γλυκάδικες. Είναι με τον φίλο της και δύο τους φίλους και καλά κάνει κοπέλα και κάνουν χαβαλέ. Γλυκάδικες. Δεν αφήνετε την κοπέλα να μιλήσει. Έτσι. Τι να κάνω, τον γουστάρω. Τον Τζόρνταν. Να είσαι καλά. Το πιστεύεις, δεν είναι. Έχεις πρόβλημα όρασης ή αισθητικής. Όχι βέβαια, το μετά και μου είναι τέλεια. Γιατί δεν ξέρεις. Τι πρόβλημα έχεις. Πιο όμορφος είμαι εδώ μέσα. Ναι. Κοίταξε, αδερφέ, τι ηλικία έχεις. Πόσο είμαι, 26. Είσαι στην καλύτερη ηλικία να σε πάρει ο Τζόρνταν από κοριτσάκι να σε κάνει γυναίκα. Ναι. Μ' αρέσει το γούστο σου. Ναι. Είναι μπρουτάλ, βέβαια. Σωστό. Έχει ένα αρσενική ηλικία, δεν έχει ένα πρωτόγωνο, πώς έλεγε η Τόνια Καζιάνη για τον Παράβα. Έχει ένα πρωτόγωνο αυθορμητισμό. Στο μάγκα με το τρίκυκλο. Τεράστια Τόνια Καζιάνη. Αυτό είναι που μου άρεσε. Έτσι, μπράβο. Σαμαρούδετα σε εκείνη την ταινία. Και βασικά μου αρέσει γιατί είναι ντροπαλός. Τώρα με την ομάδα μας τι θα κάνουμε τώρα. Άσε τώρα, αφού ξέρω ότι είναι. Δώσ' τον ένα 30 φορά. Δώσ' ένα 30 φορά. Θα το δώσουμε. Δώσ' τον. Δικό σου είναι. Είναι ο Βαλεντίνος μου για απόψε. Ναι. Δεν μου λες ότι δεν το ζω αυτό. Να κάνω μια ερώτηση. Το σκέφτεσαι το βράδυ όταν κοιμάζει το Τζόρνταν. Δηλαδή, φαντάζεσαι ότι κάνεις έρωτα μαζί του, τον φυλάς τον... Σε έχει επηρεάσει η διαφήμιση με την που του κάνουν μασάζ με το λάδι. Αυτό ακριβώς. Δεν έχω προχωρήσει σε τέτοιες σκέψεις, γιατί είμαι και εγώ λίγο ντροπαλή. Σαν κι αυτόν, γι' αυτό δεν πιάζει. Λοιπόν. Θα ντραπηθείς κι εσύ δηλαδή. Τι ζώδιο είσαι, Λιδία? Τι ζώδιο είμαι, Σκορπιός. Σκορπιός. Εσύ, Τζόρνταν. Τζόρνταν. Λιδία, τον Ασλαμά θα μπορούσες εσύ να τον γουστάρεις, ξέρω. Εντάξει. Μπράβο, για σένα. Τι ζώδιο είσαι. Γλύφι πατούσες, γλύφι μασχάλες. Ωραίο. Ναι, αυτό καλό. Να ρωτήσω μια γυναίκα που δεν σου αρέσει να σου γλύφουν τις πατούσες. Σοβαρά. Α, αυτό με τις πατούσες που έχει, το ξέρω, τον παρακολουθώ. Ναι, σου αρέσει εσένα. Ποιο. Να σου γλύφουν τις πατούσες. Γαργαλιέται. Εντάξει, δεν μου αρέσει και πάρα πολύ.
Εντάξει, βίτσια είναι αυτά. Άμα δεις και τον Τζόρνταν στη θάλασσα. Με μεγαλύτερε κάρτε. Είναι ο Γιώργο Τρέμι. Γεια σου, Βάη. Γεια σου, Φιλελάδα, να σε καλά. Γεια σου, Λιδιά. Να σε καλύτερο. Εξηγούστε ένα αυτά. Εντάξει, είπαμε για σένα τώρα τι. Κάτι και εκεί, ποιον πέσει ο Μπαουκ. Στον Παναθηναϊκό πέσει. Παναθηναϊκά. Χωρί περπάτε, χωρί Αθανασιά. Δεν ξέρω ποιο είναι και εσύ, δεν γίνω πέρα. Εγώ σου έχω πει 100 φορέ με τι μεγάλε ομάδε, μην το φοβάσαι τον Μπαουκ. Αλλά με τι μικρέ. Τώρα ήταν υπονοούμε αυτό για τον Μπαουκ. Όχι, δεν το πάει αυτό. Θα κοιτάξουν όλοι πίσω αρέ και αυτοί. Και μπορεί να πάρουν το ζόρι να μην πει. Και απλώνουν και το πανό σε 13. Αυτό όχι για τίποτα άλλο. Ωραία, πάμε στον επόμενο φίλο, ναι. Καλησπέρα. Καλώς ήταν. Εκπομπή 090. Ναι ρε φίλε, 090. Λοιπόν, Παναγιώτης Αξής από το Κορινό. Ωραία. Α, γεια σου Παναγιώτης. Γεια σου Αξής. Ήμουνα στο παιχνίδι χθες. Είχε μια 50 άρα, έτσι. Λοιπόν, όταν θα σε δώσω. Σχεδόν. Από τη Βόρεια Ελλάδα είχε μόνο 3 λεωφορεία. Επειδή πήγα εγώ με λεωφορείο. Ναι. Είχε μόνο 3 λεωφορεία. Μπερδεύεσαι ρε φίλε. Και τι μου πει. Εγώ μίλησα με 5-6 φίλους μου. Από τη Φλόρινα, από τις Σέρες. Τέλος πάντων. Γέμισε το Άγκα όπως γεμίζει η Τούμπα με την Επαρχία. Το πανό από την Αλεξανδρούπολη πώς ήρθε δηλαδή. Να σου πω κάτι, είναι κάποιος πατράς μυστικό παουξής και λέει από την μαυρό αστρικό. Τι πάνε αυτό. Χέστα αυτά ρε, πες μας για την μπάλα. Πες μας για την μπάλα. Φανταστικός κόσμος. Ναι. Πολύ καλή ομάδα. Α τον κόσμο, την ομάδα πε. Λοιπόν, εγώ θέλω, καταρχήν, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον μεγάλο αυτό τερματοφύλακα που λέγεται Ρομπέρτο. Ναι, ρε φίλε. Είναι ο καλύτερο. Τζέντλεμαν. Τζέντλεμαν συγκλονιστικό. Δεν είναι Ισπανό. Ναι, φίλε, το λέγαμε σήμερα με Παοξή. Με τον Άγγλο για τον Παοξή. Ο Ρομπέρτο δεν είναι Ισπανό. Είναι Βρετανό. Μάλλον είναι για να φεύγει από την Ελλάδα. Τεράστιο τζέντλεμαν, υποκλίνομαι, ναι. Ωραίο μήνυμα για τον Σαραμπαντά. Λέγε φίλε. Για διαδικασία 50-50. Ναι. Λοιπόν, και με τις ανακοινώσεις που έβγαλε σήμερα ο Ολυμπιακός έδειξε ότι αυτή τη στιγμή. Μικραίνει. Ότι είναι μικρή ομάδα, φίλε. Αυτοί που τη διδικούν, όχι ο Ολυμπιακός, είναι μεγάλος σύλλογος. Και είναι άξιος πρωταθλητής. Αυτοί που τη διδικούν σήμερα την ομάδα είναι πολύ λίγοι. Ανύπαρκτοι. Είναι μια οφθαλμαπάτη Ολυμπιακός. Απλώς έχει τα υπόλοιπα. Εγώ βλέπω με 50-50 διαιτησία θα πάλευε για αυτούς εκεί. Δευτεροτρίτος θα ήταν. Άσε ρε. Έχει διαφορά. Δηλαδή παίρνει το πρωτάθλημα ρε παιδιά με 20 βαθμούς διαφορά. Αυτό είναι που σε κάνανε οφθαλμαπάτη με 20 βαθμούς. Είναι όντως αυτό που λες με 50-50, αλλά σαν Ολυμπιακός είναι ομάδα. Εντάξει, είναι σύλλογος μεγάλος, δεν τι έκανε. Είναι, ακούσει, είναι ομάδα Ολυμπιακός. Μπορεί να το παίρνει με 50-50, φυσικά δεν έχει αυτή διαφορά, αλλά σαν Ολυμπιακός είναι ομάδα. Κωστή. Αυτό το μήνυμα, συγγνώμη φίλε, αυτή η μαλακία το μήνυμα τώρα, ρε συμμετέχει στη φάση. Ναι, δεν πρέπει να μετρήσει τον κόλ. Τι θα πει, τι θεώρησες αυτές. Το κανονισμός λέει, εάν είσαι offside και συμμετέχει στη φάση, τον κόλ δεν μετράει. Τι θα κάνουμε τώρα, αλλάξουμε τον κανονισμό για τον ΠΑΟΚ. Συνέχισε φίλε. Κοίταξε, το ΠΑΟΚ θα σου πω κάτι εγώ, εσύ πάρει μια που λένε σε ένα χωριό στην Παγκοσμίου στην Κατερίνη. Την κουτί την πιπ, την φταίνει τρίχη τώρα. Και σε άλλα χωριά τη λένε, εντάξει Παναγιώτη. Λοιπόν. Πάντως η ΑΕΚ μέχρι να γίνει ομάδα, να παράξει ποδόσφαιρο και να γίνει παραγωγική χωρίς να γίνει κλέφτρα, εκεί θα πρέπει να μην μείνετε σε αυτή τη νίκη. Ο προπονητής είπε τα θέλω του για του χρόνου. Για να μείνει. Έτσι. Ακριβώς. Θα δούμε όλα του χρόνου. Έτσι. Ωραίος. Δεν είδες ο Μπιμπίλας. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ. Αυτός που βάζει τα περισσότερα λεφτά, ναι. Βλέπω από το παρελθόν. Συνήθως έχει και τη διαιτησία. Συνήθως. Δεν βάζει σχεδόν πάντα. Σχεδόν πάντα. Δεν βάζει τυχαία στην Ελλάδα ο άλλος λεφτά, αν δεν διαφυλάξει τα λεφτά του. Έτσι. Έτσι. Τέλος. Διάλειμμα. Αυτός βάζει τα περισσότερα. Τα παίρνει. Διάλειμμα. Τελειώνουμε. Διάλειμμα. Πάμε. Δεν ξέρω αν χάθηκαν οι Κυκλάδες. Εγώ βλέπω τις Κυκλάδες να τις παίρνει ο Μελισσανίδης με τον Ιβάν. Αφού και στο τέλος, φίλε, λοιπόν να κάτσει, ναι, να τον συμβουλευτεί τον Μελισσανίδη. Στο τέλος να ακολουθήσει και αυτός μια Μελισσανίδη. Θα σου κάνει έρωτα ο Μελισσανίδης για 6-7 χρόνια. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Και κοιτάζετε απ' έξω και θα φωνάζετε μετά που θα κάνετε από τον Άρη και τον Ιναγκλή τις πόρτες θα φωνάζετε. Αυτό είναι πρόβλημα του μεγαλομετόχου αυτό. Άμα το κάνει αυτό το πράγμα. Στο διάλειμμα στο είπα. Από τον παρελθόν, ο Ολυμπιακός όταν είναι δυνατός, ναι, να και τον ΠΑΟ τους έχει και ψωμωτή. Μάλιστα. Το μόνο που αισθάνεται είναι τον Παναθηναϊκό. Ναι. Και εκ των πραγμάτων ο μόνος που μπορεί να τη βγει. Άσε ρε Μένιο τώρα. Άσε. Απλά είναι τα πράγματα. Άσε. Πάμε. Έλα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα φίλε. Ελβετός. Ελβετός.
Ελβετός. Ο Ελβετός, ο Αντρέας. Α, καλώς τον. Το παιδί ρε, μας δεν είναι την Ελβετία και παίρνει τηλέφωνο. Έλα, πάω. Εθνικός. Α, έλα ρε που λένε, έλα ρε εθνικάρα. Έλα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Γεια σου ρε Καλκαντέρα, λέγε. Πες στην ενδεκάδα του εθνικού το 90. Γιατί ο Τσόρδο δεν ξέρει την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Όχι, το ΠΑΟΚ δεν την ξέρω, δεν ασχολούμαι. Κουτίδη, Μπατίστα, Κατσικογιάννη. Κλαίω. Καμπόλη. Στρακόσια, τερματοφύλακα. Το 90 Κατσικογιάννης ο ένας είχε μείνει. Ο ένας είχε. Ναι. Ο Παναγιώτης μου ρωτάει. Γεροδόδωρος. Λούγκα. Γεροδόδωρος. Μιχάλης Γρηγορίου. Αν δεν κάνω λάθος. Προπονητής. Ναι, Μιχάλης Γρηγορίου. Τερματοφύλακα 300, ένας από τους καλύτερους που πέρασε. Φώτης Παπαδόπουλος. Εσύ πας πιο πίσω τώρα. Πιο πίσω. Φώτης Παπαδόπουλος με Γιάννη Αντωνόπουλο, αριστερό μπακ πριν πάει στον ΠΑΟΚ. Ο Ιλούγκα. Ναι, κυρία Κλαμά. Ναι, παρακαλώ. Παρένθεση, έξι στο πτώμα της Βίλας σήμερα ο Κλόπε. Μεγάλη ασέβεια. Εντάξει, οι Γερμανοί δεν... Δεν είδα τίποτα. Δεν μου λες, ο Στάριτς έβαλε ένα γκολ. Δεν το είδα το παιχνίδι. Νομίζω δεν ένα, μπορούσα ναι. να το δω. Χαίρομαι που γύρισε σήμερα ο Στάριτς να είναι γερός και ο Ντάνι Γουέλμπεκ. Δεν ξέρω. Ναι, έβαλε τον νικητήριο γκολ 95 για την Arsenal. Όχι γιατί είπε, Λέστερ, φόλα είμαι. Εννοεί σαν Ντάνι Γουέλμπεκ. Γιατί περιμένω την Αγγλία το καλοκαίρι, γι' αυτό ή τίποτα άλλο. Μάρι, Λέστερ, κρατάει. Ναι, είχατε αναφέρει πιο παλιά για τους Big Four. Τι λέγατε λίγο, τι είπες. Big Five. Τι είπες. Big Five, για τους Big Five στην Αγγλία. Στην Αγγλία, Big Five, ναι. Ναι, ήταν Big Four κανονικά, απλά τη Manchester τη βάλανε γιατί από την ίδρυση της Premier League μετά έχει πάρει 13. Τώρα θα γίνει ήταν, Big Six. Κοίταξε, ήταν και στα και την δεκαετία του 60 ήταν η United, δεν ήταν, εντάξει πώς. Αυτό και εγώ ρε φίλε, Big Five ήξερα. Ο πρώτος αγγλικός σύλλογος που πήρε πρωταθλητριών, περίμενε, πώς. Το βρήκα από την Αγγλική Ομοσπονδία, είχαν μάλιστα και ένα μήνυμα ότι οι Big Four καλωσορίζουν τη Manchester United. Ναι, ωραία, να το σημειώσω. Τον αντιβάλλαν τη United δηλαδή. Να το σημειώσω. Ναι, ήταν τέσσερις. Σίγουρα ήταν και κάποια πέμπτη. Έτσι, απλά το Big που λένε ήταν Big Four κανονικά. Ήταν Liverpool, Arsenal, Aston Villa, Everton. Να το ψάξω λιγάκι. Αν τέλος πάντων, εντάξει, μπορώ να σας στείλω το link, τέλος πάντων. Ήθελα κάτι και το Γιώργο. Πες μου, φίλε. Επειδή είμαστε πιο κοντά στην ηλικία σε σχέση με τον κύριο Ιορδάνη, ναι. Επειδή είστε οι δύο παπτζίδες, γι' αυτό το λέω, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Πες μου. Ας πούμε, από το 94 και μετά, έτσι μην σε πάω πιο πίσω. Ναι. Πόσες φορές έχεις ακούσει ότι ο ΠΑΟΚ φέτος το καλοκαίρι κάνει ομάδα και να κάνουμε ένα πλάνο τριετίας και ένα πλάνο διετίας. Χάλασε το πλάνο τριετίας. Κοίταξε, θα σου πω. Δεν θυμάμαι να σε ρώτησε όμως το παλικάρι και απαντάς εσύ τώρα. Και αυτό κακώς ρωτάς εμένα, φίλε, ρώτα τον Τζόρτζο. Βάλ το πιο εδώ όμως. Είναι λάθος η ερώτηση που σου κάνει. Αυτό το λόγο. Το ρωτάω επειδή είναι πιο κοντά στην ηλικία σε εμένα. Έτσι παρακολουθώ ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι ότι δεν παρακολουθώ. Εντάξει, πως είναι στην ομάδα μου, αλλά... Να απαντήσω. Χάλασε το πλάνο τώρα. Λοιπόν, μέχρι να έρθει ο Μπατατούδης, εκεί τα μαύρα χρόνια του Βουλινού, γιατί βλέπω τα βάζεις και εκείνα λίγο μέσα, κανένας δεν το έλεγε αυτό. Ναι. Όταν ήρθε ο Μπάτμαν, είναι γεγονός ότι τα πρώτα χρόνια και τι δεν ακούγαμε. Ακούγαμε και εγώ δεν ξέρω τι. Μετά που έφυγε αυτός και άρχισε πάλι η κατάσταση, πώς το λένε, να παίρνει την κάτω βόλτα, να σου θυμίσω, και αυτό το έχει πει και ο Τζόρνταν, για να μην του κλέβω τη δόξα, ότι ο ΠΑΟΚτσής κάθε πρωί που ξύπναγε έβγαινε έξω στις εφημερίδες και διάβαζε ποιος παίκτης θα κάνει προσφυγή. Άρα ούτε και αυτό ισχύει. Δηλαδή ούτε και με το κούμενο. Και ξεκινήσαμε να το λέμε αυτό από τότε που ήρθε ο Ιβάν. Δηλαδή όταν ο ΠΑΟΚ είχε δυνατό πρόεδρο με Μπατατούδη, που πήρε και τα δύο κύπελα, που για μένα ο Μπατατούδης το ξαναπεί ένας πολύ αδικημένος πρόεδρος για αυτά που ακούει, και ο και με τον Ιβάν Σαββίδη. Τον φάγανε κι αυτόν. Και για τον Αθηνά. Αλλού θέλω όμως να καταλήξω. Ναι, πες. Εσύ, προσωπική σου άποψη, έτσι ξέρω ότι δεν εκπροσωπείς κανέναν, έτσι εκπροσωπείς τον εαυτό. Ναι. Το ξέρω αυτό. Ναι. Έχετε προσωπολατρεία στον ΠΑΟΚ, ναι ή όχι. Τεράστια. Τεράστια. Όπως τι δηλαδή. Τεράστια, τεράστια, τεράστια. Όπως τι δηλαδή. Τεράστια. Εννοείται αυτό. Ακόμα δηλαδή και ο Θυρωρός, ας πούμε, και του Θυρωρού το όνομα μπορεί να ακουστεί σαν σύνθημα. Μπράβο. Ναι. Και της καθαρίστριας. Sorry, μία ερώτηση στους δύο παιδιά. Σήμερα καθυβρίστηκε ο Σαββίδης. Ναι. Συγχαίρετε τον Σαββίδη, ακούστε. Ναι. Από μερικούς, από μερικούς στη θύρα 4. Από τον Ηρακλή, παιδί μου.
Έχασε από ομάδα του Σπόρι. Εγώ ξέρω τι παθαίνω. Δηλαδή, να χρειαζόταν να σου πω λίγο κάτι. Ωραία, μπράβο. Αλλά δεν είναι το εγγράφο. Αυτό είναι αυτό χρειαζόταν. Εγώ γι' αυτό έλεγα πέρσι. Φίλε Εθνικέ, εγώ γι' αυτό έλεγα πέρσι ότι γι' αυτό χρειάζεται ο Ηρακλής και ο Άρης στην Α κατηγορία. Ο Πάοκ επί Σαββίδη. Ο πρώτος στην πόλη. Ναι, ακριβώς. Παλιά ο Πάοκ εδώ και τρία. Γι' αυτό είχε τέτοια. Να απαντήσω λίγο στον παιδί. Συγγνώμη, με συγχωρείς. Λοιπόν, γι' αυτό εγώ θέλω Άρη και Ηρακλή στην Α κατηγορία. Γιατί ο Ηρακλή, όπως είναι αυτή τη στιγμή, δεν θυμίζει καθόλου τον παλιό Ηρακλή την έγκλη που έχει. Όταν ο Πάοκ έκανε στην Τούμπα εδώ και τρία χρόνια από την κάθε κολοπετινίτσα, όταν έχασε την προηγούμενη τον Ατρόμητο, όταν πέρσι έκανε και εγώ δεν ξέρω. Πεκτικό λέω έτσι. Αναγνωρίζουμε όλοι του ανθρώπου του Ηρακλή. Λοιπόν, δεν έλεγε κανένα τίποτα. Έπρεπε να χάσουμε εδώ τον Ηρακλή. Δηλαδή, μοναδική φορά πέρσι που γκρίνιαξε ο κόσμο, αν θυμάσαι, ήταν στο μοναδικό τοπικό ντέρμπι που έπαιξε ο ΠΑΟΚ που ήταν με τον Απόλλωνα Καλαμαριά στο κύπελο. Μπράβο, αν έκανε β' εθνική από το Βατανιακό, δεν θα έλεγε κανένα τίποτα. Γι' αυτό χρειάζεται το τοπικό ντέρμπι. Επίση, είχε πει κάτι πολύ σωστό την επόμενη μέρα του κυπέλου. ΠΑΟΚ και Ηρακλής 5-1, ο Σαπατζόπουλο Δημήτρη στο ρεπορτάζ στο Λίμπερο. Θα ήταν δύσκολο το ματς, δεν ξέρω πώς θα πήγαινε, αν δεν υπήρχαν εκείνοι που μόλις τους είδα, λέω δεν είναι καλό αυτό. Οι 50 Ηρακλειδείς πάνω στα επίσημα. Γίνεται το 0-1, πανηγυρίζουν αυτοί, γίνεται χαμός, 50-60 άτομα ήταν, το θυμάσαι. Ποιο παίρνει το ματς? Πάω και Ηρακλής κύπελλο 5-1, μωρέ, πρόπερση. Ναι, ναι. Πανηγυρίζουν αυτοί, ξεσηκώθηκε όλη η Τούμπα. 50 δεν ήταν, καμία 15 ήταν. Καλά, έχεις και μαλάκα προπονητή. Όχι, δεν παίζει ανοιχτά στην Τούμπα ο ίδιος. Φόλα ανοιχτά. Και μαλάκα προπονητή. Και είχα ποιον είχα γκολκίπερ. Το Φώτη τον Κυπουρό. Τον Φώτη τον Κυπουρό. Δεν έπρεπε δηλαδή να φάσει 5 εκεί. Και ποιον είχα μπροστά. Ποιος έδινε ασίστ στον Μπάο. Ο Νουάτσι, μεγάλος ο Νουάτσι. Ο Νουάτσι, ρε. Άντε, ρε. Γυρνούσε πίσω, γυρνούσε την μπάλα πίσω. Στο πρώτο μάτσι, το 3-3 ασίστ, ποιος έδινε μπροστά. Ο Σάμπο, το Βέλιο. Καμία σχέση, δεν είναι σαν αυτή. Ο Σάμπο δεν έκανε το πίσω την παλιά. Την παλιά, ναι, ναι. Όχι ο Σάμπο, δεν ξέρω ποιος ήταν. Δεν θυμάμαι πάντως καμία δεν πάσανε. Επόμενη γραμμή, ναι, ευχαριστούμε. Πού είσαι, φίλο. Ρε Νίκο, άφηνε λίγο τα μηνύματα, ρε παλικάρι. Δεν είναι πολλά, είναι πολλά. Είναι πολλά, είναι πολλά. Πού είσαι, αγωνιστικέ θέλει να πάρουμε μέχρι τώρα την είδα. Δύο, τρεις. Δύο, τρεις. Τρεις αγωνιστικέ θα το φάει τώρα. Κινδυνεύει να μείνει εκτός πεντάδας. Δεν θα τον αφήσουμε. Δύσκολα. Μενιό. Να σου θυμίσω μόνο εγώ λέω ότι κινδυνεύεις, γιατί γιατί μετά τον Παναθηναϊκό παίζει την Τούμπα με τον Αστέρα, ε! Λοιπόν, άκου το μήνυμα, σε αυτά που σου αρέσουν από θαλαμοφύλακα. Καθαρά για σένα, καθαρά. Τεράστια θαλαμοφύλακα, να είσαι καλά ρε φίλε. Επικίνδυνος ο Τούντορ, μάτς σφιχτό, το έκανε ροντέο. Μου βγάζει Κίτσιου και αφήνει Σάμπο στην πλευρά και βάζει μέσα Χαρίση που έρχεται από τραυματισμό και φοβάται να μπει στις φάσεις. 4-4-2 σε ρόμβο έπρεπε να παίξει στην αρχή. Αυτό με τον Κίτσιου και τον Σάμπο είναι θέμα το οποίο δεν συζητήθηκε. Τον ανακαλύψαν τώρα τον Τούντορ. Ο Τούντορ έπρεπε να τον είχε στείλει ένα σοβαρό παράγοντα από το Σεπτέμβρη. Επόμενος κύριος. Έλα. Καλημέρα στην παρέα. Καλώς τον. Καλημέρα, Ταφέ. Γεια σας. Χαιρετώ όλη την ομίγυρη. Είσαι ο παθός του. Γεια σου, φίλε. ΠΑΟΚ. Τι αδερφέ. Πάει πρώτια. Θα συμφωνήσω στα περισσότερα από αυτά που έχει πει ο Γιώργος, με εξαίρεση τις ευθύνες που πέρασε στο Βεζιρτζή. Άκου φίλε Γιώργο, ναι. Ο Βεζιρτζής δεν νομίζω να ήθελε να γίνει πρόεδρος καταρχάς. Δεν ξέρει, γι' αυτό το λέω, το ξέρεις. Είναι τόσο αξιοπρεπές άτομο, έχει χάσει όλη την περιουσία του για τον ΠΑΟΚ. Αν δεν ήταν ο λογιστής του, δεν θα είχε ούτε τα ανταλλακτικά στην τελευταία, γιατί δεν είχε την πρώτη εταιρεία αυτοκινήτων, πήγε σε άλλη μετά. Από όσο ξέρω, γιατί η μητέρα μου δούλευε σε τέτοιο. Εσύ είσαι συγγενής του Βεζιρτζή, φίλε. Η εγκατάλειψη του Βεζιρτζή από το πόστο του σημαίνει ότι είδε ότι επικρατεί το απόλυτο μπάχαλο. Πόσο στίγμα βάζεις ότι ο Βεζιρτζής θα επιστρέψει? Ορίστε. Τι στίγμα βάζεις ότι ο Βεζιρτζής θα επιστρέψει? Μπορεί, δεν είναι κάτι. Εσύ τι μαθαίνεις? Εγώ πιστεύω ότι αν επιστρέψει θα επανέλθει ο Μαλότα και παραμείνει. Σημαίνει τι ακούς εσύ, κολοτρίβεται για να επιστρέψει? Για πράγματα θα ξαναφύγει. Ωραία, ωραία. Κολοτρίβεται να επιστρέψει, αυτό ρωτάω. Ορίστε. Λέω εγώ, κολοτρίβεται για να επιστρέψει. Δεν είναι άλλο ακαδημαϊκή η διατύπωση κόλλο τρίβεται για τέτοια ανάγκη. Εντάξει, αυτό που λέει ο Βεζιρτζής έχει δίκιο. Το DNA του Παοξή σήμερα δεν το είδαμε. Κάτι, να σου πω κάτι ραπ. Ο Βεζιρτζής. Ωχ, μωρέ με το Βεζιρτζή να ρε. Επόμενη γραμμή, με κούρασε. Λοιπόν, δεν υπάρχει παράγοντας. Εντάξει. Σε ομάδα που να μην δεν βάζει λεφτά. Αυτά μόνο στη Θεσσαλονίκη γίνονται.
όπου έχει φωτογραφία και χαρά παράγοντες. Πες τα Ρεμένιο. Υπάρχει παιδί σε ομάδα των Αθηνών να κάνει βιζιτζιστή. Να μην ο Χωσέ παράγοντας. Πάω και είμαι. Από στη Θεσσαλονίκη γίνονται αυτά τα πράγματα. Πάμε, ωραίο μήνυμα. Καλά λέει. Στον Τέτσο Ξαβίδης εκεί θα ρωτήσει εσένα άμα γιατί να βάλει λεπτά. Κριτική κάνει ρε. Τι κριτική να κάνει. Κριτική να κάνει. Για ποιο πράγμα. Από μπάλα τι ξέρεις. Θέλω εγώ κάποιον στη δουλειά μου να ρωτήσω τον Μένιο. Τι δουλειά έχει ο Βεζιρτής στην μπάλα. Από μπάλα που διοίκησε τον έβαλε τεχνικό διευθυντή. Διοίκηση. Βεβαίως. Καλά δέχω στην περιουσία. Πάμε πάρουν τον καλύτερο. Κάτσε ρε περίμενε ρε. Αυτό σήμερα έπεσε με δεξί μπακ, full back το Σάμπο. Γιατί δεν ήθελε στο Καλίτσιο. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα. Έλα, γεια σας. Καλησπέρα, φίλε. Δηλαδή, εγώ να κάνω μια περιουσία. Κάτσε, ρε φίλε. Θα κάνω μια περιουσία. Δεν την πάω καλά. Έτσι. Και με πάρει εσύ στη δουλειά σου, φτιάξει δικιά σου περιουσία. Άμα στρελάνε, ρε. Έχασε, λέει, την περιουσία του και το βάλει στον πόδι. Δικαίωμά μου είναι να σε πάρω εγώ και ξέρει τι κάτι. Μπορεί εκεί το κομμάτι να σε θεωρώ το καλύτερο. Α τα άστα γλυψίματα. Α έβρε τώρα. Λέγε, ρε φίλε. Λέγε. Λοιπόν, καλησπέρα. Γεια χαρά, φίλε. Ναι, γεια σου, Κώστα. Γεια σου, φίλε. Και εσένα και το επιτελείο σου. Ωραία, ωραία. Γεια σου, φίλε. Παοξίσε με, θέλω λίγο να συνομιλήσω με τον Τζόρνταν, να δεν ενοχλούν τους υπόλοιπους. Λέγε, φίλε. Όχι, παλιά. Ναι, είσαι πολύ ευγενικός. Φίλε, υποκλίνομαι. Τζόρνταν, ακούς. Για το τελευταίο που είπες, υποκλίνομαι. Τζόρνταν, ακούς. Πεντακάθαρα. Θέλω να σου μιλήσω το Τζόρνταν. Για λίγο, θέλω να σου ρωτήσω το εξής. Αν σε περίπτωση κατορθώσει φέτος και η ομάδα μας στην Ευρώπη, λόγω του ότι κατά πάσα πιθανότητα από ό,τι ακούγεται. Και τον Πανίωνε θα πει. Και πιστεύω ότι είναι αληθινός, ότι αληθές ότι ο Πανίωνιος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Yeah. Δηλαδή να τερματίσεις έκτος πίσω από το τίτλο του ΠΟΚ, Πανιόνιο Αστέρα Τρίπολης, και να παίξει με αυτόν τον τρόπο Ευρώπη. Yeah. Θα είσαι χαρούμενος, έτσι. Θα χαίρεσαι, θα το σταθάρεις. Από τυχαία είναι χαρούμενος. Θέλω να μου απαντήσεις. Τι να χαρούμενο με αποτυχία θα είναι. Ένα σε ρωτάω, ρε παιδί, πώς θα γίνω εσύ θα πάω. Δεν θα είναι. Δεν θα είναι. Όχι. Όχι φυσικά. Όχι φυσικά. Και κάτι άλλο το οποίο θέλω να ακουστεί, γιατί δεν το είπες πριν σε συζητήσεις που άκουσα, ας πούμε, που γίνανε με άλλους, ας πούμε, ομοειδιάτες και εμείς, ας πούμε. Ότι ναι, μεν η ομάδα μας είχε σήμερα απουσίες στο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Όντως έτσι. Μία από αυτές όμως, που για μένα προσωπική εκτίμηση είναι αυτή, έτσι, είναι και η πιο σημαντική, είναι ο ΜΑΚ. Yeah. Ήτανε διότι έτσι την επέλεξε ο προπονητής μας να μην παίξει αυτό το παιχνίδι. Είναι ή δεν είναι όπως το λέω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις, ξέρω εγώ. Σωστό αυτό, ίσως υποτίμηση. Ότι ενώ είχε το δικαίωμα να το ξετυλίξει. Είναι από κάρτες. Όχι φίλε. Ναι, από όχι φίλε. Όχι, φίλε. Όταν το επέλεξε όμως σε ναι. Δεν ήταν ότι ο τραυματίες πρώτον. Και δεύτερον, η αλαζονία σας, η αλαζονία σας. Παίζω με τον πεθαμένο τον Ηρακλή, δεν βάζω το ΜΑΚ εκεί. Είστε αλαζόνες. Μην ξεχνάς όμως ότι παίζουμε μετά με Παναθηναϊκό και Αστέρα. Άρα, ναι. Αν είχε να διαλέξει αυτά τα ματς, έτσι μπορεί να σκέφτηκε. Η μικρή ομάδα είναι την ομάδα που έχει τον ίδιο στόχο, τον ήθελε μέσα το ΜΑΚ. Κώστα. Αλαζονικό ήταν. Ναι. Κώστα, μ' ακούς. Ναι. Μ' ακούς. Ναι. Εσένα μιλάρα, το που λέει. Έλα, φίλε. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν είμαι αλαζόνας, ούτε και μιλάω με αλαζονία. Δεν λέω για σένα. Όχι, δεν λέω για σένα. Ούτε και εγκρίνω την αλαζονία, ναι, του Τούντορ να υποτιμήσει ως το πιο εύκολο, άκουσε με λίγο, ως το πιο εύκολο παιχνίδι της Ιρακλής, ναι, το μάτσο του Ηρακλή στην Τούμπα, και να θελήσει να ξετιμωρηθεί ο Μάτς σε αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Εντάξει, είναι και το πιο εύκολο. Συνεπώς, αυτό πρέπει να λέγεται και να μην λέμε ότι είχαμε απουσίες. Αν σήμερα υπήρχε ένα ΜΑΚ, θα ήταν πολύ διαφορετική η επιθετική οντότητα της ομάδος μας. Το ότι δεν τον είχαμε είναι άλλο ένα ταμείον του Τούντορ, που για μένα φέρει πολύ μεγάλη ευθύνη, χώρια την ανακατοσούρα που προκαλεί με την ομάδα με τις επιλογές του. Αυτό πρέπει να υπόνεται, ας πούμε, ότι ο Μάκ σήμερα που δεν έπαιζε, αυτό το αποφάσισε ο Τούντορ. Και όχι ότι τα τον τιμώρησε η ΕΠΟ. Και αδερφέ, γνώριζε ότι δεν έχει και το Ροντρίγκε στη διάθεσή του. Άλλο καπέλο αυτό. Ο Ροντρίγκε ήταν τραυματισμένο. Ο Μπακ μπορούσε κάνει σήμερα να παίξει, αλλά ο κύριο Τούντορ είπε ότι έλα μωρέ τώρα με τον Ηρακλάκο, τον έχω στο τσεπάκι. Έτσι το είδε, ρε. Καλά σου λέει. Έτσι το είδε. Λοιπόν, ωραία, και εγώ σας ρωτάω λοιπόν, εσείς τους που κράζετε τον προπονητή, γιατί εδώ πρέπει να υπερασπιστούμε τον προπονητή. Αν ο προπονητής έπρεπε να διαλέξει που θα παίξει ο ΜΑΚ με Ηρακλή στην Τούμπα, με τον Παναθηναϊκό και με Αστέρα Τρίπολη στην Τούμπα, τι θα λέγατε. Το αποκλείστηκε το στήμα ήταν. Δεν βγήκε το αποτέλεσμα και όλοι το κράζουν, φυσικά.
Δεν μου λες. Ένα από τα τρία. Αλαζονικός δεν γίνεται και ο Γιώργος Σαββίδη με το μήνυμα. Μία πόλη, μία ομάδα. Οπό. Ναι. Γιώργο Σαββίδη. Ναι. Παλικάρι. Ο Μικι Μάους το έδωσε. Με μικρό παιδί είναι, μωρέ. Βρε παλικάρι μου, είσαι νέο παιδί. Ήρθες τώρα. Δεν ήσουν εδώ. Εντάξει, δεν είναι παράγοντα, νεαρός είναι ακόμα. Ναι. Νεαρούλη είναι. Εντάξει. Θα βγει με το φίλο του να του γνωρίσει τις γυναίκες τώρα. Μαθαίνουμε την ιστορία της πόλης. Ποιες είναι οι ρίζες στην πόλη. Ποιοι ήταν εδώ οι παγιάτιδες. Ο Γιωργάκη. Ποιοι ήταν οι αστικοί. Ορμήξαν οι άλλοι μέσα στο χάντμπολ. Οι αστικές οικογένειες. Για πού μιλάς τώρα, φίλε. Πήγαν βέβαια και οι Ηρακλειδοί στο χάντμπολ και κάνανε μανούρα εκεί. Ναι, σε γυναίκες και παιδιά, εντάξει. Ναι. Μεγάλη μάγκη σκέφτη. Και φάγανε μερικές ψηλές μετά, έμαθα εγώ. Ποιο, ναι, βεβαίω. Το μαθημόν αυτές. Του συλλήψανε. Ναι. Με το είπε κάποιο που του έδωσε ψηλές. Που έδωσε. Ναι. Έτσι μη. Με έχει δικαιώνει. Ψέματα, αλήθεια. Με δικαιώνει. Ναι. Φουσκωτό. Φουσκωτό. Καλά, μακριά από αυτά. Ναι. Από το ποτήρι αυτό μακριά από αυτά. Τότε τι δηλαδή. Τι κομμάτι μόνο αυτό. Γιατί. Εσύ ρωτήκατε αυτό που έφαγε τις ψήλες. Γιατί μίλησα. Γιατί μίλησα με 9 άτομα. 9 άτομα. Τραχάνε. Είναι αυτό που ήταν φουσκωτό. Εσύ είσαι εκτό κλίματο. Ναι, ναι, ναι. Επόμενη γραμμή, ναι. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Για γάμα φυγή μιλάμε. Μιλάμε, φίλε. Καλώ τα γόρι. Καρφιά, ματογκιάλια, μπουκάλια. Από παοξίδες στο αυτό, ναι, ναι. Άκου να δεις. Οι παοξίδες είναι ολυμπιακός η ομάδα η οποία είναι αντίπαλή τους. Πάνε στους αμπελόκηπους και ρίχνουν πέτρες και καδρόνια και γράφουνε στον πάγο τα και μετά το μάτς με τον Ηρακλή την πέφτουν στο Σαββίδη. Δεν άκουσε πουστλούκι ο Σαββίδης από άλλο μάτς με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και τα λοιπά. Το πουστλούκι το ακούει με τον Ηρακλή. Μια πόλη, μια ομάδα. Λίγοι είστε ρε. Λίγοι είστε ρε. Τι πήγε στην Τούμπα, πήγε. Ποιος πήγε στην Τούμπα σήμερα που σας. Πήγε κανείς. Υπομονή, χτίζεται η ομάδα. Χτίζεται. Γιώργο, πήγε στην Τούμπα. Όχι, σήμερα δεν πήγε. Για πες. Μάρια, πήγε. Όχι, δεν πήγε. Στην Τούμπα. Πήγε κανείς στην Τούμπα. Όχι, εσύ πήγε. Δεν μπορεί να ήταν καμιά 30-40 που βρήσανε τον πρόεδρο. Τον πρόεδρο. Ίδια και τα ίδια. Τι 30-40 ρε. Η ρεπόρτερ εικόνα ήταν. Τι λες ρε, όχι 30 γραφική ήταν. Στο λέω και εγώ. Α, πρόεδρο. Ναι, για τον πρόεδρο. Απέξω από εσά. Πολύ ξεφτύλε. Πήγε φίλο μου. Ήμουν στο γήπεδο. Έτσι όπω τα λέω. Τώρα το γήπεδο σηκώθηκε και έκραξε του άλλου που ρίζανε. Πώ θα γίνει τώρα. Στον πρόεδρο, sorry. Μετά του το πήγα. Έξε πώ είσαστε. Έσκασε ο κόσμο, το ξέρουμε. Όλοι σκάσαμε. Σιγά που γάμε. Λοιπόν, το που μα κολλήσει κάποια ή τα ένα, η γιώτα ένα, πώ τη λένε αυτή την. Αυτό που έδειξε η Εθνική Κυριακή που χειροκροτούσε Σαββίδη από πάνω, τι ήταν. Ποιο. Αυτό που έδειξε η Εθνική Κυριακή που χειροκροτούσε Σαββίδη. Τα κοριτσάκια που πήραν το κύπελο. Χάντμπολ. Χάντμπολ γυναικό. Παράγοντα. Μεγάλο παράγοντα. Πήρε το γυναικείο Χάντμπολ και χειροκροτούσε. Χειροκροτούσε. Και μετά ήρθε ο Τσιλιανίδη και τον έκανε. Δεν έχετε αθλήματα που θέλετε εκεί. Και θέλει να κάνει και κόμμα αυτό εδώ. Θέλει να κάνει κόμμα. Και θα και ο Τζόρνταν θα ψηφοφόρο θα είναι. Στοπ, δεν μιλάμε, ο Αριανός συνεχίζει. Σε ακούμε τώρα. Ναι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, Μένιο. Έλα, παιδιά μου. Ατενίζοντα η Β' Αθηνική για του χρόνου, θέλω να κάνουμε έτσι μια κουβεντούλα ωραία. Ναι. Αγωνιστικά καθαρά. Ναι. Όσον αφορά τον Νάσο, Τσινάρ, Σιδεράκη, είμαι ικανοποιημένο, πιστεύω μα καλύπτουνε. Δεξιά Γεωργιάδη, η Τζίδη Στόπερ, μια χαρά. Σαμαράζει λίγα πράγματα. Έχει άποψη για τον Σαμαρόπουλο που πήραμε από την Καλαμαριά. Για Β' Αθηνική δεν κάνει. Ναι, οπότε θέλουμε στόπερ. Θέλουμε ένα καλό στόπερ. Πάρτε τον Αβραάμ Παπαδόπουλο. Θέλουμε. Γιατί ο Σαμαράς του χρόνου, ναι, το παιδί νομίζω θα είναι 37,5, 38. 40 χρόνια. Ναι. Ωραία, 38. Ο Άρης και ο Τσουμάνης αριστερά λίγα πράγματα. Τι πράγμα? Και ο Τσουμάνης λέει αριστερά λίγα πράγματα. Όχι, γιατί βίντεο εθνική είναι καλός ο Τσουμάνης. Καλός ο Τσουμάνης. Ο Άρης αμυντικά, αμυντικά δεν είναι καλός, μπροστά είναι πολύ καλός. Είναι μπροστά ο Τσουμάνης, εντάξει. Εντάξει, εξτρέμ. Ναι, εγώ πιστεύω. Δεν κόβει ούτε με βαλέ, αλλά μπροστά είναι καλός. Ναι, εγώ πιστεύω ένα στόπερ και ένα αριστερό μπακ. Όσον αφορά το κέντρο, Καλογέρι, Ρόβα, Ντούνι, είμαστε κομπλέ. Όχι, ρε φίλε, όχι, ρε φίλε. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Έλα. Θέλουμε τρεις παίχτες πρωτοκρασάτους, έναν σε κάθε γραμμή. Εννοείς εξάρι, οχτάρι και τα υπόλοιπα. Βέβαια. Ναι. Τρεις παίκτες, ένα σε κάθε γραμμή. Και εξτρέμ δεν έχει δηλαδή στο μόνο. Ναι, κοίτα, ναι, κοίτα τι γίνεται τώρα. Με δυο, όπως είναι ο Τάτος τώρα μέσα έτσι. Και ναι, ακόμα ένα καλό χαφ. Και ένα βαρβάτο φορ, τελείωσε η Β' Εθνική. Ο Καπνίδης είναι καλός ρε φίλε, το λες αυτό. Για Β' Εθνική, θες φίλε καραβάνα στη Β' Εθνική, σέντρε φορ, 35χρονο, με πολλά χρόνια καριέρα στην Α. Δηλαδή εσύ θέλεις κάτι σαϊτιώτη.
Ναι, ένα τέτοιο στυλ δηλαδή, έναν γουμαρά για τα εκτός έδρας. Παυράκι ο Σαϊτιώτης. Το Παπαδόπουλο, ρε, το Παπαδόπουλο. Γιατί... κοψιά κίνηση σωματοδομή, Wayne Rooney. Μπράβο, γιατί η Β' Εθνική δεν έχει έδρες χωριά όπως είναι τώρα η Γ' Εθνική. Έχει και σκληρές έδρες. Έχει και νύχτα, ρεκούγια, έχει και τέτοια, ναι. Έχει σκληρές έδρες. Επομένως θέλει ένα φόρ μπροστά, ένα γουμάρι ακόμα, με πολλά παιχνίδια και να έχει τον γκολ. Οπότε πάμε, ένα σόπερ, ένα αριστερό μπακ. Ένα χαφ καλό και ένα μπροστά φόρ βαρβάτο. Εξτρέμ δεν θέλεις καθόλου. Δεν νομίζω, μωρέ, δεν είναι η κατηγορία μα. Ρε εσύ, μας παταλάς τον χρόνο μετά από δύο ντέρμπι για το μελλοντικό άρι της Β' Εθνικής. Τώρα με... κάτι τελευταίο πριν κλείσω, κάτι τελευταίο. Ναι. Επειδή η επόμενη αγωνιστική είναι με τα Γιονέρης, ναι. Θα πάρω το αίμα μου πίσω για τα 50 προφιτερόλ που έφαγε πέρυσι με το Πασεραϊκό. Καλέ, αυτός έχει πολλά λεφτά, γιατί έφαγε προφιτερόλ. Και κάνα φορτηγό βαμβακόπιτες πάντε κατά. Βαμβακόπιτες. 50 προφιτερόλ φάγανε τους ο Κιλικής. Τι να κάνω. Καλημέρα μου. Για χαρά. Τι να σε κάνω, θέλω να μήνυμα, κάνεις... μήνυμα για τον Τζόρνταν. Θέλω από... να κάνεις επανάσταση με τον Καραϊτζίδη. Μήνυμα για τον Τζόρνταν από Πετσί Θυρατεσερίτη. Θυρατεσερίτη. Ναι, ναι, ναι. Για πες. Εμείς δεν τον κράζουμε για να φύγει, αλλά για να ξυπνήσει και καλά κάνουμε. Και εγώ τον κράζω για να ξυπνήσει. Κάτσε, ναι. Και δεν ήταν 30-40, προφανώς δεν κατάλαβε αυτό που είπες εσύ, Τζόρνταν. Λέει μισή θύρα 4 τον έβριζε σήμερα. Δεν ήταν έτσι. Αν εννοείστε και από την κερκίδα. Για την κερκίδα μιλάω εγώ, ναι. Επιτέλους, ρε παιδιά, 50. Όταν κράζεις κάποιον, κράζεις την κεφαλή. Σκασμένη αυτό είναι πιο αντρίκιο είναι. Έτσι. Απλά το κεφάλι. Πολύ σωστά κάνατε τα παιδιά. Απλά λέω το εξής. Ήταν με τον Ηρακλή. Αλλιώς θα την περνούσαν ευθύνα, να πούμε. Όταν κράζεις. Δεν φεύγαν οι παίκτες η ώρα 3 στα χαράματα, αν παίζαμε τον Πανετολικό. Εντάξει. Καλά κάνανε. Ναι. Μια πόλη, μια ομάδα. Ήρθε η πόλη, τώρα έχει δύο ομάδες. Εντάξει. Ναι, αυτό σε πείραξε. Αυτό είναι το σύντομο. Αλλά η μεγάλη ομάδα της πόλης και της Βορείου Ελλάδος, αν πάντα ο Πάου. Εντάξει, είναι κανόνας αυτός. Από το Λιτόχωρο και κάτω. Το έχει δείξει η ιστορία, η προϊστορία, το παρόν, το μέλλον. Δώσε τον Αγλυφιτζούρι να φάει. Τι να κάνουμε, δώσε τον αυτόν τον Αγλυφιτζούρι που παίζει με τα χωριά. Εντάξει, πάμε. Επόμενο. Έλα, φίλε. Ναι, δεν πειράζει. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα, αδερφέ. Χαιρετά όλα τα Καρντάσια εκεί πέρα. Καλώ, φίλε. Να σκαλά, αδερφέ. Έχω να σας πω δύο μηνύματα. Ο παδός ΠΑΟΚ. Φυσικά. Φυσικά. Έχω παρκάρει εδώ πέρα το τρακτέρ γιατί είμαι και αγρότης. Αρχικά θέλω να σας πω ότι τα φιλιά μου στον Τζόρνταν, ο οποίος βλέπει πολύ μπάλα. Να είσαι καλά, φίλε. Και θαυμάζω την ποδοσφαιρική του ανάλυση. Είναι τρομερός. Όχι. Επίσης και τα παστέλια του είναι τρομερά. Να είσαι καλά. Και ένα ακόμα πράγμα. Σήμερα ο Ηρακλής μας έσφαξε. Είναι σαν να κέρδισε η ΑΕΚ. Καλά τα είπε ο Τζόρνταν. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, δεν γίνονται αυτά. Βλέπουμε μπάλα και τα λέμε. Α, να έρθω με τον φίλο μου, εγώ είμαι ΠΑΟΚ. Έτσι. Είσαι ΠΑΟΚ. Ο φίλος μου είναι Ηρακλής. Να, μιλήστε του λίγο. Ελατήριο, Σούλα, να είναι Τριζάτο. Τον έχω αφήσει. Ελατήριο προτιμώ. Έλα, φίλε. Γεια σας. Καλώς. Γεια σας. Γεια σου. Γεια σας. Εγώ είμαι Ηρακλής. Ηρακλής και Αλβανός γίνεται, ρε. Πώς δεν γίνεται. Εμείς οι Αλβανοί, Ηρακλής και Μίλαν είμαστε. Εσύ. Πολλούς έχει. Στα επίσημα πολλούς Ηρακλήδες. Έχουν γίνει Ηρακλήδες. Στα επίσημα κιόλας είναι Ηρακλήδες. Ναι. Έλα την άλλη Κυριακή πάμε. Δεν κάνουμε πλάκα σοβαρά. Δηλαδή, θα δεις Αλβανούς στα επίσημα του Ηρακλήδες. Υπάρχει Αλβανός που έχει, δεν έγινε ΠΑΟΚ. Είσαι εσύ ένας από αυτούς. Θα σε γνωρίζω, ρε φίλε. Εντάξει, να σε πω σήμερα για το μάτι. Έτσι. Μου άρεσε πάρα πολύ σήμερα ο Μέλιος. Έτσι. Εξαιρετικό. Μπράβο, ρε σκύλε. Γουστάρω μέσα, ναι. Την γυροδιά, Δηλαδή το παπούτσι άμα με γυρίζει και είναι καινούργιο, δεν γουστάρει. Α, και αυτό, και αυτό. Μ' αρέσει. Κάτσε μου λέει το παιδί. Σαπίλα του παπουτσιού, λοιπόν. Το κοντρόλ που κάνει και η πάσα που κάνει στον γκολ είναι φοβερή. Του Βέλιου. Του Βέλιου. Τελείωσε η English Premier League. Κανονικά Αγγλία, ναι. Θεωρώ ότι μπορούμε να τον πουλήσουμε πάνω από 2-3 εκατομμύρια. Δύσκολα. Σε παρακαλώ, μετέφερε την άποψή μου ότι πιστεύω ότι ο Κόκε θα τέριαζε πολύ στον φετινό ΠΑΟΚ. Ένα φίλο μου λέει ότι ο Κόκε θα τέριαζε στον φετινό ΠΑΟΚ. Στη θέση του Πέλκα, ίσως. Γιατί μαζί έπεσε μαζί με Ντιόλι. Συμφωνώ με Ασλαμά. Συμφωνώ με Ασλαμά ότι δεν υπάρχει Ντιόλι. Στη θέση του Περπάτοφ. Ναι, εννοείται, ρε φίλε. Και πιστεύω ότι με τον Περπάτοφ ο ΠΑΟΚ δεν θα πάει. Εγώ, φίλε, δικαιώθηκα με τον Περπάτοφ, δικαιώμαι το χρυσό κλειδί της πόλης. Οκτώβριο το είπα. Για χαρά. Τον περιμένανε Νοέμβριο, τον περιμένανε Δεκέμβριο, τον περιμένανε Ιανουάριο. Τον περιμένανε Φεβρουάριο, τον περιμένουμε, ρε.
Λέγε ρε, μίλα ρε. Μόνος του είναι, σου λέω. Μόνος του είναι. Έπαιζε στη United, αλλά είχε μπροστά το Ρούνεϊ, είχε τον άλλο. Τον καλά, σκούρο, λέει, πάνε κάτι χρόνια, ξέρεις. Εδώ ποιον έχεις τώρα. Εγώ είχα μαλλιά έτσι τότε. Και τι είναι αυτός τώρα, δηλαδή, γέρος είναι. Είναι τώρα τον Μπουκουμπά. Όχι, είναι, νέο παιδί είναι. Ρε, φίλε. Ναι. Ο Σκούλς έπαιζε μέχρι τα 40 εκεί πέρα. Σκούλς. Πώς τον λέω, ο Σκούλς. Ο Σκούλς. Ο Σκούλς, ρε. Ο Σκούλς. Πώς έπαιζε, 41 δεν έπαιζε. Τι μου είπατε πως το μου συγκρίνεις τη βουλγαρική απάτη με τον, με τον ποδοσφαιριστή επιτομή της δεκαετίας του 90 τον Bob Scholes πως ήταν, του δέρα το καπέλο ο Σκούλης. Ναι αλλά είναι 7 χρόνια πιο μεγάλος ρε φίλε. Ο αγέλαστος, η πεκτούρα, ο θεός, ο Paul Scholes με τον Μπερμπάτοφ θα βγάλω τον αφαφάω το μπουκάλι. Ναι αλλά οι αντοχές του ήταν 40 χρόνια, 41 και έπαιζε. Με τι αντοχές έπαιζε λοιπόν. Ο Scholes. Ναι. Ο Scholes είναι εγκλεζόσκυρο του κερατά. 80 ώρες προπόνηση την ημέρα, ύπνο 9 η ώρα, με τα παιδιά του στο πάρκο μισή ώρα, διατροφή, πλάκα μας κάνεις ρε Σίτζε. Μπερμπάτοφ ένα μπερμπάτο, Τζόντα. Καλά βρε τώρα κάνεις. Με συγκινή αναφορά σου, με συγκινή αναφορά σου στο Scholes, στο Scholes, αλλά... Το Scholes με τον Μπερμπάτοφ θα μας πέσουν όλες οι, όλοι οι προβολείς, θα μας γυαλίσουνε. Τα νεφρά μου ρε Μπουζογιώμα. Με συγκινή αναφορά του πραγματικά, ειλικρινά με συγκινή, ειλικρινά. Πέσε ρε φίλε εκεί πέρα, εκεί μπορούσε να φανεί, κατάλαβε. Ναι ρε Τζόρνταν, αλλά είναι και άλλα χρόνια ρε παλικάρι. 34 είναι ο άνθρωπος. 35,5 ρε. 35, εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, μα αυτό σου λέω, στα 28 του και δεν έτρεσε. Σκούλς. Σκουλ μπας. Τον έχω δει μάτς με Τσέλσι και μετράω αν είμαστε λιγότεροι. Τι να σου πω τώρα. Θα πάρουμε άλλο ένα φίλο να ακούσουμε τι θα μας πει. Τελικά τα μεγαλύτερα ούφο. Τα έχουν οι Αριανοί ή οι Παοξέδες. Εσείς ξέρετε από μπάλα. Τη στείλατε την ομάδα σου να πει στο κοκκινόγωμα. Ξέρετε από μπάλα. Έχω περιέργεια. Με τσολακιά σε ρόν έγινε. Ξέρει η ομάδα. Ποιοι έχουν τα μεγαλύτερα ούφο. Εσύ κάνει τώρα. Βγήκε ο άλλο ο Αριανό από την Αθήνα με σένα να κάνετε ανάλυση του χρόνου. Ακόμα γάμα εθνική είστε. Κοιτάτε του χρόνου που στη Β' Εθνική. Βρείτε ένα πρόεδρο πρώτα. Πάντως βλέπω. Με λεφτά. Πάντως βλέπω ο καρκίνο έφυγε από το Χαριλάου. Ναι. Και κόλλησε όλου στην Τούμπα. Καθίστε λοιπόν εκεί στη γάμα εθνική. Να βλέπετε μπαλάρα εσείς που υγιείς φίλατε τώρα που είστε εκεί πέρα. Άμα σε τίναζε διπλό ο Άρης σήμερα. Το πάθο νευρικό. Να με τίναζε διπλό ο Άρης. Λοιπόν. Πάμε πώς. Τζόρτα σε λατρεύω, είσαι παιχνά σε λατρεύω. Βγήκε ο άλλος ο Αργιανός από την Αθήνα και κάνει τεχνική ανάλυση του χρόνου. Άστο ρε, εντάξει. Ξέχασε ότι του χρόνου θα έχει πανθρακικό η Β' Εθνική, θα έχει πανσεραϊκό η Β' Εθνική. Καλονί. Θα έχει καλονί. Είπα για πανθρακικό, πανσεραϊκό, γιατί μπορεί να τους νικήσουνε, κατάλαβες. Ναι. Ο πανσεραϊκός πήρε το πρωτάθλημα πέρσι και ο πανθρακικός παίζουν 2-3 μέρες και μπορεί να τον κερδίσουν. Εγώ να την ξέρω την κατηγορία. Όχι, την παρακολουθώ φίλε. Ναι. Πήγα στο Δόξα Άρης. Γιατί μιλάει. Δόξα Άρης πήγε. Για Β' Εθνική ξέρεις την κατηγορία. Σε είπα, βλέπω, βλέπω, παρακολουθώ. Βλέπω τις ομάδες που είναι εκεί. Τι, ποιες είναι οι ομάδες. Είναι η Δόξαδρά μας. Σας έχει φιλινάδες μέσα έξω, σας κερδίζει. Στη Β' Εθνική. Ναι, στη Β' Εθνική η Δόξα. Και φέτος που έχετε καλό υλικό, σας κέρδισε. Γάμα είναι. Στη Γάμα είναι, ρε. Στη Γάμα, ναι. Για τη Β' σου λέει, ρε, ο Δομένη. Για τη Β' έχει πανσεραϊκό το χρόνο, φίλε. Έχει πανθρακικό το χρόνο, φίλε. Άμα είναι. Πότε κέρδισε το πανθρακικό, πες. Άμα είναι να πούμε και το υπερότυπο σε υπερεάζει. Ρε φίλε, πότε κέρδισε το πανθρακικό. Άμα ο Πέτρος. Δύο μέρες έπεσε εδώ και έχασες. Ο Πέτρος Λούκας Καρδιάς, ο Αργός, θα πούμε σε υπερεάζει. Αυτή είστε. Κατάλαβες. Να μην έρχεσαι, ακάθεσαι τόσο καλά. Εγώ να μην έρχομαι. Εγώ να μην έρχομαι. Δεν σε βλέπω. Γάμα εθνική είσαι, ρε φίλε. Δεν σε βλέπω καλά. Γάμα εθνική είσαι, ρε φίλε. Δεν σε βλέπω καλά, σύντομα. Α σε μα τώρα. Δεν σε βλέπω καλά. Όχι, όχι, όχι. Δεν πρέπει να του την πέσα και στο γήπεδο. Δεν σε βλέπω καθόλου καλά να πούμε. Στην πέσανε. Μια χαρά και έτσι. Έμαθα σπουδιότε, δεν θα έμαθα στην πέσανε. Αυτά παθεί. Τώρα που θα με πει, εκτίθομαι εγώ. Θε την κατάντια που έχει ο Πάο. Δεν θέλει τίποτα. Θέλει ένα δεξιμπάκ, θέλει ένα φόρ μπροστά, θέλει ένα αυτό. Θέλει μισή ομάδα. Θε την κατάντια που έχει ο Πάο τώρα. Ποια κατάντια έχει ο Πάο. Μια χαρά είναι. Τα χωριά. Μια χαρά είναι ο Πάο. Ο Πάο είναι πολύ καλά. Το αγωνιστικό κομμάτι του είναι το πρόβλημα. Εκεί θα εστιάσει. Ξεχρέωσε ο Πάο, δεν χρωστάει κανέναν. Όλοι πληρώνονται κανονικά. Αυτά τα γατάκια που παίζουν μπάλα στον ΠΑΟΚ που δεν μπορούν να παίξουν μπάλα, να δουν τους άλλους παίκτες του Ηρακλή με συμβόλαιο 50 και 70 χιλιάδων. Λοιπόν, τι πάθος βγάλαν σήμερα να παραδειγματιστούν. Αυτό θέλω να δουν. Τι βγήκε ο ΠΑΟΚ πέρσι. Πέρσι.
Πέμπτο. Πίσω δεν μπορεί να το πιάσει το βεζό σου. Πίσω από ποιον. Πάμε να το Ολυμπιακό. Ο Πάουκ. Είπε ένα μηδιακό. Στην πιο αποτυχημένη. Εμένα θα ρωτήσω. Είπε ένα μηδιακό. Εμένα θα ρωτήσω. Τι βγήκε πέρσι ο Πάουκ. Τι βγήκε πέρσι ο Πάουκ. Πέμπτο. Πίσω από ποιον. Τρίπολε. Τρίπολε και ένα τρόπο. Και βγήκε τελευταίο. Το 89. Πάλι. Εγώ ξέρω μόνο ο Πάουκ Ολυμπιακό παίζει. Με το Δόνι βγήκε δεύτερο. Με πήγαν σε γιατρό. Βγήκε δεύτερο στην πρώτη μεταφράση. Δεν βγήκε δεύτερο. Λοιπόν, ένα πρακτικά. Ναι. Πήραν μια ομάδα ναι. Η οποία ήταν δεύτερη στάνταρ. Ναι. Πήραν... Καλό ή κακό ήταν δεύτερη στάνταρ. Πήγαν πέμπτη. Και την πήγαν πέμπτη. Λοιπόν, δεν έχουν πρόβλημα. Δεν έχουν πρόβλημα. Πότε βγήκε δεύτερο στον Πάο. Δεν έχουν πρόβλημα γιατί δεν του περνάει ο Άρης. Αν του περνούσε ο Άρης τώρα. Με το ζόρι να μεγαλώσει και ο Άρης τώρα. Θα είχαν φοβερά σήμερα αν τον έκανε διπλό ο Άρης. Πάντως η αλήθεια είναι ότι τον Ηρακλή τον χειροκροτήσανε, τον Χαβίτο δεν τον χειροκροτήσατε όταν κέρδισε 0-1. Λοιπόν, τώρα ο Τζόρνταν εδώ λέει επικίνδυνα πράγματα. Αντίπαλός μας είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και τα προβλήματά μας. Κανένας Άρης δεν είναι αντίπαλός μας. Λείπει ο Άρης. Ούτε ο Ηρακλής είναι αντίπαλός μας. Αντίπαλός μας ήταν 90 λεπτά στο κουρτάρι. Μπράβο στον Ηρακλή, δίκαιο Ηρακλή. Πώς βαθμούς πίσω είναι ο Ηρακλής από τον ΠΑΟΚ? Να μην είναι καμιά 5. 7, 8, 6. Είναι τόσο πολλού πίσω. Ναι, 5. Γιατί με τη σημερινή εικόνα που είδα εγώ, ναι. Προλαβαίνει να τον περάσει ο Ηρακλής. Σας προλαβαίνει. Αν το πιστεύεις. Την άλλη εβδομάδα γράψει αυτά που λέει. Παναθηναϊκός. Θα λέει άλλα πάλι. Παναθηναϊκός Πάουκ. Σε δύο εβδομάδε. Εγώ λέω ότι με την ομάδα που έχει ο Ηρακλής τον προλαβαίνει τον Πάουκ. Πάμε, επόμενο φίλο, ναι. Ναι, καλημέρα, Κωστή. Έλα, φίλε. Και αυτό ζήσει όνειρο. Εντάξει, ναι. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα και στα υπόλοιπα παιδιά. Καλημέρα παλικάρι. Έλα. Πάω. Είστε καλά. Μια χαρά. Αριανός είμαι. Άρης. Θέλω να σχολιάσω λίγο σήμερα τον ΠΑΟΚ. Γιατί έτσι να το δω το δεύτερο μήχρονο, εγώ είδα έναν Ηρακλή πολύ ψυχωμένο για το διπλό. Ένα ΠΑΟΚ ο οποίος ήταν τελείως χλωμός. Επίσης τον ΠΑΟΚ παρατήρησα ότι ο κόσμος είναι πολύ διχασμένος και μου θυμίζει εποχές Άρη και έχουν κολλήσει κι αυτοί. Φίλε, ανάλυση κάνε μας. Μην τα γράψεις τον κόκκινο. Είδα μια ομάδα με ταπεραμέντο και με κουλτούρα και με αυτό. Πες το εκεί τι είδες. Στη Θεσσαλονίκη, φίλε, όταν υπάρχει πρόεδρος με λεφτά, ο κόσμος είναι διχασμένος. Ο κόσμος είναι ενωμένος όταν υπάρχει αφραγγεία. Σωστό. Αυτό σωστό. Είναι γνωστό. Σωστό. Κοίτα, μένιο τώρα όταν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ξεχρεώσει. Έχει βάλει όπως λέξει τα πέντε. Συμφωνώ σε όλα. Συμφωνώ. Και τον βρίζει. Ναι, συμφωνώ σε όλα. Εντάξει, μετά μην βγαίνει και λες ότι θέλουν τα μεγάλα πράγματα και δεν ξέρω εγώ τι. Αυτή είναι η διαφορά της μεγάλης ομάδας με της μεσαίας. Φαντάζεσαι τον Ολυμπιακό τώρα να ήταν έκτος. Καλά, αυτά δεν γίνονται τώρα. Άστα τώρα. Μια φορά πάγε δυο κόκκινες και χαλάσαν όλο τον κόσμο. Άστο τώρα, άστο. Δεν αυγίζουν γιατί τα παίρνουν όλα. Εγώ, φιλέ, εγώ το μόνο που θυμάμαι όμως είναι γιατί ήμουνα μέσα εκείνο το μάτς, κάνει ο Ίβιτς εκείνο το περιβόητο 0-1 στα play-off και βρίζανε χορό τον Κόκαλη. Αυτό είναι που τους είχε πάρει και εγώ δεν ξέρω πώς. Γιατί δεν είναι εκείνο δηλαδή. Χορό τον Κόκαλη βρίζανε. Γιατί είναι αυτό και δεν είναι εκείνο. Γιατί είναι 40 άτομα αυτοί εδώ. Άρα αυτός εδώ που τους λοπαοξείς που είναι άρρωστο θύρα 4 από ό,τι λέει ο Τζο, θέλω να μην το πιστέψω. Και μάλλον υποψιάζομαι ποιος είναι. Δηλαδή. Εσύ τώρα ποιον θα πιστέψεις, έναν άνθρωπο που είναι δίπλα σου εδώ συνεργάτη σου και ήταν στην εκπομπή ή ένα μήνυμα που ήρθε από κάπου τώρα? Το ξέρω αυτό που λέει. Ναι, εμένα δεν με ξέρει. Το ξέρω. Όχι. Εμένα δεν με ξέρει. Αυτό που λέει το ξέρω. Μην πω τώρα. Δηλαδή ήταν 2.000 να πούμε, 5.000. Γιατί το λες αυτό το πράγμα, για να δημιουργήσεις πρόβλημα στο λίγο το πάω. Πώς είναι φίλε, γιατί το 5.000. Δεν τους είδα, εγώ ήταν τόσοι. Εσύ γιατί το λες αυτό ρε φίλε. Έξω στο κήπεδο πώς. Άρα. Φίλοι, ήμασταν. Εσύ, ναι. Έβριζες. Όχι. Τι. Ήθελα να δω, να κάνουν δήλωση, να δω τι θα πούνε. Ναι. Να βγει ο αρχηγός ο Τζαβέλας να μας πει τι γίνεται. Τι. Σαν αρχηγός. Δεν είδες τι γίνεται. Όχι, εγώ ξέρω τι γίνεται. Έχει πέρασει μόνο Τζαβέλα. Εγώ βλέπω με τέτοια ευκολία να κυρώνει γκολ, καθαρό γκολ μέσα στην Τούμπα. Καθαρό γιατί. Δεν το κάνει για. Μα κάνει για τον Ηρακλή, δεν είναι για τον Ηρακλή. Για ποιον είναι. Δεν ξέρω, κάτι άλλα δάχτυλα μπαίνουν εκεί στην ομάδα. Δάχτυλα. Ναι. Τρυπιέται η ομάδα παλού. Και να προσέξει το θέμα τη διαιτησία ο Σαβίδη. Εσεί ούτε τι να σπάθει να είσαστε. Εγώ ξέρω την προηγούμενη εβδομάδα. Τριπίδι από τα αυτιά. Και βλέπω η διαιτησία δεν το πάει. Ναι. Ναι, αυτό βλέπω. Ναι. Δηλαδή, αν έπαιζε 50-50 διαιτησία, πού θα σου φέτος. Έπρεπε να είναι ένα 0, ρε φίλε. Είδες πως είναι το ποδόσφαιρο. Το 1-0 έγινε 0-1. Άλλα θα λέγαμε σήμερα, μα ήταν 1-0. Δεν οφσάιτ. Όχι, δεν είναι offside. Δεν συμμετέχει. Όχι, δεν συμμετέχει. Γιατί δεν συμμετέχει. Δεν ακούμπησε καθόλου την μπάλα. Το βρωμοπόδαρο του. Το πάει με στο Λονδίνο μέσα. Δεν μου έβγαιναν οι παίκτες.
Δεν μου έβγαιναν οι παίκτες. Λέει, φίλε. Όπως και σε έχει συμβεί με τη Τσέλσι, με τον μπροστά τον Σεφτσένκο. Κανείς να παίρνει ΕΠΟ με τίποτα. Ναι. Μετά από όλα αυτά, δεν το πολύ χρώμα για ΕΠΟ. Ναι. Και πιστεύω ότι ήταν πολύ στημένη όλη η ιστορία χθες με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Ναι. Για να παραμείνει έτσι πως είναι η κατάσταση. Να παραμείνει. Να παραμείνει, ναι. Γιατί πήγαινε για συμμαχία και. Α, συμφωνείς με αυτό δηλαδή. Ρε, συγγνώμη. Να σε καλά. Ρε, εσύ. Φίλε, αργιανός ήσουν εσύ. Αργιανός, ναι. Γι' αυτό αργιανός. Ναι, γι' αυτό και κάνεις και εσύ. Ρε, και σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Ρε, εσύ. Το σκηνοθέτη. Ρε, σκηνοθέτη. Προσπαθώ να σηκωθώ την καρέκλα. Σενάριο. Δεν έχει κατεβάσει. Έλα μέσα. Τελευταίο διάλειμμα. Ανάβριο. Τερορίτα. Όχι μόνο αγαπάνε στα καφενεία. Είναι και παρηγορητές. Ξέρεις τι γίνεται τώρα. Όταν λες έκπληξη, τι εννοείς. Τι έκπληξη. Δείξε με λίγο. Το εύχομαι ολόψυχα. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δείξε με λίγο, ρε. Καϊβάνι, κοντά. Αυτό το πράγμα πάλι δεν το έχω ξαναδεί. Δηλαδή, πάει ο άλλος. Δηλαδή, και στη γειτονιά μου εγώ. Στην Παπάδη. Έχει ένα μπορτέλο εκεί, τι είναι, ξέρω εγώ κτλ. Και παρκάρω κάπου εκεί τα μάξι. Πού το βράδυ, κάτσε σε πόρε. Βγαίνει μία, σαν τον αλέφαντο, μία έτσι, ένα κεφάλι. Κάτι τρίχες εδώ, κάτι αυτά κτλ. Χοντρά μπούτια αυτά. Λέει, φίλε, λέει, με κεράζεις, λέει, κάνα από εδώ. Την ότι σε κεράζω. Ή από εδώ, την αφήσω εδώ, κάνα βρωμό. Και εδώ και κοντά στο σπίτι μου έχει ένα. Κάνα βρωμό, ξέρω. Τι κάνουνε. Πάνε κάτι γέρι. Αυτό που λέει ο Μένιος. Τραβά κάτι γέρι σε κάτι τέτοια μπαρ. Είναι κάτι Αλβανό Ρωσίδες. Κέρασε με κανένα ποτό, πες τον πόρο. Πληρώνουν τα ποτά. Δεν πεινάνε και από πάνω. Θα καταλάβεις. Είναι καλά σε λέει. Τα μαγαζιά έτσι. Τι μαγαζιά αυτά είναι. Πάει άλλος κοσομασιόνα και άλλος. Λοιπόν, που πάει. Ας τα διάλα ποτά. Δεν τον πιάνουν πολύ. Είσαι από και σε πιάζει μαλάκι. Εσύ γιατί πήγες εκεί. Τι απάω, κεράσω ποτό. Και από αυτό το βόδι. Δεν απασα λοιπόν. Έχεις τα διάλα από εκεί πέρα. Μαλάκα. Λοιπόν, εταιρεία μεταφορών μας στέλνει χαιρετίσματα. Ναι. Κασαγιάννης ΕΠΕ είναι. Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθηκεύσεις, ανυψωτικά μηχανήματα, διανομές, ψυγειοδιανομές, συσκευασίες. Παραέχεται ασφάλεια φορτίου, δορυφορική παρακολούθηση από πάνω. Για να ξέρετε άμεσα πού βρίσκεται το εμπόρευμά σας. Είναι από το 80. Κάνει ειδικές μεταφορές πιάνα, χρηματοκιβώτια, έργα τέχνης, αρχεία κτλ. Κάνει μετακομίσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Και είναι στις Αφούς 44. Τι λέει. Καλή φορά. Άντε ρε καμίξε. Είναι. Ήξαλη τα ράθρε. Είναι στις Αφούς 44. Στο κέντρο στο Βαρδάρι. Και έχει τηλέφωνα 2310533996 και 6984331731. Κασαγιάννης μετακομίσεις alfa.yahoo.gr. Πιστοποιητικό τάπα, όχι ταρά, τάπα λέγεται, για μεταφορές εμπορευμάτων υψηλής αξίας. Όπως είναι για παράδειγμα τα φανέλα του Μπερμπάντοφ. Η οποία πηγήσει να πάρει φανέλα του Μπερμπάντοφ. Όχι. Όχι. Δεν πήγε να πάρει. Εγώ θα πάρω μία. Πουλήσατε φέτος. Να κρατήσει, φυσικά. Ναι, να το θυμάμαι. Τη μεγάλη μπάλα που έξερε στην πόλη μου. Λοιπόν. Όχι για τη μεγάλη μπάλα. Μεγάλη μπάλα. Ο παίκτη που ήρθε στην πόλη μας. Εντάξει, με φανέλα του ΠΑΟΚ. Σκούλουσε, έπαιζε μέχρι το 41 γιατί είχε πολύ τεστοτερόνι. Τεκμηριότατα. Λέω ο φίλος. Τεκμηριότατα. Κασαγιάννης ΕΠΕ, εταιρεία μεταφορών. Μεγάλος στόλος. Φυσικά η εταιρεία μας είναι γιατί τα ξέρουμε όλα όλοι. Όσοι δεν πάνε στο γήπεδο τα ξέρουν όλα. Αυτοί που πάνε είναι άκυροι. Τεκμηριωτά. Όποιος το πιάσε, το πιάσε. Λοιπόν, φόλα, είμαι φόλα Μπακοδήμου. Από αυτές, φόλα Μαρία Μπακοδήμου, άστο λάκι. Και μετά τσαπανί. Μπακοδήμου, ρε. Μπακοδήμου είναι αυτή που θες σε κατουρίσαι. Μπακοδήμου άρρωστος. Ναι, και εγώ. Μαρία Μπακοδήμου. Το Σεργουλόπουλο που είναι μαζί. Το Σεργουλόπουλο. Η γριά είναι αυτή. Η ξανθιά, έρα, ναι. Γέρασε. Έλα, σιγά, σιγά. Γέρασε η Μπακοδήμου. Γέρασε η Μπακοδήμου. Πώς δεν είσαι σαν και εμάς, 47 χρονών. Τσολάκι πιέ. Κάτσε λίγο. Έχει ειρωνή. Αυτή είναι στον Αλφα Σκάι πρωί. Πρωινάρικο στον Αλφα με το Φραγκόνι. Ήταν τη ΦΥ 100. Αυτή που δεν μπορώ πλέον. Ναι. Αυτή που δεν την μπορώ πλέον. Είναι την Ανά Παλετσάκη. Δεν βλέπετε. Δεν την μπορώ άλλο. Ναι. Δεν την μπορώ άλλο. Δε. Εκνευριστική. Δηλαδή έχει καταντήσει. Και το παίζει 100 χρόνια μπροστά έτσι μαλλί και ξέρω. Κουλτούρα. Δεν βλέπετε αυτό το πράγμα. Επίπεδο. Κουλτούρα. Ναι. Δεν βλέπετε. Δεν βλέπετε. Δεν βλέπετε. Είναι τόσο αντιτουριστικό, ναι. Τόσο, δεν ξέρω. Αντιερωτικό, αντιτουριστικό. Δεν με κούρασε αυτό το πράγμα. Γεροντικό, ναι.
Είναι τρίτη ηλικία πλέον. Μίκρα είναι πολύ άρεσε, δυστυχώς. Δυστυχώς δεν είναι αντίπαλος. Λοιπόν, παιδιά, για εταιρείες μεταφορών, ό,τι χρειαστείτε. Κασαγιάννης ΕΠΕ. Τι λες, ρε. Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθηκεύσεις. Ανυψωτικά μηχανήματα, διανομές, ψυγειοδιανομές και συσκευασίες. Επίσης έχει αυτό το τάπα, δεν το ξέρεις, δεν είναι ταρά, τάπα είναι. Είναι μεταφορές εμπορευμάτων υψηλής αξίας. Α, ενδιαφέρον πολύ το μήνυμα που στείλει ο φίλος. Λοιπόν, τηλέφωνο 533-996 και 331-731 με 6984 μπροστά. Μένιο είναι πονηρή, υποξίδες είναι χαζή, αλλά νομίζω ότι είναι έξυπνη. Εγώ βλέπω ότι στην πόλη μας δεν υπάρχει ποδοσφαιρική κουλτούρα. Έγιναν δύο μάτς μεταξύ ΑΕΚ Ολυμπιακού και είχαμε Μπαρτσελόνες, είχαμε Τσίτες, είχαμε Άρσεναλ Λέστερ με ανατροπή κτλ. Δεν μιλάνε για μπάλα. Η Αθήνα είναι πιο ποδοσφαιρική πόλη. Έκατσε λιγότερα χρόνια με το μπάσκετ. Έμεινε λιγότερα χρόνια με τον μπάσκετ η Αθήνα. Ναι, ευτυχώς. Δηλαδή, αν ρωτήσει Παοξή και Αριανό, να σε πει ενδεκάδα τέλη του 80, στα μέσα του 80, στα, μέχρι τα μέσα του 90, να πες του να σε πει. Έλα, ρε, τι να πει. Πες του να σε πει την πεντάδα του μπάσκετ. Ξέρετε τα πάντα. Αυτός. Του μπάσκετ. Και οι περισσότεροι. Ναι. Εδώ στη, μπάλα, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τίποτα. Στο ποδόσφαιρο ήρθαν μετά. Ναι. Ωραία φαβορίτα. Και υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή, ακούς κάτι κριτικές, κάτι άλλες. Δεν ξέρει. Στο ποδόσφαιρο ήρθε μετά ο Παοξής. Καταρχήν, ρε παιδιά, μισό λεπτό. Ο Μένιος έχει δίκιο. Γιατί? Γιατί αν αυτή η ραδιοφωνική παραγωγή που κάνουν τις μεταδόσεις κατεβούν να μεταδώσουν μάτς στην Αθήνα, θα κλείσει ο σταθμός. Δεν τους ακούει κανένας. Το 94. Ο άλλος βγαίνει και ακούει τον οπαδό. Ναι, α πούμε. Είχαν αλλάξει σήμερα 10 φορές. Είπε ο αποδεκατισμένος Πάοκ, αποδεκατισμένος Πάοκ. Το 94. Ο Κανελάκης. Όλοι, ρε παιδί μου. Εντάξει, φτάνει, το ξέρω. Ξέρουν μόνο να κλαίνουν. Τι είναι αυτό, ναι. Με κάνανε πολύ παράπονα για τον Κανελάκη σήμερα. Ξέρουν μόνο ότι δεν μεταδίδει σωστά το. Τον ΠΑΟΚ. Τι λέει? Βγάζει μένο σχολή για τον ΠΑΟΚ. Έτσι μου είπαν. Πολλοί ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Κάτσε εκεί να τα πει. Απέναντίας. Πρέπει να λέει από το πρώτο μέχρι το 90 αδικείται ο ΠΑΟΚ. Τα πίνουνε με τον Τζαβέλα. Για τον Τζαβέλα, φίλε, άστα. Ήταν αρχηγό σήμερα. Ξεφτύλα για τον ΠΑΟΚ που τον είχε αρχηγό. Και α βγει σαν αρχηγό μετά από όλα όσα γίνανε αυτή η Λουλού να πει κάτι στον κόσμο που ήταν έξω. Τέτοιον αρχηγό δεν λέτε εσεί. Δεν είναι ψήμα, σήμερα. Στον αέρα σου λέει σήμερα ο ήταν όλοι μέχρι τις 12, σταμάτανε τώρα, τα ξέρετε όλα. Ναι. 12 η ώρα ήταν στα ποδητήρια εκεί μέσα, κλεισμένοι όλοι τους. Έβγαρε κολόμα Κατσαβέλα, έτσι να μιλείς για τι γίνεται στην ομάδα. Να σε πάει, bridge. Έβγα. Τι να δει εσένα. Όχι, να βγει τον κόσμο, να δει εμένα και τους άλλους έξω. Και τι σας πει. Τι γίνεται ρε φίλε. Αρχίζει να το πει. Δυο σαν τους χωροφύλακες φεύγατε από εκεί πέρα σήμερα. Τζαβέλας, ό,τι και να κάνει ο Τζαβέλας, ούτε μία τρίχα του Γκαρσία δεν μπορεί να το φτάσει. Άστε. Άμα σας καλώσει θα έχεις θέμα όμως, Τζόρνταν. Πώς. Άμα σας καλώσει. Τι άμα με σκαλώσει. Τι να έχω θέμα, τι άμα με σκαλώσει. Τι άμα δίρει τι. Να σε βλέπεις καμιά κομπή από αυτό. Ναι, ας βγει να μιλήσει. Τι. Τον έβρισα, τι τον είπα. Αρχηγός δεν είναι ρε φίλε. Οφείλει εξήγηση ο κόσμος έξω. Γιατί δεν βγήκε σαν αρχηγός να μιλήσει. Ο Γκαρσία θα έβγαινε. Βεβαίως θα έβγαινε. Σίγουρα. Ναι. Τι, πού έχω άδικο να με πείτε, ρε. Ο δίκιος αυτός. Ένα αρχηγός πρέπει να βγει μπροστά να μιλήσει. Ο Πάπλο και είναι μπροστά. Με τον έχει στο κάτω τον Τζαβέλα. Αριστερό μπάκι τον πήραμε, ρε. Όχι τσιόλ. Πού είναι ο Μάλεζας, ρε. Τι σας έκανε. Παροτρέναμε να φύγει ο Μάλεζας. Γιατί. Μεταγραφή. Πού είναι ο Μάλεζας, λέγαμε τόσα χρόνια. Τι σας έκανε. Όχι, ρωτάω εγώ, ρε. Άσε τώρα. Δεν παίζει ο Μάλεζας τότε, ρε παιδιά. Τι σας έκανε, Ηρακλή, ρε. Ρωτάω εγώ τώρα. Τόσο καλό παιδί είναι που δεν με δικαίωσε ο Άγγελος Αναστασιάδης που φωνάζει. Από τον Ιούνιο για τον Τζαβέλα και για τους υπόλοιπους. Ναι. Πού είναι ο Μαλεζάς, στόπερ παίζει ο Μαλεζάς, πού είναι τόσο. Ναι. Αριστερό πάκι είχαμε τον Τζαβέλα, τον βάζει στόπερ. Γιατί, τώρα αν θέλει ο άλλος να τον έχει φίλο, στον Αγροτικό Αστέρα στείλω και να είστε φίλοι εκεί πέρα. Όχι, όχι. Ή να μην πω στον Αετό Διαβατών. Γιωργάκη, φίλος με τα αφεντικό. Φίλε, φίλε με τα αφεντικό, δεν μιλάς, στα αφεντικό. Στα αφεντικό, εγώ κάνω κριτική φίλε. Τι, στα αφεντικό. Πολύ ωραίος ο Σαββίδης, πληρώνει, πλέρωσε τα πάντα όλα. Και εδώ κάνει λάθος. Εδώ κάνει λάθος. Γιατί όταν φτάσω εγώ να πω ο Πάο κάθε χρόνο τα ίδια και αυτό το σύνδημα το φωνάξω, θα πρέπει να μελετήσω όλες τις παραμέτρες. Κατάλαβες. Εγώ είδα. Γιατί μέχρι πέρσι λέγαμε να πληρώσει τα χρέη. Είσαι ξεφτύλας εσύ. Να πληρώσει τα χρέη και είναι σαν να είναι δύο πρωταλήματα λέγαμε. Κατάλαβες. Τα φανελάκια πού τα αγοράζετε. Άιντε.
Βγήκαν κάτι κολομπάγουλα να παίξουν. Σαν Ελλάδα Ολλανδία είναι. Βγήκαν τα κολομπάγουλα να παίξουν. Καλά σε λέει. Αυτό η ιδέα στον άντρα είναι. Τι είναι αυτό. Να κάθετε να τρώει και να βλέπει το κολομπάγουλα. Για μένα μιλάτε. Για σένα μιλάμε. Εγώ καταρχήν έχω και κουρμάρα, έχω και στυλάκι, έχω αυτά. Και είναι πιο χαμηλό κάτω από εσά. Είναι από τη Χαραμάδρα, παρέχει τι κάνει. Με μάτι το παίρνετε. Μια πυροδιαρκή. Τι σέρε τώρα να πω. Μάτι παίρνετε τον άνθρωπο. Τι ζημιά σε κάνω να πει. Φύγα τα αέρια όλα στην τούμπα. Τι σε κάνω να πει. Για να γίνετε άλλο κάτω. Έπρεπε να σα κάνω Ηρακλή ζημιά. Τόσο μικρή ήταν. Τον Ηρακλή τον εκτιμώ. Σου μιλάω ειλικρινά και συγχαρητήρια. Ήταν δίκαιη η νίκη του. Αλλά σήμερα έχασε μόνο του ο Πάου. Ναι. Και κάποια άλλα πράγματα που γίνανε για να χαθεί. Πέρασαν πανετολικοί. Πέρασαν το κόμμα. Έγινε που κερδίσε ο Ηράκλειο, άντε σε πω. Τι έγινε, γιατί κάνατε μανούρα σήμερα. Τι έγινε που έχασε ο Πάκ, πρώτη φορά. Ναι. Την μανούρα γιατί την κάνατε σήμερα. Δεν λειτουργεί καλά. Κάτσε ρε, την μανούρα γιατί την κάνατε σήμερα. Γιατί έπρεπε κάποιοι και την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε. Πού, στο Καραϊσκάκι, που θέλει ο Ολυμπιακό, έλα και εσύ δεν ήρθε απ' έξω. Έντε βρε τώρα. Δεν υπάρχει προπονητή πριν αυτή. Για πολύ μια ομάδα, ε. Και την άλλη εβδομάδα γυμνάζει. Για άλλη ομάδα. Για όλα αυτά. Ποιο, ο Ηράκλειο του Παπαθανασάκη, του Απένταρου. Για όλα αυτά το κόμμα που είναι υποίδρυση. Αυτός είναι τρεις λαλούν και δύο μωρέων. Εγώ λέω να μην κάνει κόμμα. Τι να κάνει. Να κάνει ένα ίδρυμα. Ναι. Έχει παιδάκια εδώ. Έχει παιδάκια για σκοφρέτα. Τρεις από το τέλος, για χαρά. Ναι. Πάμε. Εγώ είμαι. Ναι φίλε. Έλα όρμα. Καλησπέρα. Γεια σου. Σας βλέπω από την αρχή. Του καημένο το ζέτα τον λυπάμαι εκεί μέσα. Τι πάθατε και όλοι μαζί του πέσατε πάνω του. Εντάξει, χαρά μου, χαρά μου, χαρά μου. Δική σας όταν χάνει ο Πάου, δηλαδή. Όταν χάνει ο Πάου, εσείς όταν χάνετε. Άκου Ρώσε, εσείς όταν χάνετε. Εγώ δεν είμαι Ρώσος και εσύ να συνεχίζεις να γλύψεις τον Ελέφαντο και να μου πεις εμένα ότι... Άκου Ρώσε, άκου Ρώσε, σε καθή μη. Κάτσε Ρώσε, μη. Κάτσε, μην τα μιλάς πάστα. Κάτσε, παιδί μου, άκρος ένας. Μη, μη, άσε, μη τα κάνεις. Δεν έλεγες αυτά. Λοιπόν, άκου εδώ. Και ο άλλος που τρώει την πίτσα με χειροπύρουνο. Δεν τρώει πίτσα, πούτσα, δεν ξέρω τι τρώει. Εμένα, άκου, εμένα, εμένα. Μη. Άκου εδώ, Ρώσε, άκου εδώ. Δεν είμαι Ρώσος, σε είπα. Τι είσαι. Δεν λέει ο άνθρωπος στο πάνω. Τι είσαι, ρε φίλε. Πόντιος. Ρωσοπόντιος. Ωραία. Άκου εδώ. Τι λες ρε στον άνθρωπο, δεν τρέπεσαι. Ζήτε συγγνώμη ρε από τον άνθρωπο. Πόντιος που. Πού γεννήθηκες. Τι λες. Πού γεννήθηκα. Ναι. Στη Γεωργία. Τι πόντιος, Ρωσοπόντιος είσαι, Γεωργία. Πόντιος. Τι πόντιος, δεν είσαι Έλληνας, Γεωργιανός είσαι. Πόντιο είσαι, λέει ρε. Έλληνα είναι ο άνθρωπο, εσύ τι λε τον άνθρωπο. Στην Γεωργία λέει γεννήθηκε. Έλληνα είναι στην Γεωργία που γεννήθηκε. Και μένει οι παππούδε που γεννήθηκαν στην Αίγυπτο και ήταν Έλληνε που γεννήθηκαν στην Αίγυπτο. Αυτό σου λέει. Άκου εδώ, Γεωργία. Ο παππού τραπεζού. Αν τραπεζού, εντάξει. Και ο δικό μου τραπεζού, άρα μαζί μπορεί να είναι. Συγγνώμη, αδερφέ, είσαι πάω. Πάω. Τι θα είναι από την τραπεζού, ήταν η Ηρακλή, θα είναι. Λοιπόν, άκου εδώ. Φίλε τώρα, εσύ πόντιο από την τραπεζούντα. Του Τζόρνταν το κεφάλι, πώ το βλέπει. Ο Τζόρνταν είναι παλικάρι. Μαζί του. Μπράβο, Τζόρνταν. Κάτσε τώρα. Εμένα αυτή η χαρά δεν θα δουν ποτέ, ρε φίλε. Και πανηγυρίζουν χαίρονται με τη λύπη του άλλου. Αυτό ο Μουσάπο που παριστάνει το παόξι δεν είναι να λυπηθεί. Όπα, όπα, όπα. Για πε τι έκανα πάλι εγώ. Για πάλι εγώ. Την τραπεζούντα. Εκεί που καθόνται είναι αυτό το παλικάρι ο εξή. Πολύ σωστό, κύριο. Ναι, τη γνώμη του, για μένα τι είπες, κάτι ξεκίνησες να λες. Για ποιον. Για μένα τι. Αν είσαι παόξι, δεν είσαι παόξι. Επειδή δεν κάνω αβάντα. Όχι, επειδή δεν λέω ότι όλα είναι καλά. Εγώ δεν πιστεύω να υπάρχει σήμερα έστω ένας παόξις να μην μείνει στεναχωρημένος. Ωραία. Εγώ είπα ότι είμαι χαρούμενος. Χάνετε από τον Ολυμπιακό, δεν είστε στεναχωρημένος. Άρα, άνοιξε τη βρύση, βάλ το κεφάλι από κάτω, να σε χτυπήσει λίγο το νερό. Πλάκα μας κάνεις ρε φίλε, δεν άκουσες τόση ώρα τι έλεγα ή δεν βλέπεις την εκπομπή από την αρχή. Άκουσα πολύ καλά τι έλεγες. Δεν χρειάζεται να κάνεις αβάντα. Τι είπα εγώ, πού είδες εσύ ότι. Περίμενε γιατί πολύ βγαίνετε και τη λέτε την παρούφα. Πού είδες εσύ ότι είμαι χαρούμενος. Τώρα σε βάζω να σε σκίσω τα ράματα. Πού είδες εσύ ότι είμαι χαρούμενος. Λέγε ρε πού είδες ότι είμαι εγώ χαρούμενος. Άμα. Δύο ώρες γελάς με τον Τζόρνταν, ρε φίλε. Τι σχέση έχει αυτό ρε φίλε, με τον Τζόρνταν, τι λες, τι είναι αυτά. Έλα, εντάξει, σας πάω. Άστο, ναι, ναι. Και με σένα γελάω. Και με σένα γελάω με αυτή την κατάδια που έχεις, έλα, και εσύ για γέλια είσαι, άστο. Φίλε, πατρίδα, και εγώ από τραπεζούντα η γιαγιά Ζαπέτα. Θα συνονιστούμε τώρα εγώ, εσύ και ο Τζόρνταν. Δεν μου λες, όταν κάνετε μπουλκουμέ από Άρη και Ηρακλή, γιατί τα κάνετε λίμπα στην τούμπα, φωνάζετε και ουλιάζετε και ακούτε.
Τι φωνάς. Άμα χάνετε από τον Ολυμπιακό, πάτε στο σπίτι και τρώτε. Δεν είναι, για πες μας. Ήρθε ο Ολυμπιακός, σας έβαλε 2-0 εδώ μέσα, σας έκανε fair play. Ακούσαμε τίποτα, ρε. Σας ακούσαμε. Σ' άκουσα, ρε. Έχασες από την ΑΕΚ εκεί, δεν ακούσαμε τίποτα. Φέρνει 0-0 με το Πανιόνιο, 50 φορές γύρισε στην πάνω στο Φερίδι τα χάψου, δεν ακούσαμε τίποτα. Χάρισε αυτό το Ηρακλή, δεν είναι. Την άλλη εβδομάδα πάλι δεν θα ακούσει τίποτα. Θα φας καμία τριάρα το Παναθηναϊκό, δεν ακούσαμε τίποτα. Το μάτσο Ηρακλής πρέπει να το πανηγυρίσει, γιατί είναι και η συλλεκτική. Θα δει μετά από πολλά χρόνια πάλι. Δεν ξέρω, εγώ δεν βγήκε κανένα Ηρακλήδεα εδώ, ή όλοι παοξίδε βγαίνουν. Εσύ μια εβδομάδα έλεγε ότι. Βλέπω η διαιτησία να παίξει τον Πάο. Είπα εγώ, ναι, είπα και έγραψε και στην εφημερίδα και το διαβάζω. Ότι αν δεν σε στηρίξουν ρε Πάοκ, τον Ηρακλή δεν το παίρνει. Αυτό είπα. Και βλέπω ότι στο παιχνίδι θα το πάρει ο Πάοκ. Θα πάρει και τα σφυρίγματά του, είπε. Ναι, εγώ είπα ότι ο Πάοκ δεν κερδίζει τον Ηρακλή. Γίνανε ακριβώ τα αντίθετα. Δεν πάρουν τα σφυρίγματα. Δύο πέναλτι δεν τον έδωσε τον Ηρακλή. Ακούω, Γεωργιανέ. Δύο πέναλτι δεν τον έδωσε. Δύο πέναλτι δεν έδωσε τον Ηρακλή. Τα είδε. Ποιο? Τι ποιο? Πιάνουμε τη χειρούκλα του Χατζησαρίας, την μπάλα, μπέναλτι. Τι ποιου? Ποιου? Ο άλλος ο Μπουλούτ, μπέναλτι δεν είναι, τι ποιου ρε? Ρο απίστευτο φίλε, κορμάρα. Λατρεύω, λατρεύω, Τζένι Πότσι. Τραπεζούντα ήταν η γιαγιά μου η Ζαμπέτα. Να ξέρεις, δεν έχω τίποτα. Από αυτό που δεις έξω, τσουτσουτσουτσου. Τι είναι ρε, μπέναλτι είναι υπέρ του Ηρακλή. Κοτάρα να πούμε, και το ένα και το άλλο. Είπες στην προηγούμενη εβδομάδα ότι εάν δεν μπορεί να νικήσει ο Πάοκ θα πάρει τα σφρίγματά του. Έμαθα εγώ θα κερδίσει. Τι έγινε Κωστάκη, γουστάρουμε τη χωριά της. Ποιος που? Η Τζένι Πότσι. Παιδιά, συγγνώμη λίγο, η ατάκα με την Τζένι Πότσι είναι, πώς λέγανε τον Τζόρτζο Γλου, Κωστάκη. Τι έγινε Κωστάκη, γουστάρουμε τη χωριά της. Με τη Βάνα Μπάρμπα, ρε. Η Βάνα Μπάρμπα έχει μόνο η χωριά της σας. Τι είναι, Άγια Λαδοκόμενη. Για νιώτησα, ναι, ωραία, εντάξει. Στο Τζένι Πότσι, λατρεμένη, αλλά εγώ είμαι άρρωστος Λίδα Ματσάγκου. Τι είναι αυτό, Μένιο είναι αυτό, Τζένι Πότσι και τέτοια. Σημαδεμένη. Λίγα στραμπούλα. Όχι, είναι κοπέλα. Πρώτο τελευταίο. Άιντε, ναι. Έλα, παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή, τα λέγαμε και την Παρασκευή το βράδυ, ρε φίλε, και θέλω λίγο να μου απαντήσει ένα-δύο πραγματάκια. Γιατί ο Μάγος θυμήθηκε σήμερα το 3-5-2 και δεν έπαιξε το ορθολογικό 4-4-2. Ήταν μπασταρδεμένο ήτανε, μην νομίζεις. Γιατί το λες μπασταρδεμένο? Γιατί ήταν λίγο 3-5-2 και λίγο 4-2-3-1. Πλάτια ο Ζαβέλας, ανέβαινε ο Λέοβατς, ανέβαινε και λίγο πάνω ο Ζαβέλας. Τη μια έκανε το πλάγιο ο Ζαβέλας, την άλλη το έκανε ο Λέοβατς. Τη μια έπιανε τον Μπουλούτ ο Ζαβέλας, την άλλη τον έπιανε ο Λέοβατς. Μπασταρδεμένο ήταν, όπως μπασταρδεμένη ήταν και η θέση που έπαιζε ο Ζάμπο. Δεν ήταν καθαρό στη γραμμή στην αρχή. Σταματά λίγο, ρε. Το βάραμε λίγο προς τον Μπέλκα, μπερδεύτηκε με τον Μπέλκα. Κάπα μη γαρίφαλο. Καλά, αυτό το Σάπο 90 λεπτά δεν τον έβλεπε. Είναι ότι μπασταρδεύει γενικώ του παίχτε τη θέση. Σαν σύστημα κατέβασε, άμα ήσουν στο κήπεδο, εγώ ήμουν σε 2, κατέβει καθαρό 3-5-2. Ναι. Και κατεβάζει καθαρό 3-5-2 για να χωρέσει το Τζαβέλα στην 11. Δεν υπάρχει άλλο λόγο. Εγώ δεν βλέπω άλλο λόγο. Δηλαδή ήταν καλά ο Λέοβατ. Αυτό που λέμε, μπαστάρδεψε το σύστημα επειδή έγινε καλά ο Λέοβατ και για να μην είναι έξω ο Τζαβέλα τώρα που είναι ο Χατζησαία. Εγώ να κάνω και μια άλλη ερώτηση. Μήπως μπορεί να μου απαντήσει κάποιος. Γιατί ήταν αρχηγός ο Τζαβέλας ενώ βάσει παλαιότητας του Κίτσιου, ο Κάτσε, αλλά και ο Πέλκας είναι πιο πάλι από τον Τζαβέλα? Δεν πάει με βάση παλαιότητας. Τρεις είναι οι αρχηγοί που δηλώνουν. Γιατί ο Τζαβέλας βγαίνει με γκόμενες με το γιο Τσαβί. Τι γουστάρει στη χωριά του. Γι' αυτό. Γι' αυτό. Αυτό. Και γιατί δεν βγαίνει να μιλήσει τον κόσμο σαν αρχηγός? Δεν θέλω, ρε φίλε, να μου μιλήσει ο Τζαβέλα. Τι να μιλήσει ο Τζαβέλα, σαν αρχηγό. Παρεμπιπτό τον Τζόρνταν, αυτό που είπε πριν δεν ισχύει. Ήμουνα στη 2 και τα συνθήματα κάτω από του Σαββίδη ακούστηκαν όχι μόνο μία φορά, ακούστηκαν 2-3 φορέ με αρκετά δυνατά. Επειδή τη χάνει και εγώ στη 2 να ήμουνα, άκου τώρα να σου πω. Τι του λέγανε? Ήτανε καμιά 40-50 και όλο το γήπεδο κράζανε. Φρύδια για τον πρόεδρο που θέλουν φρύδια. Όχι, προ 40 χρόνια το ίδιο σύνθημα, ναι. Δεν τα αλλάζουν λίγο. Τα ίδια και τα ίδια. Εκεί μπροστά σου είχες και έναν άλλο να που τα έλεγε, ήταν ο μοναδικός όμως. Ποιότητα. Και 5-6 που τα έλεγα και εκεί, τέλος πάντων. Δεν θα σταθούμε μόνο. Και όλο το γήπεδο κράζανε. Πού? Ποιο? Θυμίζει το γούμενο. Θυμίζει το γούμενο που τον βρήκανε η Ζήρα 4 και... Το μεγάλο ερώτημα είναι τώρα τι κάνεις. Διώχνεις το Μάγο για να φέρεις πάλι τον άλλο που είναι και χωρίς ομάδα ή θα εφευρέσεις καινούριο γουκού για να φέρεις τον ίδιο για παράδειγμα. Πάντως φίλε να σου πω κάτι και να το πω και εδώ για τα παιδιά. Κάτι που δεν έχει αναφερθεί καθόλου.
Έχετε παρατηρήσει ότι μετά το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, σαν να συμβιβάζεται, ρε παιδί μου, τούτο, δεν ξέρω πώς να το θέσω. Και δέχεται και βάζει μέσα. Κάτσε, Κώστα, το παρατηρήσει και με το παιδί δεν είχαμε μιλήσει και την Παρασκευή στο ραδιόφωνο. Κάτσε, θέλετε. Κάτσε, θέλετε. Μπαίνει μέσα. Μπερμπάτοφ, θέλετε. Μπαίνει μέσα. Τσαβέλα, θέλετε. Το Μπερμπάτοφ του τον επέβαλαν. Και εγώ του είχα πει του Τούντορ. Γιατί ο Τούντορ είναι βλάξ ποδοσφαιρικά. Λέει ότι έπεισε ο Μπερμπάντοφ η απάτη. Έπεισε τον κόσμο. Αυτή η απάτη έπεισε αυτούς εδώ. Έπεισε αυτούς εδώ ότι αδίκως δεν παίζει κτλ. Και λέω εγώ, βάλτε τον 10 μάτς 10-90 λεπτά. Σέντερ βορ, όχι να τρέχει. Στιτό. Ένα ξεκίνησε σήμερα και χτύπησε. Τελειώσαμε. Άιντε τώρα. Μπάρα βλέπουμε. Άιντε μπράβο. Έτσι μπράβο. Τα λέμε. Πάμε το τελευταίο. Τελευταίο, τελευταίο και καλό. Πάμε να είναι καλό. Πάμε, έλα. Ναι, γεια. Γεια σου, φίλε. Έλα. Αμ, δεν θα κάνω. Γεια σου, γεια. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, γεια. Έτσι, θα πούμε, γεια, είπαμε, ρε, φίλε. Γεια. Πέντε, οχτώ, ναι. Έλα, ακούτε. Σ' ακούμε, ρίχτω. Λοιπόν, παιδιά, ακούτε λίγο. Από εσάς έχει πέσει κανείς μπάλα. Εγώ έπαιζα στη γειτονιά. Και εγώ έπαιζα. Γειτονιά, έτσι. Εγώ. Έχετε όλη γνώμη, είστε όλοι άσχετοι, ραπεπούλε. Μάλιστα. Εγώ, έχω παίξει πολλά χρόνια αεραστεχνικό αλφα. Κάτσε να ακούσουμε τον άνθρωπο. Λοιπόν, ναι. ραπεπούλε. Κάτσε να ακούσουμε τον άνθρωπο, τι λέει. Λοιπόν, θυμάμαι στον Κυρφώτη, ακούς. Α, γι' αυτά είστε πρώτοι. Κάτσε ρε φίλε, κάτσε να το ακούσουμε. Λέγε ρε φίλε. Ραπτόπουλε. Ναι. Στην Ελλάδα μαλάκα τώρα. Ρε φίλε, γιατί έβρισες. Ή έδειχνες ότι έχεις ένα επίπεδο, μια άποψη, μια κουλτούρα. Απ' την αρχή κάτι το κατάλαβα ότι ήταν περιμένος. 7 φορές γεια είπε, σουρωμένος ήταν. Γεια. Γεια. Φίλε, θα πονάει το κεφάλι σου την άλλη μέρα. Πανιώνιος. Η Ηρακλήδης ξέρετε μπάλασης τώρα και δεν μπορείς τον Πάο εσύ τώρα, έτσι. Πάο κοίτανε, Πάο κοίτανε. Ο Πάο για να απαντήσω στο προηγούμενο τηλέφωνο το παιδί φαινόταν σοβαρό που λέει τι κάνεις τώρα. Ναι, καλό το παιδί. Ναι, υπάρχει... Αν υπάρχει τρόπος, Έλληνα προπονητή που να γνωρίζει το περιβάλλον. Ο Δερμητζάκης. Μπορεί να πάρει το Τσιόλι. Τσάκης Τσιόλις. Έχει καλούς Έλληνες. Το είδες το μήνυμα. Τώρα επίγονο Τσιόλις και από το καλοκαίρι Φέλιξ Μάγκατ. Καλά βέβαια το Φέλιξ Μάγκατ και από το καλοκαίρι είναι. Αλλά δεν μου λέει και τίποτα ο Φέλιξ Μάγκατ μπροστά στο Τσιόλι. Προπονητικά. Τι, δεν μου λέει τίποτα. Ο Φέλιξ Μάγκατ προπονητικά. Άσε που είναι και λίγο. Τροματικά ιδιότροπος. Ναι, άσε που. Έως τρελάρας. Έχω ακούσει που η Γερμανία ακούσα πολλά πράγματα. Εγώ αν ήμουν Σαββίδης, αυτό το πράγμα θα έκανα. Πού είναι αυτός ακόμη βραδιά. Θα έκανα έναν Έλληνα γνώστη της πραγματικότητας για να συμμαζέψει λίγο τα πράγματα. Συμφωνώ με Μένιο. Ο Πάοκ βλέπω έχει καρκίνο μέσα στο αγωνιστικό, έχει και καρκίνο έξω από το αγωνιστικό. Μεταστατικό. Ναι. Ναι. Αυτοί δεν βλέπουν ούτε την τύφλα τους μπροστά. Άσε ρε, τώρα. Είναι μαθημένα παιδάκια να τους χαϊδεύουν και να τους λένε να τους αδικούν και αυτοί να τους πιστεύουν. Ναι. Αλλά το πρόβλημα στον Πάοκ είναι μεγαλύτερο. Και σήμερα βλέπω ότι ο Πάοκ και με Ροντρίγκες να παίζει και με αυτά πάλι δεν κερδίζουν την Ηρακλή. Δηλαδή το υλικό του είναι πολύ μέτριο. Είναι πολύ μέτριο υλικό. Ο Σαραμαντάς με τον Μπουκουβάλα. Mm. Αν ήταν 7-8 πόντους πιο ψηλή. Εντάξει. Αν ήταν 1,83. Τώρα σε τέτοια ύψη ακραία. 1,82. Μπακ, ας πούμε. Ναι, ναι, εντάξει. Τι ωραία που θα ήταν. Εγώ λέω ότι ο Πάοκ. Πάντως αντικειμενικά να πούμε κάτι όμως και για τον Ηρακλή, παιδιά. Ένα λεπτό. Sorry λίγο. Μου έρχεται κουβεντούλα, Τζόρνταν. Ένα λεπτό. Πολύ, για μένα crash test είναι πάρα πολύ το παιχνίδι με την Άκη για τον Ηρακλή. Δηλαδή μην μείνουμε εδώ και τέλος. Ο Πάοκ θέλει ένα προπονητή μεγάλο Ευρωπαίο με μεγάλη διάρκεια συμβουλέου να ξέρει να δουλεύει με μικρά παιδιά αλλά να μπορεί να διαχειριστεί και μεγάλες προσωπικότητες. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το πετύχει κανένας στον Πάοκ. Εγώ αυτό βλέπω. Και με τον Άγγελο έγινε αυτό και με τον Στέβενς έγινε αυτό και με αυτόν εδώ πέρα γίνεται αυτό το πράγμα. Είσαι εσύ φάτσα για μεγάλη προσωπικότητα προπονητή. Εσύ μην γίνεσαι ήρωνα. Για τον Παναφρικανικό είσαι. Συγγνώμη, ο Στέβενς δεν ήταν μεγάλος προπονητής, ρε παιδιά. Καλό βράδυ, μεγάλο προπονητή ξέρω.